Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η απογευματινή σας ενημέρωση από την εκπομπή Channel 9 Reports. Σοκ με την μετάγγιση μολυσμένου αίματος με τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS σε 16χρονη κοπέλα. Άργησε να ενημερωθεί αλλά και να ενημερώσει το Υπουργείο Υγείας. Δικηγόρος, υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης εμπλέκεται σε υπόθεση αγοραπολισίας βρέφους. Αποκαλύψεις εδώ στο Channel 9 και νέα απίστευτα στοιχεία στην υπόθεση του ΟΔΗ. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί στις επόμενες 3 ώρες και 1/4 περίπου. Πάμε να δούμε τώρα τα σημαντικότερα γεγονότα σε τίτλους και εικόνα και αμέσως μετά είναι το Δελτίο Ειδήσεων των 5 με την Σάντι Πρωτοψάλη. Για τον πόνο στην πλάτη, στη μέση, στον αφιένα, Ροϊπλών. Ισχυρό τοπικό αναλγητικό γαλάκτωμα Ροϊπλών. Δρά γρήγορα και σε βάθος. Ροϊπλών. Κάνει τον πόνο παρελθόν. Βάλε Ροϊπλών και θα δεις. Συντονίσου στην πρωινή ζώνη του Αλφα 98,9. 4 με 6 Μάνος Νηφής. 6 με 8 Κώστας Αρβανίτης. 8 με 8 και 4 Κωνσταντίνα Μίχα. 8 και 4 με 10 Δημήτρης Σταυρόπουλος, Δήμος Βερίκιος. Αλφα 98,9. Έχουμε σημαντικά πράγματα να πούμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίσσεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Μία 17χρονη καταδικάστηκε να πεθάνει όταν κάποιοι έβαλαν στις φλέβες της αίμα μολυσμένο από τον ιό του AIDS. Το ίδιο αίμα όμως μετάγγισαν και σε έναν 76χρονο καρδιοπαθή. Τραγικό ιατρικό λάθος, μια απίστευτη ιατρική αμέλεια και ένας νέος άνθρωπος με τον ιό του AIDS στο αίμα του. Μια 17χρονη μαθήτρια που πάσχει από μεσογειακή αναιμία πηγαίνει στις 18 Αυγούστου του 2005 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την καθιερωμένη μετάγγιση αίματος. Μετά από 6 μήνες σε τακτικό προγραμματισμένο έλεγχο, οι γιατροί διαπιστώνουν ότι η κοπέλα έχει μολυνθεί. Καλούν ψυχολόγο και ενημερώνουν τους γονείς της πως το παιδί τους είναι φορέας του θανατηφόρου ιού. Ως τότε, κανείς, ούτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ούτε από το κέντρο αιμοδοσίας του νοσοκομείου, ούτε από οποιαδήποτε άλλη εμπλεκόμενη υπηρεσία, δεν έχει διαπιστώσει τίποτα. Σε απλά ελληνικά, οι πάντες κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Η διαπίστωση είχε γίνει στο τέλος Ιανουαρίου, με την απλή ανοσοενζημική μέθοδο. Χρειάστηκαν κάποιες μέρες έως ότου γίνουν οι επιβεβαιωτικές δοκιμασίες από το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Βορείου Ελλάδος. Έπρεπε να περάσει τόσος πολύτιμος χρόνος μέχρι να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός. Από τα τέλη Ιανουαρίου φτάνουμε στις 23 Μαρτίου όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και μόλις στις 27 Μαρτίου για να ταυτοποιηθεί ο τύπος του ιού τόσο στην ασθενή όσο και στον αιμοδότη. Μόλις αυτό βγήκε και έγινε, γιατί δεν μπορεί να ξέρει ο Υπουργός, δεν είναι γιατρός, μας έστειλε ένα φάξ και μας είπε ότι αυτή τη μέθοδο στις 5 μέρες στο παράθυρο, πανελλαδικά, έστω και αν είναι 10 φορές πιο ακριβό από αυτό που δουλεύουμε τώρα, θα μπουν σε όλες τις αιμοδοσίες. Το μολυσμένο με τον τρομερό ιό αίμα προήλθε από 38χρονο άνδρα, ο οποίος είχε δώσει αίμα για να βοηθήσει γνωστό του που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο της Χαλκιδικής. Δεν ήξερε, λένε τώρα, και ο ίδιος ότι έπασχε από τον ιό. Η σύζυγός του, μάλιστα, είναι έγκυος. Τι συνέβη όμως με τον 38χρονο? Έγιναν έλεγχοι στο αίμα του και δεν έδειξαν τη μόλυνση ή δεν έγιναν επαρκείς έλεγχοι? Υπάρχει η περίπτωση αυτή που λέμε του παράθυρου. Δηλαδή, να έχω μολυνθεί, οι εξετάσεις μου να μην το δείχνουν και εγώ σε αυτό το διάστημα, μέχρι να θετικοποιηθούν οι εξετάσεις που θα λέει ότι πλέον έχω μολυνθεί, σε αυτό το διάστημα να έχω δώσει και αίμα. Όποιο και από τα δύο και αν ισχύει, είναι τουλάχιστον τραγικό αν όχι εγκληματικό, αφού γεννιούνται δεκάδες ερωτήματα για την ασφάλεια της αιμοδοσίας στην Ελλάδα.
5 ολόκληρους μήνες οι αρμόδιοι λένε πως έκαναν ελέγχους για να εξακριβώσουν ότι το 17χρονο κορίτσι με τη μεσογειακή ανεμία προσβλήθηκε από την ονομαζόμενη μάστιγα του 20ου αιώνα, το AIDS. Κι όμως, κανείς μέχρι τώρα δεν έχει θεωρηθεί υπεύθυνος για το δράμα της νεαρής και της οικογένειάς της. Και η συνέντευξη τύπου που διοργανώθηκε το μεσημέρι δεν έδωσε απαντήσεις. Επιπλέον, ξέσπασε και πολιτική αντιπαράθεση για την κατάσταση του συστήματος υγείας και τους ελέγχους κατά την αιμοδοσία. Από την αίθουσα σύνταξης θα μας ενημερώσει η Τιτή Κανουσάκη, ενώ μαζί μας είναι και ο Χρήστος Βούζας από το Studio 2. Καλησπέρα και στους δύο. Τιτήκα, να ξεκινήσουμε από σένα. Είναι πραγματικά μια ασύλληπτη τραγωδία για την οποία όμως κανείς δεν έχει αναλάβει μέχρι τώρα την ευθύνη. Ακριβώς, και η συνέντευξη τύπου όχι μόνο δεν έδωσε απαντήσεις, αλλά δημιούργησε και νέα ερωτήματα. Με βασικότερο, γιατί έδωσαν σήμερα την εντολή σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας να εφαρμόζεται ο μοριακός έλεγχος στο αίμα το οποίο δίνει ο κάθε αιμοδότης, αφού είχαμε το περιστατικό αυτό με την κοπέλα που ουσιαστικά την καταδίκασαν να είναι φορέας το AIDS το υπόλοιπο της ζωής. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σε αυτήν την συνέντευξη τύπου ήταν εμφανής και η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των αρμοδίων. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ανέφερε ότι ενημερώθηκε στις 23 Μαρτίου, πριν από λίγες ημέρες. Ο κ. Χατζάκης, που είναι ο πρόεδρος του ΚΕΛΠΝΟ, είπε ότι ενημερώθηκε στις 17 Μαρτίου. Ενώ η κυρία Πολίτη, η οποία είναι η διευθύντρια του Κέντρου Αιμοδοσίας, είπε ότι η ενημέρωση είχε γίνει από τις 23 Φεβρουαρίου. Και βέβαια πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι όλοι γνώριζαν από τις 18 Ιανουαρίου, δηλαδή πριν από 3 μήνες, ότι η κοπέλα στην οποία είχε γίνει μετάγγιση ήταν πλέον φορέας του ιού, του AIDS, επειδή της είχε γίνει μετάγγιση με αίμα μολυσμένο. Επίσης, να σας πούμε ότι από τα έγγραφα τα οποία μας έχουν δώσει σήμερα από το Υπουργείο, ενώ στο δελτίο τύπου αναφέρεται ότι η μετάγγιση στην κοπέλα έγινε στις 18 Αυγούστου. Υπάρχει μια ανακολουθία, καθώς από το εμπιστευτικό σημείωμα που εστάλει στο Υπουργείο φαίνεται ότι ο άνθρωπος που έπασχε από AIDS, ο αιμοδότης, έδωσε αίμα στις 29 Αυγούστου. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν η κοπέλα να της έγινε μετάγγιση 18 Αυγούστου. Προφανώς έγινε μεταγενέστερα. Είναι άλλο ένα δείγμα της προχειρότητας που επικρατεί στο Υπουργείο. Να πάμε και στον Χρήστο Βούζα για την πολιτική διάσταση του θέματος, καθώς Χρήστο έχει ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση. Νομίζω, Σάντι, ότι το θέμα αυτό βγαίνει στην επικαιρότητα σε μια πολύ κακή χρονική συγκυρία για την κυβέρνηση. Γιατί εννοώ ότι συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ του νυν Υπουργού Υγείας, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, και του πρώην Υπουργού, του κ. Νικήτα Κακλαμάνη. Θυμόμαστε όλοι τις δηλώσεις του κ. Αβραμόπουλου για τριτοκοσμική εικόνα στα νοσοκομεία. Με αυτή την αφορμή λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ βρίσκει έδαφος για να επικρίνει την κυβέρνηση. Σήμερα ο κύριος Βενιζέλος, ο αρμόδιος από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ για θέματα υγείας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν συνέχισε το έργο του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά τους ελέγχους στην αιμοδοσία, και μάλιστα με αφορμή την κόντρα των δύο ανδρών είπε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος στην ουσία έχει δίκιο, επιβεβαιώνει αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ, ότι ο κύριος Κακλαμάνης τα 2 χρόνια δεν έκανε τίποτα στο Υπουργείο, ήταν χαμένα χρόνια για την υγεία. Να πούμε ότι στη Χαριλάου Τρικούπη λένε ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε μέχρι το τέλος, ολοκλήρωσε μέχρι το τέλος του 2003 τον διάλογο με τους αρμόδιους φορείς για να υπάρχουν έλεγχοι στο αίμα. Υπήρχε ένας φάκελος στο γραφείο, μετά έγιναν εκλογές, δεν υπήρξε νομοθετικό πλαίσιο. Υπήρξε ένας φάκελος όμως στο γραφείο του Υπουργού Υγείας. Ο κύριος Κακλαμάνης δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Ανταυτού έφερε απλώς ένα νομοσχέδιο το Σεπτέμβριο του 2005, δηλαδή σχεδόν 1,5 χρόνο μετά και παραπάνω, το οποίο όμως ουδέποτε εφαρμόστηκε. Χρήστο Βούζα, Τιτή Κανουσάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευνηδίασε αστυνομία αλλά και κυβέρνηση η εξάθρωση κυκλώματος αγοραπολισίας βρεφών. Αναμεμειγμένο στο κύκλωμα φέρεται υπάλληλος της γραμματείας τύπου που είχε αποσπαστεί στο Υπουργείο Απασχόλησης ως νομικός σύμβουλος. Νέους πονοκεφάλους με επίκεντρο για μία ακόμη φορά το Υπουργείο Απασχόλησης προκαλεί στην κυβέρνηση η εμπλοκή συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου σε κύκλωμα αγοραπολισίας βρεφών. Αυτοί αντιστάθηκαν και ο αστυνομικός τους έβγαλε έναν έξω και τους έδαινε τα χέρια και τους πέταγε κάτω στο πάτωμα. Ο κύριος Πάνος Παπαλελούδης, υπάλληλος στην Γενική Γραμματεία Τύπου και αποσπασμένος στο γραφείο του κυρίου Κοντού, συνελήφθη ύστερα από παγίδα που έστησε αστυνομικός, ο οποίος εμφανίστηκε ως ενδιαφερόμενος αγοραστής. Εγώ
ή ο υπουργός. Ναι. Δεν ξέρουμε ποιον μετακλητό ή συνεργάτη έχει ο κάθε εποπτευόμενος φορέας ή ο Γενικός Γραμματέας. Η κυβέρνηση δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο για το θέμα. Θα έλεγα να κάνατε μια ερώτηση στο αντίστοιχο Υπουργείο. Μάλιστα. Θα σας απαντήσουν. Μπορεί ο Θόδωρος Ρουσόπουλος να παραπέμπει στο Υπουργείο Απασχόλησης, αλλά ο Σάββας Τσιτουρίδης διέκοψε αμέσως την απόσπαση του κυρίου Παπαλελούδη και τον επέστρεψε στο Υπουργείο Τύπου, όπου και η οργανική του θέση. Άκαρπη ήταν η συνάντηση του Υπουργού Οικονομίας με το Προεδρείο της ΟΤΟΕ για το ασφαλιστικό των τραπεζοϋπαλλήλων. Σε λίγη ώρα, οι εργαζόμενοι στις τράπεζες, που σήμερα πραγματοποιούν 24-ωρη απεργία, θα συγκεντρωθούν έξω από τη Βουλή, όπου θα συζητείται η επίμαχη τροπολογία. Είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος Δαυλός από την αίθουσα σύνταξης, αλλά και ο Χρήστος Βούζας. Κωνσταντίνη, να ξεκινήσουμε από σένα για να μας ενημερώσεις για την απεργία, αλλά και για τις συναντήσεις των τραπεζοϋπαλλήλων. Οι τραπεζοϋπάλληλοι συναντήθηκαν λοιπόν με τον Γιώργο Λογοσκούφη και βγαίνοντας τον χαρακτήρισαν αδιάλακτο, καθώς όπως είπαν, επέμεινε στην θέση ότι δεν μπορεί να παρέμβει και να πείσει τους τραπεζίτες να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να υπογραφεί η συλλογική, με συγχωρείτε, η κλαδική σύμβαση εργασίας. Την ίδια στιγμή πίεσαν για να μην συνεχιστεί αυτή η ψήφιση της τροπολογίας όπως έχει κατατεθεί, η οποία όπως λένε ανοίγει το παράθυρο για αλλαγές και σε άλλα ταμεία, όχι μόνο της Εμπορικής Τράπεζας αλλά και της Εθνικής. Βεβαίως ο Υπουργός σε αυτό το σημείο δεν έκανε βήμα πίσω. Να θυμίσουμε άλλωστε ότι την προηγούμενη μέρα είχε πει ότι όλες οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν κανονικά όπως ακριβώς τις έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση. Και μάλιστα βγαίνοντας και από την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, είπε ο κύριος Αλογοσκούφης ότι θα συνεχίσει κανονικά να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα που χρόνιζε, εννοούσε δηλαδή το ασφαλιστικό των τραπεζοϋπαλλήλων. Και στη συνέχεια βεβαίως οι τραπεζοϋπάλληλοι συναντήθηκαν με τον κύριο Ζαχωρίτη και στις 6 θα έχουν ένα συλλαλητήριο μαζί με την ΓΕΣΕ έξω από την Βουλή, καθώς εκείνη τη στιγμή θα ψηφίζεται η επίμαχη τροπολογία. Χρήστο, τι προβλέπετε να γίνει απόψε εντός της Βουλής? Ναι, η Βουλή είναι το επόμενο λοιπόν πεδίο αντιπαράθεσης. Έτσι, μιας αντιπαράθεσης που ξεκίνησε από την Παρασκευή το βράδυ που κατατέθηκε αυτή η τροπολογία. Από τη μεριά της κυβέρνησης, αυτό που λέγεται είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να επισπεύσει την ψήφιση αυτής της τροπολογίας, δηλαδή να ψηφιστεί σήμερα. Και με το δεδομένο ότι το νομοσχέδιο που συζητείται είχε αποφασιστεί από τη διάσκεψη των Προέδρων να συζητηθεί σε μια συνεδρίαση, αυτό θα επικαλεστεί η κυβέρνηση και θα πει να ψηφιστεί σήμερα. Και παράλληλα, υπάρχει αύριο η πρώην ημερησία συζήτηση για την περιφερειακή ανάπτυξη, ένα δεύτερο επιχείρημα από την πλευρά της κυβέρνησης. Τώρα, να πούμε από την πλευρά της αντιπολίτευσης, με προεξάρχον το ΠΑΣΟΚ, θα επιχειρήσουν η τακτική του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης θα είναι να εγγραφούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ομιλητές, καθώς από ό,τι φαίνεται και από την κυβερνητική πλειοψηφία, από τους βουλευτές δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει και ιδιαίτερο ζήλος να στηρίξουν τη συγκεκριμένη τροπολογία, τόσο ως προς την ουσία της, όσο και προς το πώς κατατέθηκε αυτή η τροπολογία, τη διαδικασία δηλαδή. Και με αυτόν τον τρόπο να φέρουν τη συζήτηση να γίνει αύριο, να υπάρξει μια εμβόλυμη συνεδρίαση αύριο το βράδυ, αύριο το απόγευμα μάλλον, μετά την πρώην ημερησία συζήτηση στη Βουλή για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και να δοθεί εκεί η μάχη. Να δούμε τώρα αν θα τα καταφέρουν. Επίσης να πούμε ότι τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από το συνασπισμό και το ΚΚΕ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο και εγώ το θεωρώ ιδιαιτέρως πιθανό να ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία για αυτή την τροπολογία. Να θυμίσουμε βέβαια ακριβώς επειδή υπερθεματίζοντας αυτό που λέει ο Χρήστος για την μη διάθεση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ότι χθες ο βουλευτής Αργολίδας, ο κύριος Μανώλης, είχε πει ότι για ποιο λόγο να εμπλέκεται η κυβέρνηση στα επικουρικά που αφορούν εργαζόμενους και εργοδότες. Αν έχει πέσει έξω το ταμείο είναι δικό τους πρόβλημα και κανενός άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είχαν βαφτίσει Ολλανδικά και Γαλλικά κρέατα ντόπια και τα πούλαγαν με τιμές ελληνικών. Ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών ζητά εν ώψη του Πάσχα εντατικοποίηση των ελέγχων αλλά και αυστηρές ποινές. Πάτησε δηλαδή όλα τα πιστήρια του εγκλήματος να εξαφανιστούν. Τα πιστήρια μπορεί, όπως ακούσατε, να εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς. Το έγκλημα όμως έγινε. Με θύμα, όπως πάντα, τον ανυποψίαστο καταναλωτή. Ποιο ήταν όμως αυτή τη φορά το έγκλημα? Οι ελεκτές της Νομαρχίας Πειραιά εντόπισαν και κατέσχεσαν χοιρινό κρέας, που ενώ πολλούνταν ως ελληνικό με την αντίστοιχη τιμή φυσικά, ήταν σύμφωνα με τα τιμολόγια Ολλανδικής προέλευσης. Μετά τους ελέγχους που πραγματοποίησε η Νομαρχία εδώ στη Δημοτική Αγορά Πειραιά, διαπιστώθηκαν 13,5 κιλά χοιρινού κρέατος που δεν έφεραν την απαιτούμενη σήμανση. Το αποτέλεσμα ήταν να διαταχθεί η κατάσχεσή τους. Μα
Τη σαπίλα τη φάγαμε. Τα έχουμε φάει. Τώρα θα τα φάμε. Τσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες και τα αντικοποίηση των ελέγχων εν ώψη Πάσχα, ζητά ο πρόεδρος των καταναλωτών. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι καθημερινοί, συστηματικοί και τα πρόστιμα πρέπει να είναι τσουχτερά και εν ώψη μάλιστα του Πάσχα θα πρέπει οι έλεγχοι να εντατικοποιηθούν προς κάθε κατεύθυνση. Για κύκλωμα που βαφτίζει ξένα κρέατα ελληνικά, μιλά πλέον ο αντινομάρχης Πειραιά. Αφού εκτός από τα χοιρινά, οι ελεκτές εντόπισαν και σε δύο κρεοπολία κρέας Ολλανδικής και Γαλλικής προέλευσης που δεν ήταν και τόσο περήφανο για την καταγωγή του. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων στη χώρα. Και αυτό το κύκλωμα εμείς φαίνεται ότι θα το αντιμετωπίσουμε και στην. Μάλλον το αντιμετωπίζουμε και στην αγορά του Πειραιά. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά ένα μήνα πριν το Πάσχα, όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε τι θα συμβεί όσο πλησιάζουμε στην Ανάσταση του Θεανθρώπου, που τείνει να μετατραπεί σε γολγοθά του ανυποψίας του καταναλωτή. Άγριο έγκλημα στο Γαλάτσι με θύμα 80χρονη. Το ίδιο το βαφτιστήρι της ομολόγησε σήμερα ότι τη μαχαίρωσε. Ο 27χρονος υποστηρίζει ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Θύμα, μια 80χρονη που έμενε μόνη της σε διαμέρισμα στο Γαλάτσι. Δράστης, ο 27χρονος νεαρός που βάφτισε. Σκότωσε την πνευματική του μητέρα γιατί, όπως είπε, ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Την άτυχη γυναίκα βρήκε αιμόφυρτη η κόρη της το επόμενο πρωί που πήγε να τη δει. Τη μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, όπου υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. Η κόρη της ήταν απάνω, στον όροφο, και τη βρήκε κάτω τη μάνα της πεθαμένη. Πεθαμένη, χτυπημένη. Χτυπημένη, ναι. Πού ήταν τραυματισμένη? Στο πρόσωπο. Γείτονες της άτυχης γυναίκας λένε πως ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε ζωντανή ήταν ο 27χρονος που πήγε για καφέ. Είχε έρθει, είχε πει καφέ μαζί. Βαφτιστήρα της ήταν. Ήπιανε καφέ και μετά ζήτησε να της, ένα μαχαίρι να κόψει ένα από τη μηλιά. Ένα κομμάτι για να το φυτέψει, λέει, στο εξωγικό. Και αυτός κατέβηκε κάτω και έκανε τη δουλειά. Το μεσημέρι άκουσε που φάνεζε η κόρη της. Εδώ πέρα βοήθεια, αυτό ήταν, τίποτα άλλο. Και βγήκαμε και πήγαμε και είδαμε την κοπέλα την κάτω. Ο δράστης νωρίς το πρωί είχε πάει στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, προφασιζόμενος αδιαθεσία. Ίσως οι τύψεις να τον βασάνιζαν. Στο τέλος λύγησε και ομολόγησε το στιγερό έγκλημα. Θα επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξης και στον Κωνσταντίνο Δαυλό, γιατί πριν από λίγη ώρα η αρμόδια κοινοτική επίτροπος χαρακτήρισε υπερβολικές τις χρεώσεις των ελληνικών εταιριών κινητής τηλεφωνίας στις υπηρεσίες roaming και ειδικά όταν κάποιος τηλεφωνεί από την υπόλοιπη Ευρώπη στην Ελλάδα με το κινητό. Κωνσταντίνε. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι καθώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουν ότι υπάρχουν διαφορές και υπάρχει και αδιαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι τιμές roaming. Δίνουν κάποιο παράδειγμα, μάλιστα η Ειδική Επίτροπος δίνει παραδείγματα που δείχνουν ότι αν κάποιος τηλεφωνήσει από την Κύπρο, οποιοδήποτε και αν είναι το δίκτυο που χρησιμοποιεί από το εξωτερικό, αν έχει για παράδειγμα Κοσμοτέ μπορεί να πληρώσει για 4 λεπτά από την Κύπρο 1,94, ενώ με Q Telecom μπορεί να πληρώσει μέχρι και 94 λεπτά. Βλέπουμε μεγάλη διαφορά σε αυτές τις χρεώσεις, ενώ όπως χαρακτηριστικά λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την εταιρεία TIM και την εταιρεία Vodafone δεν υπάρχουν στοιχεία. Επιμένουν όμως ότι υπάρχει αδιαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο χρεωνόμεθα και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αλλάξει και σίγουρα φαίνεται ότι σύντομα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φέρει ειδικές τροπολογίες προκειμένου να σταματήσει αυτή η αδιαφάνεια και να καταγράφονται ακριβώς τα στοιχεία. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε. Στον ΚΕΑΔΑ θέλουν να ρίχνουν πολλοί Βρετανοί με ευτήρες στα νεογνά που γεννιούνται πρόωρα και συγκεκριμένα πριν την 25η εβδομάδα της κοίησης. Θεωρούν ότι δεν έχουν μεγάλες πιθανότητες να επιζήσουν και ότι στερούν πολύτιμα κρεβάτια από άλλους ασθενείς ενώ κοστίζουν πολύ. Μεταξύ εκείνων που αντιδρούν είναι και γνωστές προσωπικότητες που γεννήθηκαν ιδιαίτερα πρόωρα αλλά επέζησαν. Λίγο έλειψε ο Άλφι Μάρς να μην είναι σήμερα ζωντανός. Μια έκθεση του Σωματείου των Μευτήρων της Αγγλίας αναφέρει πως η αγωγή για τα μωρά που γεννιούνται πρόωρα κοστίζει υπερβολικά, περίπου 1000 στερλίνες την ημέρα. Και τονίζω ότι η παραμονή του στις θερμοκοιτίδες των μευτηρίων της χώρας εμποδίζει την οσιλία των υγιών βρεφών και των εγγύων. Επικαλείται τις στατιστικές που δείχνουν υψηλή θνησιμότητα και πολλά προβλήματα υγείας για τα μωρά που γεννιούνται πριν από τις 25 εβδομάδες κοίησης. Η ερμηνεία του αγγλικού όρου που χρησιμοποιούν είναι εξοργιστική, bed blockers. Περιγράφει τους ασθενείς που πιάνουν χώρο στο νοσοκομείο χωρίς να έχουν ελπίδες επιβίωσης και δεν αφήνουν ελεύθερα κρεβάτια για να νοσηλευτούν άλλοι. Έτσι βλέπουν τα πρόωρα μωρά. Η Αγγλία μελετά την υιοθέτηση όσων ισχύουν στην Ολλανδία. Να αφήνουν τα μωρά με μικρές πιθανότητες επιβίωσης να πεθάνουν.
Οι Ολλανδοί με ευτήρες τα τυλίγουν σε μια κουβέρτα και τα παραδίδουν στους γονείς τους, οι οποίοι τα βλέπουν να ξεψυχούν. Ένας γιατρός από το σωματείο. Give this baby more and more painful, torturous treatments. Το ζήτημα λοιπόν μετατοπίζεται στο δικαίωμα των γιατρών να αποφασίσουν για τη ζωή ή το θάνατο ενός βρέφους. Είτε εξεταστεί με στοιχεία είτε με κοινή λογική, το συμπέρασμα είναι το ίδιο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελπίδα επιβίωσης των πρόωρων μωρών δεν μπορεί να αγνοηθεί. Για ένα μωρό που γεννιέται έπειτα από κύηση 23 εβδομάδων, λίγο πριν τους 6 μήνες, οι πιθανότητες επιβίωσης είναι μόνο 17%. Εάν όμως γεννηθεί 2 εβδομάδες αργότερα, οι πιθανότητες ανεβαίνουν στο 50%. Η κοινή λογική λέει αυτονόητα ότι οι γιατροί δεν μπορούν να πάρουν την απόφαση. Babies born at whatever gestational age are human beings. They're not kind of dehumanized. And as a human being within the UK, they have a right to NHS services and support. Το ίδρυμα Bliss, που ασχολείται με τα μωρά που γεννιούνται πρόωρα, αντικρούει την ιατρική θέση. Αναρωτιέται αν θα πρέπει να διακοπούν και οι θεραπείες όσων πάσχουν από καρκίνο και έχουν μόνο 40% πιθανότητες να ζήσουν. Εάν θα πρέπει να μην νοσηλεύονται όσοι εμπλέκονται σε τροχαία με υπερβολική ταχύτητα. Οι γονείς προσθέτουν μια πολύ πιο βαρύνουσα γνώμη. Η Μάντι Μάρες είναι δημοσιογράφος του Sky News, που πέρασε την εμπειρία ενός πρόωρου τοκετού. Σήμερα βλέπει με χαμόγελο τον τρίχρονο Άλφη να μεγαλώνει. He's healthy, he's bouncy, he's naughty, he's all the things that a normal three-year-old should be. And surely it's worth taking the risk. I don't think that you can take that right away from parents. Ο Άλφη Μάρες υπέστη μόνον μια επιπλοκή από αυτές που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα μωρά όταν γεννιούνται πρόωρα. Άργησε να πει τις πρώτες του λέξεις. Αλλά καθώς παίζει με τους κύβους του και καθώς μεγαλώνει υγιής, δίνει σιωπηρά μια ηχηρή απάντηση σε όσους θα σκέφτονταν να τον αφήσουν να πεθάνει. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 8 του Champions League με δύο παιχνίδια. Η Μπενφίκα του Γιώργου Καραγκούνη φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στο Νταλούζ, ενώ το άλλο ζευγάρι είναι αυτό της Arsenal με τη Γιουβέντους στο Λονδίνο. Ώρα Champions League, ή αλλιώς προημιτελικά πράξη πρώτη. Τα πρώτα δύο παιχνίδια της φάσης των 8 της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης διεξάγονται απόψε στις 10 παρατέταρτο. Και μάλιστα το ένα από αυτά έχει άρωμα ελληνικό. Η Μπενφίκα του Γιώργου Καραγκούνη φιλοξενεί στον Νταλούζ την κατά πολλούς καλύτερη και πιο θεαματική ομάδα της Ευρώπης. Φυσικά εννοούμε την Μπαρτσελόνα. Οι αετοί φιλοδοξούν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα, καθώς γνωρίζουν ότι στο Καμπ Νου αναμένεται να ζήσουν εφιαλτικές στιγμές. Βέβαια, οι Μπλαουγκράνα πηγαίνουν με έναν και μοναδικό στόχο, όπως κάνουν πάντοτε άλλωστε, τη νίκη. Το άλλο σημερινό ζευγάρι είναι αυτό της Arsenal με τη Γιουβέντους. Οι κανονιέριδες βρίσκονται σε αγωνιστική άνοδο και ελπίζουν αυτό να συνεχιστεί και απόψε. Πρόσωπο της βραδιάς θα είναι ο Πατρίκ Βιεϊρά. Ο Γάλλος Μέσος θα βρεθεί για πρώτη φορά ως αντίπαλος στο Χάιμπουρι και είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα τύχει και της καλύτερης φιλοξενίας από τους Άγγλους οπαδούς. Η μεγάλη κυρία έχει υψηλές βλέψεις για φέτος που φτάνουν μέχρι την κατάκτηση του Champions League. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο Λονδίνο που θα της δώσει αέρα πρόκρισης εν ώψη του επαναληπτικού στον Τελεάλπη. Απόψε λοιπόν η Μπενφίκα υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στις 10 παρατέταρτο. Την ίδια ώρα Άρσεναλ και Γιουβέντους διασταυρούν τα ξύφη τους. Αύριο Ίντερ Βιγιαρεάλ πάντα στις 10 παρατέταρτο και Λιόν Μίλαν. Στο μεταξύ φωτιές άναψε ο Ρώσος Βιάτσεσλαβ Κολόσκοφ στους Έλληνες. Το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA και πρόεδρος των Εθνικών Ομοσπονδιών της FIFA φέρεται να ζήτησε την ανέρεση του τελικού του 2007 από την Αθήνα. Ο λόγος, η διαμάχη ανάμεσα στην ΕΠΟ και την πολιτεία. Μάλιστα, ο Κολόσκοφ δίνει προθεσμία μέχρι τις 15 Ιουλίου, ώστε να αποκατασταθούν οι σχέσεις των δύο πλευρών. Αλλιώς θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αφαίρεση του μεγάλου γεγονότος από τη χώρα μας. Θα περάσουμε τώρα στα νέα για τον καιρό με την Μαρία Γεωργάκηνα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς θα είναι ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα, με λίγη συννεφιά, ενώ θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας. Την Πέμπτη όμως θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας 8 βαθμούς και θα έρθει η θερμοκρασία δηλαδή στα ίδια επίπεδα με τα κανονικά. Στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο θα έχουμε 26 το μεσημέρι. Το πρωί θα έχουμε περιορισμένη ορατότητα. Στα νότια προάστια, το Παλαιοφάλιρο, το Καλαμάκι και την Γλυφάδα, η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ θα έχουμε 16 και αύριο το μεσημέρι 27 βαθμούς Κελσίου, με ήλιο και λίγη συννεφιά. Να προχωρήσουμε τώρα στα βόρεια προάστια, την Ερυθρέα, την Κηφισιά και την Εκάλη. Εδώ έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου, 14 θα έχουμε το βράδυ και αύριο το μεσημέρι 25 βαθμούς Κελσίου και εδώ το πρωί θα έχουμε
έχουμε περιορισμένη ορατότητα. Να φύγουμε για λίγο από την Αθήνα για να ανηφορήσουμε τώρα στην Μακεδονία και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσά της, στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία εδώ στους 19 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ θα έχουμε 14 και αύριο το μεσημέρι 24 βαθμούς Κελσίου. Από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε λίγη συννεφιά. Να προχωρήσουμε τώρα και να φτάσουμε στην Κέρκυρα και το Ιόνιο Πέλαγος. Αυτή τη στιγμή έχουμε 17 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ θα έχουμε 14 και αύριο το μεσημέρι 16 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα δεν έχουμε δυνατούς ανέμους. Θα έχουμε όμως αύριο όχι πάρα πολύ ενισχυμένους, το πολύ μέχρι 5 μποφόρ θα φτάσουν. Φτάσαμε τώρα στη Χαλκίδα. Η θερμοκρασία εδώ στους 19 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ θα έχουμε 18 και αύριο το μεσημέρι πολύ καλός ο καιρός με 27 βαθμούς Κελσίου. Πολύ καλός όμως θα είναι ο καιρός και στο Ναύπλιο, στην Πελοπόννησο. Θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες αύριο. Όπως βλέπετε, 27 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε και εδώ. Αύριο αυτή τη στιγμή έχουμε 20 και το βράδυ 17 βαθμούς Κελσίου. Αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Εδώ κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά η οικονομική σας ενημέρωση από το Money 9. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα. Το όνειρό μου πάντα ήταν να δημιουργήσω μια εκπληκτική οδοντόβουρτσα. Μια μέρα μου ήρθε η ιδέα. Ένα μαξιλαράκι αέρα. Μια έξυπνη οδοντόβουρτσα που καθαρίζει αποτελεσματικά και προσαρμόζεται στα πάντα. Την ονόμασα Air Precision. AIM Air Precision. Η λεπτομέρεια στο βούρτισμα. Αποστολή μας καλύτερα χαμόγελα. Μπορεί το πιο δημοφιλές παιχνίδι να αλλάξει. Το ποδόσφαιρο όχι. Το προπό όμως ναι. Γι' αυτό ανανεώνεται και γίνεται προπό 14 και 7 με πολλές ευκαιρίες και πολλά λεφτά. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις πιο πολλά με 14 αγώνες. Μπορείς να κερδίζεις συχνά με τους 7 πρώτους αγώνες. Ή να τα κερδίσεις όλα παίζοντας και τους 14 και τους 7 αγώνες. Προπό 14 και 7. Καλή φάση. Με 820 ευρώ κέρδος το χρόνο στο οικογενειακό πακέτο Κοσμοτέ, τα υπόλοιπα οικογενειακά βάρη είναι ίδια. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλο τον κόσμο τέλειο. Μπορούμε όμως σίγουρα να προσφέρουμε σε όλους πιο οικονομική επικοινωνία. Έτσι είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα να είσαι μπροστά, Κοσμοτέ. Με την Γνώρ, οι ιδέες δεν τελειώνουν ποτέ. Για απόψε έχουμε μαριναρισμένες μπριζόλες. Στη μαρινάδα έχω ένα μυστικό. Βάζω μέλι, μουστάρδα, ελαιόλαδο και την έξτρα γεύση της Γνώρ. Γνώρ, μ' αρέσει. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η οικονομική σας ενημέρωση από το Channel 9. Αντίθετα στο ρεύμα κινήθηκε σήμερα η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, καθώς η απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος τόσο από τους ξένους θεσμικούς, όσο και από τα εγχώρια μεγάλα χαρτοφυλάκια, τα οποία είναι απλοί παρατηρητές της αγοράς, είχαν σαν αποτέλεσμα την πτώση του γενικού δείκτη κατά 1,45% στις 4.054,8 μονάδες. Ιδιαίτερα χαμηλός ήταν και ο τζίρος, ο οποίος άγγιξε τα 486 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία όμως τα 190,67 αφορούσαν σε πακέτα. Να σημειώσουμε ότι στα 5,40 ευρώ διαμορφώθηκε η τιμή διάθεσης των μετοχών της αγροτικής που διέθεσε η Morgan Stanley, καθώς το τέλος της συνεδρίασης πέρασε πακέτο 17 εκατομμυρίων μετοχών της τράπεζας. Σημαντικό ήταν σήμερα το discount στο χρηματιστήριο παραγόγων, γεγονός που από κάποιους επενδυτικούς κύκλους ερμηνεύεται ως βιασύνη της αγοράς να βρει τη βάση της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η Σοφοκλέους θα αντιδράσει έντονα ανωδικά στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις, μιας και όλα θα εξαρτηθούν από τις ευρύτερες εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, αλλά και από τα δικά μας μέτωπα όπως το ασφαλιστικό και τα αποτελέσματα του 2005, τα οποία προς το παρόν μένουν ανοιχτά. Στις επιχειρηματικές μας ειδήσεις τώρα, στον όμιλο Ρέστη ανήκει πλέον το 5,5% της εισηγμένης εταιρείας FG Europe μετά και την μεταβίβαση δύο πακέτων σήμερα, των 1,2 εκατομμυρίων και 1,8 εκατομμυρίων μετοχών της εταιρείας στην τιμή των 2,70 ευρώ αναμετοχή. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο όμιλος Ρέστη δεν αποκλείεται να λάβει και θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Ιδιαίτερα αρνητική είναι η εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αναλυτές εγχώριων και ξένων οίκων αναφορικά με τα αποτελέσματα της ΔΕΗ. Πτώση από 41 έως και 48% αναμένουν ότι θα καταγράψει τα καθαρά της κέρδη ΔΕΗ το 2005 η HSBC Alpha Finance και Marfin Analysis, ενώ η Credit Suisse από την πλευρά της τονίζει σε σημερινή έκθεσή της ότι τα αποτελέσματα της επιχείρησης θα καταδείξουν την αναποτελεσματικότητα του μηχανισμού τιμολογίων. Στον τραπεζικό κλάδο, οι μετοχές της Εθνικής αλλά και της Πειραιός είναι τα φαβορή σύμφωνα με ανάλυση της Goldman Sachs. Ο ξένος οίκος αυξάνει μάλιστα τις εκτιμήσεις του για τα κέρδη αναμετοχή των ελληνικών τραπεζών κατά 6 και 12% για το 2006 και 2007 αντίστοιχα. Επίσης, για τη μετοχή της εμπορικής τράπεζας, η Citigroup σε έκθεσή της διατηρεί την τιμή στόχο των 32 ευρώ και τη σύσταση διακράτηση. Ενώ οι αναλυτές του οίκου αναμένουν τα καθαρά κέρδη της εταιρείας για τη χρήση του 2005 στα 83 εκατομμύρια ευρώ. Να περάσουμε στις διεθνείς ειδήσεις. Η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής έχει σήμερα την τιμητική της, αφού οι επενδυτές σε όλα τα ανεπτυγμένα χρηματιστήρια είχαν στρέψει από χθες το βλέμμα τους στο ανακοινωθέν του διοικητή της Fed, το οποίο θα συνοδεύει την απόφαση της νέας αύξησης των επιτοκίων. Οι οικονομολόγοι αναμένουν τον τερματισμό της φιχτότερης νομισματικής πολιτικής, που διαρκεί ήδη. Οι προσδοκίες αυτές ανέβασαν σήμερα το δολάριο έναντι του βασικού του ανταγωνιστή. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι αναλυτές της αγοράς, η πιθανότητα η Fed να πει κάτι που θα ταράξει την αγορά είναι πολύ περιορισμένη. Αυτή την ώρα, στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οι δείκτες κινούνται πτωτικά. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,61%. Στο Παρίσι, ο CAC 40 σημειώνει πτώση της τάξης του 0,46%. Ενώ στη Φραγκφούρτη, ο δείκτης DAX κινείται χαμηλότερα κατά 0,55%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Wall Street, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ξεκίνησε τη συνεδρίαση με πτώση της τάξης του 0,26%, ενώ την ίδια ώρα ο Nasdaq ενισχύονταν σε ποσοστό 0,12%. Εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η οικονομική και χρηματιστηριακή σας ενημέρωση από το Money 9. Καλό σας απόγευμα. Έχουμε μια συγκλονιστική είδηση, κυρίες και κύριοι, η οποία έχει αναστατώσει όλους μας. Μιλάμε για την μετάγγιση αίματος σε μια 17χρονη που έπασχε από μεσογειακή αναιμία. Αλλά από ό,τι φαίνεται, από το μολυσμένο αυτό αίμα που περιείχε τον ιό HIV, ο ιός που προκαλεί το AIDS, φαίνεται ότι έχει μολυνθεί και ένας 76χρονος καρδιοπαθής από την καρδίτσα. Όλα αυτά θα τα δούμε στις επόμενες 3 ώρες, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε και πολλά να αναλύσουμε. Και για τις πολιτικές ευθύνες, για τον μπάχαλο που έγινε, όπου δεν γνώριζε το Υπουργείο πότε ενημερώθηκε, πότε έπρεπε να ενημερώσει. Θα τα δούμε όλα αυτά με λεπτομέρειες. Θα ξεκινήσουμε την κουβέντα προσπαθώντας να ξετυλίξουμε το κουβάρι. Είναι εδώ κοντά μας η κυρία Βαρβάρα Ανεμοδουρά, πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Όχι πρώην. Πρώην. Τι μου γράφουν εδώ πρώην. Πρόεδρος λοιπόν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και παράλληλα εδώ και ο κύριος Λουκάς Δαδιώτης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και διευθυντής του Σταθμού Αιμοδοσίας του Τζανίου Νοσοκομείου. Καλησπέρα. Από τους καλύτερους που έχω. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό και είναι εδώ προσκεκλημένος μας. Η Ελένη Μπουγά είναι στην αίθουσα σύνταξης να μας δώσει λεπτομέρειες για την απίστευτη αυτή ιστορία και παράλληλα σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και με τον Νίκο Κοντορούση, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο που έγινε η αιμοδοσία, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Θα ακούσουμε και εκεί τι γίνεται. Ξεκινούμε με την Ελένη Μπουγά. Ελένη, τα στοιχεία του ρεπορτάζ όσο πιο γρήγορα γίνεται για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς συνέβη. Ξεκινώντας από την περίπτωση της 17χρονης, η οποία φάνηκε σε πρόσφατο τακτικό έλεγχο, καθώς είναι πάσχει από μεσογειακή αναιμία, να είναι φορέας του ιού HIV, προχωράμε σε ένα ακόμη άνδρα 76χρονο, ο οποίος κόλλησε από μετάγγιση αίματος. Είναι σημαντικό, Νίκο, να αναφέρουμε ότι η περίπτωση αυτή έχει συμβεί και στο παρελθόν. Θυμάστε την περίπτωση άλλης κοπέλας από τη Ρόδο, που μετάγγιση αίματος επίσης είχε συμβεί το ίδιο. Συνέβη, αλλά μυαλό δεν βάλαμε, φαίνεται.
Από ό,τι μας εξηγούν οι γιατροί, δεν πρόκειται για ιατρικό σφάλμα. Πρόκειται για στατιστικό. Είναι ένα στατιστικό στοιχείο που συμβαίνει στις μεταγγίσεις, καθώς με τον μοριακό έλεγχο που δεν εφαρμόζεται σε όλα τα νοσοκομεία στη χώρα μας, αλλά σε ένα μέρος μόνο των νοσοκομείων, ο μοριακός έλεγχος τι ακριβώς κάνει. Είναι η εξέταση των αιμάτων από τους δότες που πάνε για μετάγγιση. Τα αίματα αυτά, λοιπόν, σύμφωνα με το μοριακό έλεγχο, από 22 μέρες που μικραίνουν το στατιστικό λάθος, μπορούν να πέσουν στο μισό χρόνο, δηλαδή στις 11 μέρες. Άρα, αν κάποιος πάει να δώσει αίμα και δεν είχε προηγουμένως κάποια σεξουαλική επαφή με προφυλάξεις, τότε στις 22 μέρες ήταν όπως ήταν πριν, διαγιγνώσκεται αν είναι φορέας ή όχι. Τώρα πλέον, και σύμφωνα με αυτό που θέλει να επιτύχει το Υπουργείο Υγείας, πέφτει στις 11 μέρες. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα εργαστήρια ελέγχου αιμοδοτών που χρησιμοποιούν τον μοριακό έλεγχο στη χώρα μας βρίσκονται στην Αθήνα, στο Ρίο, είναι ο Άγιος Ανδρέας, το νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία, το νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, είναι μεταξύ αυτών που εφαρμόζουν το μοριακό έλεγχο. Όλα αυτά θα τα δούμε μετά και με λεπτομέρειες, Ελένη Μπουγά. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι όμως. Εγώ έχω μείνει στη δήλωση που έκανε ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κ. Κακλαμάνης, ο οποίος είπε ότι 100% σίγουροι δεν μπορούν να είμαστε. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί υπάρχουν και αιμοδότες, υπάρχουν και λήπτες και κόσμος ο οποίος ανησυχεί. Θέλω να ακούσουμε τη συγκεκριμένη αυτή δήλωση του κ. Κακλαμάνη σε πολύ λίγο και παράλληλα να πούμε ότι μετά από όλη αυτή την ιστορία που έγινε, βγήκε πλέον τώρα το Υπουργείο μέσω του νέου Υπουργού, του κ. Αβραμόπουλου, και λέει ότι θα λάβουμε νέα μέτρα και μου έρχεται εμένα. Να πω ότι τώρα θυμηθήκαμε τα μέτρα. Έπρεπε να γίνει το κακού. Ας ακούσουμε πρώτα τον κύριο Κακλαμάνη και συνεχίζουμε. Είναι ένα δραματικό γεγονός. Πλην όμως, κύριε Πάη, και πρέπει σαν γιατρός περισσότερα μιλώντας να σας πω ότι το επίπεδο της ελληνικής αιμοδοσίας είναι από τα καλύτερα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επιστημονικά δεν υπάρχει σήμερα μέθοδος που στο 100% να διασφαλίζει το ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα τέτοιο ατυχές συμβάν. Λοιπόν, θα φύγουμε να πάμε στον προτζέκτορα για να δούμε τα στοιχεία όλου του ρεπορτάζ. Τα στοιχεία του ρεπορτάζ που αφορούν σε αυτή την ιστορία της 17χρονης, η οποία μολύνθηκε στην Θεσσαλονίκη, αλλά και του 76χρονου, ο οποίος από μετάγγιση πλάσματος φαίνεται ότι φέρει και αυτός πλέον τον ιό του AIDS. Και να πούμε επίσης ένα άλλο στοιχείο, ότι ο δότης, ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε το αίμα, είναι 34 ετών και η σύζυγός του είναι έγκυος. Ευτυχώς το δείγμα μετά τις εξετάσεις που της έγιναν είναι αρνητικό. Άρα η γυναίκα δεν πάσχει, δεν έχει τον ιό και αυτό είναι το θετικό της ιστορίας. Να δούμε λοιπόν πώς φτάσαμε στο μοιραίο. Η μετάγγιση έγινε την περίοδο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του 2005 στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. 29 Αυγούστου λέγεται ότι έγινε η μετάγγιση και λέμε λέγεται γιατί οι αρχές μας λένε ότι στις 18 του μηνός πήγε η κοπέλα εκεί και πήρε το αίμα. Και εδώ υπάρχει μια διαφορά. Είναι στο όλο πλαίσιο της προχειρότητας των όσων έχουμε ακούσει σήμερα. Δεύτερο στοιχείο. Το μολυσμένο με τον ιό HIV αίμα δόθηκε στην 16χρονη κοπέλα που έπασχε από μεσογειακή αναιμία και σε έναν 76χρονο, όπως προείπαμε, από την Καρδίτσα. Να αλλάξουμε την κάρτα με τα στοιχεία, να πάμε στην επόμενη κάρτα που μας δίνουν πληροφορίες για το τι έχει συμβεί. Δότες σε εκείνο το διάστημα ήταν 24 άτομα. Ειδοποιήθηκαν όλοι από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Οι 21 προσήλθαν για επανεξέταση. 3 δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί. Έχουν πάρει το αίτημα του νοσοκομείου για να εμφανιστούν. 3 δεν έχουν εμφανιστεί καθόλου και δεν ξέρουμε αν είναι καλά και στην υγεία τους. Άλλο ένα θρίλερ που παίζεται γύρω από αυτή την ιστορία σήμερα. Τελευταία κάρτα. Φορέας του ιού είναι ένας 38χρονος, όπως είπαμε, ο οποίος είχε δώσει αίμα στο ιατρικό κέντρο Πολύγυρου Χαλκιδικής και η σύζυγός του είναι έγκυος. Ευτυχώς δεν έχει τον ιό. Και ξεκινούμε. Οι δότες δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αναφέρατε τους δότες. Ναι, ο δότης. Οι δότες βέβαια, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η σύζυγός του όμως είχε. Οι δότες που αναφέρατε ότι υπάρχει ένας αριθμός δότων εκείνη το διάστημα δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Προφανώς όμως τους ειδοποίησαν όλους για να δουν. Αλλά ο δότης δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ήταν μόνο ένας ο οποίος. Μιλάω για αυτούς τους 3 που δεν έχουν βρει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Σωστή, πολύ σωστή παρατήρησή σας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σας έβλεπα νωρίτερα, κυρία Νεμοδουρά, ότι κούνησατε το κεφάλι σας όταν έλεγε ο πρώην Υπουργός ότι δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση 100% πουθενά σε ό,τι αφορά τις μεταγγίσεις αίματος. Για την ασφάλεια εννοώ. Για την ασφάλεια, διότι είναι ένα διάστημα, το παράθυρο, το λεγόμενο παράθυρο, το οποίο
με την προηγούμενη, με τη μέθοδο την οποία που εφαρμόζουμε με την αναζήτηση των αντισωμάτων, έχουν ένα χρόνο περίπου τις 25, 30 με 60 ημέρες, ενώ η μέθοδος η μοριακή 11 μέρες. Άρα από 0 μέχρι 11 ημέρες είναι ένα διάστημα που συζητείται. Παράλληλα, θα συνδεθούμε και με το στούντιό μας στην πλατεία Κλαθμόνος. Εκεί βρίσκεται ο πρώην υπουργός, ο πρώην υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Έκτορας Νασιώκας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και τηλεφωνικά θα συνδεθούμε τώρα με τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, έξω από το νοσοκομείο όπου έγινε η μετάγγιση, όπου δόθηκε το αίμα, βρίσκεται ο Νίκος Κοντορούσης. Λοιπόν, κύριε Νασιώκα, θέλω να ξεκινήσω από εσάς και να σας ρωτήσω. Είπε σήμερα ο Ευάγγελος Βενιζέλος ότι υπήρξαν κάποια μηχανήματα, είχε στη διάθεσή του το Υπουργείο Υγείας κάποια μηχανήματα για τον έλεγχο του αίματος, για τον αιματολογικό έλεγχο, τα οποία σήμερα δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Δηλαδή έχουν τεθεί, είναι αχρίαστα. Και άφησε κάποιες πολιτικές ευθύνες σε ό,τι αφορά στη νέα ηγεσία του Υπουργείου για αυτή την υπόθεση. Το σχόλιο σας θα ήθελα. Αυτό που είπε ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ είναι ότι το 2003. Ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για να έχουμε τα βασικά κέντρα αιμοδοσίας και είχαν προγραμματιστεί τότε 12 να χρησιμοποιούν τη μέθοδο του μοριακού ελέγχου του αίματος, το οποίο καλώς ελέγχθη ότι δεν διασφαλίζει απολύτως αλλά δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια. Για να προσθέσω ότι αυτό το πρόγραμμα προέβλεπε και όλο το αίμα όλων των άλλων περιοχών, όλων των άλλων των μονάδων να ελέγχεται μέσα από αυτά τα κέντρα. Κύριε Νασιώκα, για να καταλάβουμε κι εμείς και οι τηλεθεατές. Δηλαδή αυτό το σύστημα ελέγχου, το μοριακό σύστημα, δεν χρησιμοποιείται σήμερα? Χρησιμοποιείται σε 8 κέντρα. Ξεκίνησαν αυτά το 2003. Αλλού συνολικά, ενώ δηλαδή ελέγχουν όλο το αίμα της μονάδος τους και αλλού ένα τμήμα της μονάδος τους. Δυστυχώς, μετά το 2003 δεν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα να πάει και στα 12 κέντρα αφενός. Με λίγα λόγια, διακόπηκε το πρόγραμμα στη μέση. Αυτό είπε ο κύριος Βενιζέλος. Δεν προχώρησε, ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν προχώρησε και ο προγραμματισμός να πηγαίνει όλο το αίμα από τις ευρύτερες περιοχές και να ελέγχεται σε αυτά τα κέντρα. Κάτι που εξήγηλε σήμερα ο κύριος Αβραμόπουλος και σωστά το εξήγηλε. Βεβαίως, βλέπουμε μπροστά ένα βάθος χρόνου για να υλοποιηθεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τώρα δεν έχουμε ασφαλή, το αίμα μας δεν είναι ασφαλές και μετά από αυτό θα γίνει απολύτως ασφαλές. Θα μπορούσε πάντως, κύριε Νασιώκα, να είχε συνεχιστεί κανονικά το πρόγραμμα, να είχαμε περισσότερη ασφάλεια. Υπήρξε ένα μπλέξιμο και θέλω να το σχολιάσουμε γιατί υπάρχουν και πολιτικές από ό,τι φαίνεται ευθύνες στην ιστορία. Με την ενημέρωση που έγινε προς το Υπουργείο Υγείας και την ενημέρωση που έγινε μετά από το Υπουργείο Υγείας και προς τον κόσμο αλλά και προς τους ασθενείς. Λοιπόν, θα ακούσετε πώς αντιμετώπισαν την κατάσταση σήμερα στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε και θα ακούσετε τρεις διαφορετικές απόψεις και το σχολιάζουμε. Από διάφορους εργαστηριακούς ελέγχους για να επιβεβαιωθεί το περιστατικό, στις 23 Μαρτίου του 2006 ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες με τη σειρά τους ενημέρωσαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόβλησης Νοσημάτων μόλις ενημερώθηκε και κινητοποίησε όλο το μηχανισμό. Πότε ενημερώθηκε? Στις 17 του μηνός. Και 17 Ιανουαρίου. Όχι, 17 Μαρτίου. Από τα στοιχεία τα οποία μου ήρθαν εμένα ως Συντονιστικό Κέντρο Επαγρύπνησης, αργά την Τετάρτη στις 22 Μαρτίου και ξεκινήσαμε τον πλήρη έλεγχο για όλα τα δεδομένα και τη συγκέντρωση των στοιχείων αφού κάναμε ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας. Να το διερευνήσω και πάλι, μου επιτρέπετε. Ημερομηνία δήλωσης 13.06. 15 Τρίτου υπάρχουν. Δεν έχουμε καταλάβει. Εσείς πότε ενημερωθήκατε στο Συντονιστικό Κέντρο Επαγρύπνησης, ποια ημερομηνία? 22 Μαρτίου, αργά το μεσημέρι, και αρχίσαμε τις ενέργειες από εκείνη τη στιγμή και η ενημέρωση έγινε 23 Μαρτίου. Κατευθείαν. Έγινε η ενημέρωση της ημερομηνίας έτσι ώστε να συμφωνείτε όλοι, να ξέρουμε, κύριε Υπουργέ, να έχουμε αυτές τις ημερομηνίες, δύο-τρεις ημερομηνίες. Συγγνώμη, εσείς είπατε από τη μονάδα μεσογειακής ανεμίας, η δήλωση.
δήλωση για τη 16χρονη έγινε στις 23 Δευτέρου 2006 σε ποιον? Στο Κέντρο. Στο Κέντρο. Επιπροσθέτως, αν μπορείτε. Ο κ. Κατζάκης είπε 17 Μαρτίου. Υπάρχει μια διαφορά ημερών. Λοιπόν, να σας απαντήσω. Μετά πάσης βεβαιότητας, το Κέλπριο ενημερώθηκε 15 Τρίτου. Άλλα λέει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Αβραμόπουλος, άλλα ο κύριος Χατζάκης από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, άλλα η κυρία Πολίτια, είναι διευθύντρια του Κέντρου Αιμοδοσίας Υπουργείου. Νομίζω με τις ημερομηνίες θα έμπλεξαν, κύριε Νασιώκα. Είναι φανερό ότι υπάρχει ένα κενό, ότι από τις 18 Γενάρη που έγινε η πρώτη πιστοποίηση ή η επιβεβαίωση στο Φλεβάρι έπρεπε να είχε ενημερωθεί όχι η πολιτική ηγεσία μόνο, αλλά και όλο το σύστημα αιμοδοσίας για πάρα πολλούς λόγους. Εγώ δεν μένω σε αυτό, παρόλο που αυτό το κενό δείχνει μια δυσλειτουργία του συστήματος. Μένω στο ότι δεν προχώρησε αυτό το διάστημα στην ουσία του η βελτίωση της ποιότητας του αίματος που πρέπει να είναι καθημερινή. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι σημαντικό θέμα κατά την άποψή μου. Πάντως, και μακάρι αυτά μια τα ανακοίνωση μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Αβραμόπουλος να υλοποιηθούν τώρα. Κατόπιν εορτής θα ήθελα να πω εγώ. Βγήκε μια ανακοίνωση η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει από το Υπουργείο Υγείας ότι θα ληφθούν νέα μέτρα για τον έλεγχο του αίματος και για το πώς πρέπει να γίνονται σωστά και χωρίς και με ασφάλεια οι αιμοδοσίες. Εγώ θα πρόσθετα ότι αυτό που είπε για 8 κέντρα, είναι λίγα βεβαίως, τα οποία θα διακινούν όλο το αίμα της Ελλάδος και θα εγγυώνται για την ποιότητά του και θα εφαρμόσουν βεβαίως μοριακή μέθοδο, είναι θετικό ως εξαγγελία, αλλά είναι μακριά ως πράξη και πολύ δύσκολο. Άργησε να γίνει αυτή η εξαγγελία. Πάντως, πάμε και στον Νίκο Κοντορούση, ο οποίος με ενημερώνει ότι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, τελικά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Νίκο Κοντορούση, τα στοιχεία από το ρεπορτάζ, τι προκύπτει? Καλησπέρα, Νίκο. Κυρίες και κύριοι, από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου για την ώρα υπάρχει πολύ μεγάλη αναστάτωση, όπως είναι λογικό στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Υπάρχει ανησυχία. Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχει τύχει στο παρελθόν να δώσουν αίμα και να λάβουν αίμα από αυτό το νοσοκομείο και να μετά από τις σημερινές εξελίξεις να είναι πλέον πάρα πολύ ανήσυχοι και να έρχονται εδώ πέρα και να ζητούν πληροφορίες για αυτό το αίμα το οποίο είχαν πάρει, αν ήταν όντως είχε γίνει η σωστή ανάλυση και αν είναι υγιής ενώ ή όσον αφορά τη διοίκηση του. Υπάρχει, αντιλαμβάνομαι, Νίκο, μια πολύ μεγάλη ανησυχία ανάμεσα στους αιμολήπτες. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλήγμα στο σύστημα αιμοδοσίας μετά από όλα αυτά που έγιναν σήμερα. Ωστόσο, στοιχεία για την ώρα όσον αφορά το 17χρονο κορίτσι, αλλά και για τον Δότη και τον 38χρονο που έδωσε το αίμα, αλλά και για τους τρεις ακόμα αιμοδότες που δεν εμφανίστηκαν στον επανέλεγχο που είχε διατάξει το νοσοκομείο, δεν έχουμε για την ώρα ακόμα. Μάλιστα, να περάσω και στον κύριο Δαδιώτη και να τον ρωτήσω κάτι απλό και πρακτικό. Ο κόσμος φαίνεται, κύριε Δαδιώτη, ότι έχει φοβηθεί. Και καλό είναι να μην φοβάται ο κόσμος. Να δώσουμε κάποια στοιχεία για το πώς πρακτικά πρέπει να γίνονται οι αιμοδοσίες και τι πρέπει να προσέχουμε, μάλλον τι πρέπει να προσέχουν οι αρμόδιοι φορείς για να μην έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό είναι και το ουσιαστικό ίσως. Θα μου επιτρέψετε να αρχίσω λιγάκι ανάποδα. Όπως νομίζετε. Αν μου δώσετε την άδεια. Καταρχήν έχουμε πάει πάρα πολύ μακριά στη συζήτησή μας, στην παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Το συγκεκριμένο αιμοδότη, ο οποίος πήγε και προσέφερε ένα κομμάτι από τον εαυτό του, τον έχουμε βάλει μπροστά και θα, σε λίγο καιρό ξέρουμε ποιος είναι ο κύριος που έδωσε αίμα σε συγκεκριμένο μέρος, που έχει έγκυο γυναίκα, άρα ξέρουμε και ποιος είναι αυτός που όχι μόνο έχει AIDS. Δεν έχουν δοθεί τα ονόματα πάνω στη δημοσιότητα και ούτε πρόκειται να δοθούν, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Αλλά φωτογραφίζεται, είναι τόσοι πολλοί αιμοδότες. Αλλά είναι αλλού το τώρα. Εγώ πιστεύω ότι είναι σχεδόν σίγουρο, ήδη τον ξέρουν όλοι στην ευρύτερη περιοχή του και αυτό θα έπρεπε και το Υπουργείο και όσοι βγάζουν τις ανακοινώσεις να ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί. Ο άνθρωπος αξίζει προστασίας μας γιατί δεν έκανε κάτι με διάθεση να βλάψει κάποιον. Είναι προφανές ότι δεν το γνώριζε. Έτσι. Είναι προφανές ότι δεν το γνώριζε. Λοιπόν, δεύτερον θέλω να εκφράσω τη λύπη μου και την αμέριστη συμπαθιά μου προς το παιδί με τη μεσογειακή αναιμία που πήρε αυτόν τον ιό και που έξω από τα άλλα του προβλήματα θα έχει να παλέψει και το AIDS στα επόμενα χρόνια. Δεν πεθαίνουν οι ασθενείς, αλλά θα παίρνουν φάρμακα και θα βρίσκεται σε ιατρική παρακούσεις για έναν ακόμα λόγο και είναι κρίμα γιατί πραγματικά το παιδί είναι... Καταστράφηκε μια ζωή, κύριε Δαδιώτη. Δεν ξέρω αν καταστράφηκε ή όχι, γιατί... σίγουρα ναι.
Αν μου επιτρέψετε, βέβαια, θα σας πω. Σας το λέω αυτό γιατί θα λέγαμε ότι επιβαρύνθηκε όταν καταστράφηκε. Δεν μπορούμε να περάσουμε τέτοιο μήνυμα. Δεν πρέπει να περάσουμε. Γιατί να μην το περάσουμε αυτό το μήνυμα. Μια κοπέλα η οποία δεν ευθύνεται. Επιβαρύνθηκε όταν θα πρέπει να ζει με βάση τη χορήγηση κάποιων φαρμάκων. Να εξαρτάται από ένα. Δίνουμε και ένα μήνυμα στους άλλους. Σίγουρα δεν είναι το πρόβλημα. Μάλλον το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συγκεκριμένη κοπέλα. Αν θέλουμε να το δούμε όμως το πρόβλημα στο σύνολό του, είναι το εξής. Θα το δούμε ως εξής. Τι οδηγίες έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει οδηγία ότι μέχρι το επίπεδο της αναζήτησης αντισωμάτων για τον ιό, HIV, που προκαλεί το AIDS, είναι επαρκές. Η διαδικασία είναι επαρκή. Η κοπέλα αυτή θα ζει μέσα από ένα κοκτέιλ φαρμάκων το οποίο θα της χορηγείται σε καθημερινή βάση. Αν θέλει η ελληνική πολιτεία. Και με παρενέργειες. Σίγουρα έτσι, ναι. Γιατί το γνωρίζουμε, έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Σίγουρα δεν θέλω να υποτιμήσω καθόλου το πρόβλημα της δεδομένης κοπέλας. Σαφώς. Αν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με αυτά που ανακοίνωσε ο Υπουργός χθες, σήμερα το αρχίσουμε και εξετάζουμε για τον ιό HIV με μοριακές τεχνικές, οι οποίες θα κλείσουν το παράθυρο. Εξάλλου το παράθυρο γιατί το ονομάσαμε έτσι? Το ονομάσαμε γιατί είναι κλείνει τον κλέφτη έξω από την πόρτα και σου μπαίνει από το παράθυρο. Και από το παράθυρο μπαίνουν και άλλα πράγματα, όχι μονάχα το HIV και η πατήδα σε. Τέλος πάντων, με μοριακές τεχνικές μπορούμε να μειώσουμε την πιθανότητα να κολλήσει κάποιος AIDS. Θα σας υπενθυμίσω ότι χωρίς να κάνουμε κανέναν έλεγχο για το AIDS πλην της μεθόδου της αναζήτησης αντισωμάτων με ELISA, έχει περιγραφεί άλλο ένα περιστατικό στην Ελλάδα πριν από 5-6 χρόνια. Το οποίο συμφωνεί με τις παγκόσμιες στατιστικές που λένε κάθε 3 εκατομμύρια περίπου μια αρνητική μονάδα σε, όσον αφορά την ELISA βγαίνει θετική στην αναζήτηση με μοριακές τεχνικές. Επομένως, οι αιμοδοσίες μας δεν είναι μπάχαλο. Κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν και το κάνουν καλά. Το αίμα είναι ασφαλές, είναι πάρα πολύ ασφαλές. Δηλαδή, πολύ περισσότερο ασφαλές από οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη. Και οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη, με την έννοια ότι όποιο φάρμακο πάρουμε, όποια επέμβαση υποστούμε στο νοσοκομείο, όποια ιατρική πράξη, καμιά φορά και διαγνωστική, επάγεται κινδύνους. Και η μετάγγιση επάγεται κινδύνους. Και η κίνδυνη είναι πάρα πολύ μικρή και αποδεικνύεται διαχρονικά από τις αιμοεπαγρυπνήσεις των χωρών της Ευρώπης ότι είναι το μικρότερο κίνδυνο που έχουμε είναι να κολλήσουμε κάποιον με υπατήτητα C ή με AIDS. Και θέλω να πάμε μαζί. Ναι, και να το τελευταίο, αν μου επιτρέψετε να σας πω, η όλη υπόθεση είναι καθαρά πολιτικής απόφασης και κόστους και ένας υπουργός ή μια κυβέρνηση που θέλει να έχει νοικοκυρεμένα τα πράγματα αποφασίζει πόσο πληρώνει για αυτή την μικρή βελτίωση της ασφάλειας. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος, εκτιμώ ότι θα ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να κάνουμε τις 600.000 μονάδες αίμα. Και αυτό είναι καθαρά πολιτική απόφαση, γιατί εκεί θα πρέπει να. Όλα αυτά θα τα δούμε και στην πορεία και για το κόστος αυτής της ιστορίας που μας λέτε και για τις πολιτικές ευθύνες. Και θέλω όμως. Για τον εφησυχασμό που θα πρέπει ο κόσμος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποιος κόσμος μεταγγίζεται ή κάποιος θα μεταγγιστεί. Δεν πρέπει να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία της αμφιβολίας. Και πρέπει πάντως, να τις προστατεύσουμε και αυτούς. Πολλοί κόσμος ανησυχεί θα πρέπει, και είναι λοιπόν, φυσιολογικό. Ακριβώς, έτσι. Εγώ αυτό δηλαδή, θα ήθελα. Δηλαδή, κάποιος χτυπάει σε ένα τροχαίο. Αυτό όπως θα ανησυχούν οι δικοί του τελικά τι θα γίνει με τη μετάγγιση πέρα από. Ο κύριος Δαδιώτης ότι το αίμα στην Ελλάδα ελέγχεται. Είναι ασφαλές. Κάποιες με τη μέθοδο την οποία χρησιμοποιούν και τη μοριακή και την άλλη της αναζήτησης των αντισωμάτων δεν είναι το ποσοστό το οποίο είδαμε, το στατιστικό ποσοστό είναι πολύ μικρό και προπάντων δεν πρόκειται για ιατρικό λάθος. Πολύ πρέπει μικρό, να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε διότι αυτή τη στιγμή, το επαναλαμβάνω, κάποιοι άνθρωποι θα μεταγγιστούν ή αύριο θα μεταγγίζονται. Θα ήθελα να ενισχύσω αυτό το μήνυμα της ασφάλειας, έτσι. Της σιγουριάς, παρόλο που θυμάμαι έναν καθηγητή μου, σαν γιατρός, που έλεγε ότι 100% χίλια της χιλίας. Δεν μπορεί να είμαστε. Σίγουρη μετάγγιση είναι αυτή που δεν θα γίνει. Γιατί έτσι. Πάντα υπάρχει μια πιθανότητα. Αλλά ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα και κάνουμε και γίνονται στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα μήνυμα ακόμα θέλω να δώσω, γιατί δυστυχώς με πιέζει πάρα πολύ και ο χρόνος. Είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε την εθελοντική αιμοδοσία. Και αυτή είναι το η ασφαλή. Σε αυτό, κύριε Νασιώκα, και δεν είμαστε σε ικανοποιητικά επίπεδα. Σε αυτό θέλουμε να σταθούμε, κύριε Νασιώκα, γιατί γνωρίζουμε ότι παίρνουμε πολύ μεγάλες ποσότητες αίματος από το εξωτερικό και τις χρυσοπληρώνουμε. Όχι. Δεν παίρνουμε μεγάλες ποσότητες. Παίρνουμε μικρές. Αλλά δεν παίρνουμε φιάλες αίματος από την Ελβετία. Από συγγενείς ασθενών. Οι οποίες φιάλες στην Ελλάδα μας στοιχίζουν περίπου 400 ευρώ
Η μία από την Ελβετία ισχύει κάτι. Εάν τα στοιχεία είναι σωστά, γιατί ξέρω τα στοιχεία που υπήρχαν, παίρνουμε περίπου 12.000 έως 20.000 φιάλες από την Ελβετία στις 600.000 φιάλες που χρειαζόμαστε. Η οποία φιάλη η μία στοιχίζει 400 ευρώ, έτσι δεν είναι. Να πούμε όμως τόσα εδώ, περίπου κοστίζει και η δική μας μονάδα. Εξάλλου δεν πληρώνουμε το αίμα στην Ελβετία για όχι, να είμαστε ακριβείς. Πληρώνουμε τα έξοδα συλλογής και ελέγχου και μεταφοράς. Και επίσης θα πρέπει να τονίσουμε, ίσως είναι και μια ευκαιρία, ότι το 90% των δοτών στην Ελλάδα είναι περιστασιακοί αιμοδότες και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όχι τόσο αυτό. Πολύ, λίγο. Τόσο είναι. Γύρω στο 50-55 είναι. Παρακαλώ. Είναι τόσο 40% αν τα στοιχεία μου είναι ακριβή, 40%, 42% είναι εθελοντές. Έτσι, και οι υπόλοιποι είναι συγγενών, δηλαδή περιστασιακοί. Είναι σίγουρο και με τα στοιχεία που δώσαμε και με τα όσα λέμε σήμερα ότι πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των αιμοδοτών. Πάμε να ακούσουμε παρακαλώ τι δήλωσε σήμερα ο θεράπων γιατρός της άτυχης 17χρονης, ο κύριος Παύλος Νικολαίδης. Το περιστατικό αυτό είναι ένα άτομο το οποίο πάσχει από ένα χρόνιο αιματολογικό νόσημα, για το οποίο ήταν αναγκασμένο χρονίως να κάνει μεταγγύηση αίματος κατά τις ενδείξεις του νοσήματος που έπασχε. Εμάς μας παρεπέμφθη τον τελευταίο καιρό ως άτομο το οποίο βρέθηκε να είναι φορέας του ιού του AIDS. Ο έλεγχος του έδειξε ότι είναι πολύ καλά στην υγεία του καταρχήν, γιατί πολλές φορές με ρωτάνε για την κατάσταση της υγείας του. Στην ουσία μιλάμε όχι για πάσχοντα, αλλά για φορέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η θεράποντα γιατρή στο κέντρο αιμοδρασίας, λόγω μετάγγισης. Από την μετάγγιση αίματος απέκτησε κατά πάσα πιθανότητα τον ιό. Έρευνες γίνονται ήδη από τότε που βρέθηκε αυτό το περιστατικό. Όπως καταλαβαίνετε είναι ευνόητο εφόσον είναι θέμα μετάγγισης. Οι έρευνες είναι πρώτο να βεβαιωθεί αν η μετάγγιση που έχουν γίνει είναι πράγματι η πηγή μόλυνσης, γιατί ένα άτομο 16 ετών θα μπορούσε και από αλλού να το πάρει και ταυτόχρονα να κάνει και τις μεταγγίσεις για να μην ενοχοποιηθεί αδίκως μια μετάγγιση. Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα, όπως επίσης έγινε ο έλεγχος του αιμοδότη. Μας λέγατε, κυρία Νομοδουρά, νωρίτερα ότι πέρα από τον ιό HIV ελοχεύουν και άλλοι κίνδυνοι, όπως για παράδειγμα η πατήτητα C. Έχουμε μία τηλεθεάτρια η οποία θέλει να πανεύει, να μας πει για τη δική της περίπτωση. Πριν από 10-12 χρόνια στο Πέδον κόλλησαν από μετάγγιση αίματος δεκάδες παιδιά η πατήτητα C. Σας ακούμε, κυρία Μαρία. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλω να πω κάποια πράγματα στην κυρία Νομοδούρα καταρχήν και στον κύριο Δαδιώτη, διότι έχουμε προσωπικό πρόβλημα στην οικογένεια. Έτσι, έχουμε άνθρωπο που μεταγγίζεται 27 χρόνια στο Πέδον Αγία Σοφία. Λοιπόν, πριν 14 χρόνια, 15 εκεί πρέπει να είναι, πολλά παιδιά κόλλησαν υπατήτηδα σε από μετάγγιση. Πολλά παιδιά 14, και θα το γνωρίζουν, 15. Θα είναι γνώστες αυτού του συμβάντος. Θέλω να πω κάτι άλλο, ότι τις προηγούμενες εβδομάδες που τα παιδιά μεταγγιζόταν, πήγαν με κάποια μπουκαλάκια και τους έπαιρναν αίμα και ρώταγαν γιατί είναι αυτό το αίμα και τι ψάχνετε να βρείτε, μήπως μας κολλήσατε κάτι πάλι. Και θέλω να ρωτήσω κάτι. Είπε πριν η κυρία Νεμοδούρα ότι μην λέτε ότι επιβαρύνθηκε και καταστράφηκε η ζωή αυτής της κοπέλας σήμερα, ενώ αυτό το πράγμα δεν ισχύει, διότι θα γνωρίζει ότι τα παιδιά με τη μεσογειακή ανεμία ήδη επιβαρύνονται καθημερινά εφόρου ζωής, κάνοντας αποσυδήρωση, έχοντας όλη την ημέρα 12 ώρες τουλάχιστον ένα μηχανάκι με μία βελόνα στην κοιλιά τους, σε όποιο άλλο σημείο αντέχουν μετά από πολλά χρόνια, για να κάνουν αυτή την έρημη την αποσυντήρωση. Το μήνυμα όμως, με συγχωρείτε, δεν είναι ότι είναι κατεστραμμένα αυτά τα παιδιά. Δεν είναι. Κάποιος που κόλλησε AIDS και ήδη είναι επιβαρημένος και καθημερινώς προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από μία απλή αποσυντήρωση. Δεν είναι μήνυμα κάτι, αυτό που πρέπει κυρία να δώσουμε. Κυρία Νεμοδούρα, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, αλλά το μήνυμα δεν είναι αυτό. Το μήνυμα είναι ότι η ζωή συνεχίζεται, έχει επιβαρυνθεί βέβαια,
Αλλά όμως δεν είναι κατεστραμμένη ζωή, δεν είναι μήνυμα. Μόνο επιβάρηση είναι, κυρία Νεμοδουλά. Η εξάρτηση από μια σειρά φαρμάκων, τις οποίες περπατάς, πέφτεις κάτω, ζαλίζεσαι, κάνεις εμετούς, δεν μπορείς να προχωρήσεις δύο μέτρα. Επιτρέψτε μου να σας πω, ούτως ή άλλως αυτά τα άτομα έχουν κάποια προβλήματα υγείας. Κυρία Νεμοδουλά, παίρνουν πολλά παιδιά να πάρουν και το χάπι της αποσυντήρωσης, το οποίο ξέρετε πολύ καλά ότι πολλοί οργανισμοί δεν δέχτηκαν γιατί υπάρχουν παρενέργειες. Είναι έτσι ή όχι? Λοιπόν, ένας άνθρωπος που κολλάει λοιπόν AIDS από τη μετάγγιση, από εκεί που πάει να πάρει παράταση ζωή στην ουσία, έτσι, η μετάγγιση, αυτά τα παιδιά αν δεν μεταγγιστούν έχουν άμεσο κίνδυνο. Λοιπόν, όταν κολλάνε AIDS δεν επιβαρύνεται, δεν καταστρέφεται ακόμα περισσότερο η ζωή τους? Επιβάρυνση, ναι, όχι καταστροφή, το επαναλαμβάνω, μην περνάμε τέτοια μήνυμα. Κυρία Μαρία, το μόνο που θα ήθελα να σας πω... Αν το έχετε στο σπίτι σας το πρόβλημα και το ζείτε πολλά χρόνια... Κυρία Μαρία, επειδή εσείς έχετε μια προσωπική εμπειρία, το ζήσατε πριν από 14-15 χρόνια, όπως μας είπατε. Πάντως τα πράγματα είμαστε σίγουροι ότι έχουν καλυτερεύσει από τότε. Και είναι ένα παλιό περιστατικό, άλλο, έτσι. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Είπε ο κύριος προηγουμένως ότι χρειάζεται ένα κόστος 30 εκατομμυρίων ευρώ για κάποια μηχανήματα για να είναι πιο ασφαλής ο έλεγχος. Να πω εγώ κάτι άλλο. Όταν σήμερα στέλνουμε και χαλάμε λεφτά για άσκοπους λόγους, σας έχουν πει ότι υπάρχει. Δεν αντιλέγει κανείς, κυρία Μαρία, να τα δώσουμε αύριο το πρωί τα λεφτά. Κανείς δεν λέει όχι. Μακάρι να τα δώσουμε. Για να εφαρμοστεί η γονιδιακή θεραπεία, κυρία Νεμοδούρα, έτσι δεν είναι? Για ανθρώπους με μεσογειακή αναιμία, για να σωθούν αυτά τα παιδιά. Και κανείς δεν ξεκινάει να λειτουργήσει αυτή η μονάδα. Έτσι δεν είναι? Πείτε τα και αυτά τα πράγματα λίγο, γιατί πρόκειται για ανθρώπινες ζωές. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δαδιώτη, ευχαριστούμε, κυρία Μαρία. Αν μου επιτρέπετε να βάλω τα πράγματα λίγο στη θέση του, στη σειρά. Το τεστ, η ανίχνευση αντισωμάτων για την υπατήτητα C, άρχισε να ανακαλύφθηκε, περιγράφτηκε και ήταν στη διάθεσή μας για να ελέγξουμε και τους πάσχοντες και τους, τις μονάδες αίματος το 1991 ή 2. Δεν είμαι σίγουρος 100%, νομίζω το 91. Έκτοτε ψάχνονται όλες οι μονάδες αίματος και μόλις είχαμε στη διάθεσή μας το AIDS, το τεστ για την υπατήτητα C, αυτομάτως ελέγχθηκαν και όλοι οι πολυμεταγγιζόμενοι. Και πολλοί από αυτούς βρέθηκαν θετικοί. Κρίμα, αλλά δεν υπήρχε κανένας απολύτως τρόπος να τους προστατεύσουμε νωρίτερα. Μετά το 1991 δεν έχει κολλήσει άλλος υπατήτητα C. Ή τουλάχιστον και δεν είναι ξέρω πολύ θετικό αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Δαδιώτη, και την κυρία Νεμοδουρά και τον πρώην Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Νασιώκα, και φυσικά τους συναδέλφους, την Ελένη Μπουγά και τον Νίκο Κοντορούς που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Θα επανέλθουμε στο θέμα την τρίτη ώρα της εκπομπής μετά τις 7. Θα το κουβεντιάσουμε εδώ με τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Θα είναι μαζί μας και ο κύριος Κρεμαστινός, καθηγητής καρδιολογίας και πρώην Υπουργός Υγείας, ο Νίκος Ευαγγελάτος και άλλοι, για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του θέματος. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε δελτίο ειδήσεων. Είναι το δελτίο των 6 με την Σάντι Πρωτοψάλτη. Για τον πόνο στην πλάτη, στη μέση, στον αυχένα, Ροϊπλών. Ισχυρό τοπικό αναλγητικό γαλάκτωμα Ροϊπλών. Δρά γρήγορα και σε βάθος. Ροϊπλών. Κάνει τον πόνο παρελθόν. Βάλε Ροϊπλών και θα δεις. 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου! All Star Basket. Αναλύσεις, συνεντεύξεις, αποκαλύψεις. Το μπάσκετ μέσα και έξω από τα γήπεδα. Με τον Βασίλη Σκουντή και τον Δημήτρη Καρίδα. Κάθε εβδομάδα στα περίπτερα. All Star Basket. Το μπάσκετ επιστρέφει. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σπασμένο τηλέφωνο λειτουργεί μεταξύ πολιτείας και επιστημόνων με τραγικές συνέπειες για τους πολίτες. Χρειάστηκε να μολυθούν 2 άτομα με τον ιό του AIDS για να φανεί η γύμνια του συστήματος αλλά και η στοιχειώδης αδυναμία της κυβέρνησης να μας ενημερώσει για απλές ημερομηνίες. Στην κόντρα του πρώην Υπουργού και του νυν Υπουργού Υγείας, κυρίων Κακλαμάνη και Αβραμόπουλου, προστέθηκε η κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν ακολούθησε την επιλογή του μοριακού ελέγχου του αίματος που είχε δρομολογήσει το ΠΑΣΟΚ. Η πολιτεία και η επιστημονική κοινότητα συνεργάζονται και θα συνεχίσουν να το πράττουν με σκοπό να μην συμβεί ποτέ στο μέλλον παρόμοιο δραματικό περιστατικό. Αυτή η συνεργασία όμως άργησε.
Έπρεπε να μολυνθεί ένα 17χρονο κορίτσι από τον ιό του AIDS για να συνεργαστεί η πολιτεία με την επιστήμη? Προφανώς. Μόνο όταν η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας από την εφημερίδα Το Βήμα, προκαλώντας σοκ στους πολίτες, ήρθε η ώρα να πάρει μπρος ο μηχανισμός. Επεκτείνεται σε όλα τα νοσοκομιακά κέντρα αιμοδοσίας της χώρας ο μοριακός έλεγχος του αίματος με το σύστημα NAT. Γιατί όμως, αφού με το μοριακό έλεγχο εντοπίζεται πολύ πιο εύκολα το μολυσμένο αίμα, δεν εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα σε όλα τα νοσοκομεία? Γιατί για να γίνει το αυτονόητο εν έτη 2006, να γίνονται δηλαδή ασφαλείς μεταγγίσεις, οι πολίτες πρέπει να παίζουν τη ζωή τους κοροναγράμματα? Όχι, ασφάλεια δεν υπάρχει, ιερή είναι ζωή και θα πρέπει κανείς να την εκτιμάει σε υπερβολικό βαθμό και να προσέχει πάρα πολύ. Τελικά, ποιος ευθύνεται για την ασφάλεια των πολιτών, είναι το ερώτημα που ξεπηδά από τα χείλη όλων. Και βεβαίως ένας υπουργός δεν μπορεί να φέρει καμία ευθύνη αν δεν μπορούν να λειτουργούν υπεύθυνα αυτοί που θα έπρεπε να λειτουργούν. Ο κύριος Αβραμόπουλος θα καλύψει το θέμα και το θέμα των νομικών ευθυνών, όπως ρωτήσατε κύριε Βλάχο. Απλώς να σας πω, έχει ήδη κινηθεί και στις νομικές διαδικασίες. Και δεν γνωρίζουμε αν και πώς θα καλυφθεί το θέμα των νομικών ευθυνών. Το θέμα της συνεννόησης πάντως μεταξύ του Υπουργείου και των αρμόδιων υπηρεσιών θέλει πολλή δουλειά για να λειτουργήσει. Στις 23 Μαρτίου του 2006 ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες με τη σειρά τους ενημέρωσαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ο κύριος Αβραμόπουλος, ξεκινώντας τη συνέντευξη τύπου, είπε πως τόσο ο ίδιος όσο και οι άλλοι αρμόδιοι ενημερώθηκαν στις 23 Μαρτίου. Θυμηθείτε, 23 Μαρτίου. Λίγα λεπτά αργότερα η ημερομηνία αλλάζει. Πότε ενημερώθηκε? Στις 17 του μηνός. Και 17 Μαρτίου. Αυτά λέει ο κύριος Χατζάκης, που κάθεται εκ δεξιών του Υπουργού. Η κυρία Πολίτη πάλι, που κάθεται στα αριστερά του, θυμάται άλλη ημερομηνία. Η δήλωση για την μόλυνση της Πάσχουσας στο Κελπνό έγινε στις 23 Δευτέρου του 2006. Τελικά, πότε ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι και το κυριότερο, γιατί τόση καθυστέρηση? Έπρεπε να γίνει μια εκτεταμένη διερεύνηση των αιμοδοτών. Κλήθησαν και εξετάστηκαν ένα πλήθος αιμοδοτών. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, της αναζήτησης δηλαδή του δότη που μόλυνε το 17χρονο κορίτσι, από τα 24 άτομα που έδωσαν αίμα τότε βρέθηκαν τα 21, ανάμεσά τους και ο φορέας του AIDS. Κανείς βέβαια δεν μίλησε για τους άλλους, αυτούς που δεν βρέθηκαν. Μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να έχουν και εκείνοι κάτι? Μέσα στα νοσοκομεία που έχουμε ζήσει, έχουμε ακούσει πολλοί ότι έχουν φύγει από αυτό το πράγμα. Και παιδάκια έχουν φύγει και μεγάλοι έχουν φύγει. Και βέβαια, κανείς δεν ξεχνά πως εκτός από την κοπέλα, ατύχως στάθηκε και ένας 76χρονος που κόλλησε και αυτός το φωνικό ιό από τον ίδιο φορέα. Οι αρμόδιοι πάντως φαίνεται να αντιμετωπίζουν αυτό το δεύτερο περιστατικό με πολλή επίοικια. Είναι μεγάλης ηλικίας, είπαν, λες και αυτό δικαιολογεί το δράμα του ίδιου και της οικογένειάς του. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για την οικογένειά του αυτή τη στιγμή. Και λόγω του γεγονότος ότι έχει κάποια ηλικία ο άνθρωπος. Καπέλο μπαίνει στα νεόδμητα ακίνητα με την τελευταία εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομικών Αντώνη Μπέζα για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Από την αίθουσα σύνταξης μας ενημερώνει ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Το πρόβλημα τελικά είναι ποια τιμή θα επιλέξει ο έφορος προκειμένου να τον υπολογίσει, τον ΦΠΑ. Και αυτή η τιμή είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί, διότι δεν μπορεί να είναι η αντικειμενική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το απαγορεύει. Άρα λοιπόν, τι λέει ο κύριος Μπέζας? Αν δεν συμφωνεί η αντικειμενική με τον προϋπολογισμό που έκανε εκείνος που έκτισε το ακίνητο και με τον απολογισμό που κάνει όταν τελειώσει τις εργασίες του, τότε βάζουμε τη μεγαλύτερη τιμή που βρίσκουμε. Αυτό αυτομάτως ανοίγει τον δρόμο στον κατασκευαστή να έχει μια ωραιότατη συναλλαγή με τον κύριο έφορο και να καταλήξουν αν τους αρέσει αυτό το ποσό ή αν δεν τους αρέσει, δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν οι όποιες συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Αυτό τελικά συμβαίνει διότι δεν μπορεί κανένας να βρει με ποιο είναι το τελικό κόστος μίας πολυκατοικίας, μίας κατοικίας, μίας μικρής κατασκευής, διότι όπως γνωστόν όλοι υποτιμολογούν αυτά που αγοράζουν και αυτά με τα εργατικά και αυτά με τα οποία υπολογίζουν ότι μπαίνουν ως υλικά μέσα σε μία κατασκευή. Και έτσι ανοίγει ο δρόμος για μία συναλλαγή με τις εφορίες που βεβαίως ποιος άλλος θα πληρώσει, εκείνος που θα αγοράσει τελικά είτε το κτίσμα, είτε το διαμέρισμα, είτε την οποιαδήποτε άλλη κατασκευή. Μάλιστα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Συγκέντρωση στη Βουλή έχουν προγραμματίσει για αυτήν την ώρα οι τραπεζοϋπάλληλοι που πραγματοποιούν 24-ωρη απεργία. Οι τραπεζοϋπάλληλοι αντιτίθενται στην τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση με την οποία ανατρέπονται τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.
Νωρίτερα, οι συναντήσεις του Προεδρείου της ΟΤΟΕ με τον Υπουργό Οικονομίας αλλά και τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ήταν άκαρπες. Θα πάμε στη Βουλή όπου βρίσκεται η Ναντίν Χαρδαλιά. Ναντίν. Καλησπέρα, Σάντι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, εντός ολίγου αναμένονται εδώ έξω από τη Βουλή οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι οποίοι ισχυρίζονται πως με την τροπολογία που κατέθεσε την Παρασκευή η κυβέρνηση επιχειρείται να ακυρωθούν οι νομικές παρεμβάσεις αλλά και οι δυνατότητες των συλλόγων των τραπεζοϋπαλλήλων να υπερασπίσουν το ασφαλιστικό τους καθεστώς. Να σημειώσουμε, Σάντι, πως λίγο από πριν και λίγο έχει κλείσει η Βασιλής Σοφίας από το ύψος της Ηρώδου Αττικού έως και την Πανεπιστημίου αλλά και η Ακαδημίας. Από το ύψος της Πατριάρχου Ιακήμ έχουν μετατραπεί δρόμοι πραγματικά γύρω από τη Βουλή σε φρούριο, αρκεί να σας πω ότι υπάρχουν εδώ τουλάχιστον 5 κλούβες της αστυνομίας, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ΜΑΤ, γιατί φοβούνται μήπως υπάρχουν επεισόδια, καθώς είναι αρκετά ενοχλημένοι και αγανακτισμένοι οι τραπεζοϋπάλληλοι με την επίμαχη τροπολογία η οποία συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή. Ναντίν, σε ευχαριστούμε πολύ. Με τη φράση «Σιδηρά κυρία της Αθήνας δείχνει το δρόμο», τυκλοφορεί η Βρετανική εφημερίδα άρθρο της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Η εφημερίδα παραθέτει στοιχεία για τους Ολυμπιακούς της Αθήνας που χαρακτηρίζει τους πιο επικερδείς από εκείνους του Λος Άντζελες το 1984 και φιλοξενεί δηλώσεις της Προέδρου του Αθήνα 2004. Από την αίθουσα σύνταξη θα μας ενημερώσει ο Μανώλης Κωστίδης. Μανώλη. Καλησπέρα, Σάντι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η εφημερίδα γράφει ότι η Ολυμπιάδα στην Αθήνα είχε πλεώνασμα 130 εκατομμυρίων ευρώ. Η Βρετανή δημοσιογράφος επισημαίνει ότι η σιδηρά κυρία της Αθήνας, όπως αποκάλεται η Γιάννα Αγγελοπούλου, δείχνει το δρόμο στους δικούς μας, όπως λέει, τους Βρετανούς, ασπόνδυρους και χωρίς φιλοδοξίες ανθρώπους. Είναι ένα πολύ καλό άρθρο για την κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου, που φιλοξενεί, όπως είπες και εσύ, τις δηλώσεις της. Χαρακτηριστικά λέει η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου: «Πολλοί με αποκαλούν σιδηρά κυρία. Δεν ήταν λίγες οι φορές που ήμουν πολύ αυστηρή», αναφέρει στην περίοδο πριν την Ολυμπιάδα. «Αλλά αυτό για το οποίο λυπούμαι ότι αυτές τις φορές δεν ήμουν τόσο αυστηρή όσο θα πρέπει να είμαι. Οι συσκέψεις στα γραφεία μας του Αθήνα 2004 δεν ήταν πάντα ευχάριστα, αλλά το ξαναλέω, δεν με νοιάζει». Και μάλιστα η Σου Μοτ, η Βρετανή δημοσιογράφος, αναφέρεται και γράφει ότι η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου αντιμετώπισε σοβαρή ασθένεια μετά την Ολυμπιάδα και φιλοξενεί δηλώσεις της κυρίας Γιάννας Αγγελοπούλου σχετικά με αυτό το θέμα. Λέει χαρακτηριστικά η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου: «Μετά τη λήξη της Ολυμπιάδας κατέρευσα. Στη διάρκεια που εργαζόμουν για την Ολυμπιάδα επηρεάστηκε σοβαρά η υγεία μου και δεν ήταν σύμπτωση που αισθάνθηκα εξαιρετικά αδύνατη τη στιγμή που πήγα διακοπές. Η ζωή μου είχε γίνει ένα κομπιούτερ. Δούλευε το μυαλό μου ακόμα και στον ύπνο μου. Πολλές φορές όταν προσεύχομαι λέω στο Θεό: Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη θέληση, τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να κάνω πράγματα και να χαίρομαι τα αποτελέσματα όταν είναι επιτυχή». Αυτές είναι οι δηλώσεις της κυρίας Γιάννας Αγγελοπούλου στην Daily Telegraph, όπου όλο το άρθρο πραγματικά γράφει πολύ καλά λόγια για τη σιδηρά κυρία της Ολυμπιάδας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Ξανασκέφτεται, πως φαίνεται, η κυβέρνηση το χώρο όπου θα λειτουργήσει το μουσουλμανικό τέμενο. Η Ντόρα Μπακογιάννη προτείνει αντί της Παιανίας το τζαμί που ήδη υπάρχει στο μοναστηράκι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Εκκλησία έχει συμφωνήσει. Τζαμί, Μέσο, ΗΠΑ και Τουρκία στο μοναστηράκι βλέπει η Ντόρα Μπακογιάννη, η Υπουργός Εξωτερικών, λίγες ώρες μετά την επίσκεψή της στη ΗΠΑ αλλά και τις δηλώσεις Ερντογάν, με τις οποίες επέκρινε τη χώρα μας για τη στάση της απέναντι στα θρησκευτικά δικαιώματα των μουσουλμάνων, φαίνεται να το σκέφτεται σοβαρά. Το τζαμί στο μοναστηράκι, τι θα γίνει? Δεν υπάρχουν, παιδιά, ελλειμμένες αποφάσεις. Όταν θα έχουμε κάτι να σας πούμε. Ποια είναι η πρόταση, δηλαδή? Δεν υπάρχει πρόταση ακόμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Υπουργός Εξωτερικών είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, από τον οποίο ζήτησε τη συνεργασία του στο θέμα. Η Ελληνική Εκκλησία από την πλευρά της φαίνεται να μην προβάλλει αντιρρήσεις στην τοποθεσία που προτείνει η κυρία Μπακογιάννη. Αφού λοιπόν θέλουμε τόσο πολύ να εξυπηρετήσουμε τις θρησκευτικές ανάγκες των μουσουλμάνων, να γίνει το τζαμί. Την τελική γνώμη θα την έχουν οι υπεύθυνοι των Αθηνών. Η ιδιαιτερότητα του θέματος προκαλεί εθνική ομοψυχία. Έτσι το ΠΑΣΟΚ χαιρετίζει την πρωτοβουλία Μπακογιάννη. Για να ασκήσει τη λατρεία του, εφόσον δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη, πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλοι χώροι. Νομίζω είναι καλή πρόταση. Οι 250.000 μουσουλμάνοι που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας δεν μπορούν παρά να αισθάνονται ικανοποιημένοι. Χαιρούμαστε πάρα πολύ που είχαμε ακούσει από κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, έχει πει να ανοίξουμε τζαμέ.
δεν υπάρχει φόβος. Ισλάμ είναι μια θρησκεία που δείχνει ειρήνη, αγάπη και αδελφοσύνη. Με ένα σπάρο δύο τριγώνια, λένε πολιτικοί κύκλοι, αφού και το αίτημα των μουσουλμάνων ικανοποιείται με αυτόν τον τρόπο, αλλά και ένας επίσημος χώρος λατρείας ελέγχεται ευκολότερα από τους δεκάδες που αυτοσχεδιάζονταν μέχρι σήμερα. Πράξεις γκανγκστερικές χαρακτήρισε σήμερα στο δικαστήριο ο Βαρδής Βαρδινογιάννης τις ενέργειες της 17 Νοέμβρη στο πλαίσιο της κατάθεσής του στη δίκη της οργάνωσης που συνεχίζεται σε δεύτερο βαθμό στη γυναική απτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Από την αίθουσα σύνταξης μας ενημερώνει η Μίνα Μαρούγκα. Μίνα. Καλό απόγευμα. Καλό στο απόγευμα. Πλαίσιο λοιπόν της δίκης σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της 17 Νοέμβρη που συνεχίζεται στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, κατέθεσε σήμερα ως πολιτικός ενάγων ο κύριος Βαρδής Βαρδινογιάννης σχετικά με την επίθεση που είχε δεχθεί στις 20 Νοεμβρίου του 1990, όταν η οργάνωση 17 Νοέμβρη έριξε τρεις ρουκέτες εναντίον του οχήματος που κινούνταν ο ίδιος αλλά και οι συνοδοί του. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Βαρδινογιάννης μίλησε για την επίθεση το Νοέμβριο του 1990, είπε ότι οι πράξεις αυτές ήταν πράξεις εγκληματικές. Στόχος, είπε χαρακτηριστικά, ήμουν εγώ και η συνοδοί μου, ενώ χαρακτήρισε τις πράξεις της οργάνωσης έσχη. Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο οποίος είπε ότι οι πράξεις του, οι δικές του και της οργάνωσης, ήταν πράξεις που είχαν πολιτική χρειά. Τότε ο κύριος Βαρδινογιάννης απάντησε ότι οι πράξεις δεν ήταν πολιτικές, αλλά γκανγκστερικές. Πρόκειται για μια οργάνωση, είπε χαρακτηριστικά, μια εγκληματική οργάνωση που σκότωνε άδικα. Στη συνέχεια δέχθηκε ερωτήσεις, πήρε το λόγο ο κύριος Κουφοντίνας μαζί με την συνήγορό του, την κυρία Κούρτοβικ, και άρχισαν να θέτουν ερωτήσεις στον κύριο Βαρδινογιάννη. Σε κάποιες από αυτές δεν απάντησε καθόλου ο κύριος Βαρδινογιάννης, ενώ σε κάποιες απαγόρευσε η πρόεδρος να απαντήσει ο ίδιος. Μήνα όμως δημιουργήθηκε ένταση και πριν από την κατάθεση του κυρίου Βαρδινογιάννη. Ακριβώς. Λίγο πριν καταθέσει ο κύριος Βαρδινογιάννης και συγκεκριμένα στο σημείο που το δικαστήριο ανέγνωσε, εξέτασε την υπόθεση της επίθεσης σε βάρος του εισαγγελέα κύριου Κώστα Ανδρουλιδάκη. Το δικαστήριο στο σημείο αυτό ανέγνωσε επιστολές του Βασίλη Τζορτζάτου που είχαν δημοσιευθεί στον τύπο, οι οποίες στρέφονταν κατά του Δημήτρη Κουφοντίνα. Ο Τσελέντης, ο Πάτροκλος Τσελέντης, ζήτησε το λόγο και υποστήριξε ότι αυτό είναι έγγραφο. Μάλλον τα δημοσιεύματα που ήρθαν στην επιφάνεια μέσω τύπου είναι έγγραφο του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εναντίον του ίδιου και όχι του Τζορτζάτου για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά ότι καταφέρονται εναντίον του. Πρόκειται, το συγκεκριμένο συμβάν δημιούργησε μεγάλη ένταση ανάμεσα στους κατηγορούμενους της υπόθεσης της 17 Νοέμβρη, οι οποίοι εμφανώς πια έχουν διασπαστεί σε δύο μεγάλα στρατόπεδα. Μήνα, σας ευχαριστούμε πολύ. Απεργεί σήμερα η Γαλλία με τους φοιτητές και τους εργαζόμενους να έχουν προγραμματίσει πάνω από 100 διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Αντιδρούν στο συμβόλαιο πρώτης απασχόλησης που προβλέπει για τους νέους έως 26 χρόνων απολύσεις χωρίς όριο και χωρίς αποζημιώσεις. Την ίδια ώρα η γενική απεργία γίνεται και στην Αγγλία. There are protests underway across France, where many workers are on strike to try to force the government to give up on a controversial new employment law. Η Γαλλία παραλύει. Αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί έχουν κλείσει. Τράπεζες, ταχυδρομεία είναι και αυτά κλειστά. Η γαλλική οικονομία πάγωσε κυριολεκτικά. Η 24ωρη γενική απεργία ξεκίνησε από νωρίς το πρωί. Συνδικάτα και φοιτητές κατεβαίνουν στους δρόμους για να πούν το ισχυρό όχι στον νόμο του Ντομινίκ Ντε Βιλπέν. Μαζί τους απεργούν οι εργαζόμενοι στις δημόσιες μεταφορές, δημόσιοι υπάλληλοι, δάσκαλοι, εργαζόμενοι στις αερομεταφορές και στα μέσα ενημέρωσης. Les transports, l'éducation, la poste, les banques, l'énergie ou les entreprises privées, les arrêts de travail touchent de nombreux secteurs de l'économie aujourd'hui. Πάνω από 100 διαδηλώσεις αναμένονται να κατακλείσουν τη χώρα, ενώ περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι συμμετέχουν στην γενική απεργία. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έχουν λάβει ήδη θέσεις μάχης στο Παρίσι εν ώψη των απογευματινών διαδηλώσεων. Οι προηγούμενες 5 σημαδεύτηκαν από βία επεισόδια και συγκρούσεις των αρχών με τους νέους. Στο Παρίσι, το μετρό και ο προαστιακός σειρμός έχουν κλείσει και κάνουν τους Γάλλους πολίτες να αγανακτούν. Αλλά και σε άλλες γαλλικές πόλεις παρόμοιο σκηνικό. Μπορντό, Μασαλία, Λίλ και άλλες έχουν παραλύσει. Έντονη όμως είναι η γκρίνια και στα αεροδρόμια. Οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις κράτησαν τα αεροπλάνα στο έδαφος. Quelqu'un m'attend depuis 8 heures ce matin à Lyon. Voilà. Merci, messieurs les syndicalistes.
Οι διαδηλωτές δεν δέχονται με τίποτα να διαπραγματευτούν για ένα νόμο που, όπως λένε, τους στερεί τα εργασιακά τους δικαιώματα. Σύμφωνα με αυτόν, οι εργοδότες θα μπορούν να απολύουν τους εργαζόμενους κάτω των 26 ετών χωρίς την παραμικρή αποζημίωση. Aujourd'hui, c'est la troisième fois que tout le monde descend dans la rue. Et je pense qu'il est temps que le gouvernement change son. Σα φασόν προσεδέ παραπάνω και νου εκούτ και ρωτήρ το ΕΣΠΕ. Αυτή η εβδομάδα θα είναι ένα κρίσιμο τεστ για τον Πρωθυπουργό Ντεβιλπέν. Πρέπει άμεσα να βρει μια λύση χωρίς να ζημιωθεί περισσότερο πολιτικά. Πάντως, μέχρι στιγμής ο ίδιος παραμένει ανυποχώρητος. Την ίδια ώρα και στην Αγγλία, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο δημοτικοί υπάλληλοι ξεκίνησαν 24-ωρη απεργία. Ο λόγος, οι συντάξεις. Η κυβέρνηση της Βρετανίας σκέφτεται να αποσύρει τον κανονισμό 85, όπως ονομάζεται. Η κυβέρνηση ουσιαστικά προσπαθεί να καταργήσει το δικαίωμα της πρόωρης συνταξιοδότησης. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Γαλλία με απεργίες και διαδηλώσεις, όμως δεν έλειψαν τα πρώτα επεισόδια. Θα πάμε αμέσως στην αίθουσα σύνταξης και στη Χαρούλα Ζαχοπούλου για να μας ενημερώσει. Χαρούλα. Καλησπέρα, Σάντι. Οι διαδηλώσεις λοιπόν στη Γαλλία ξεκίνησαν. Πριν λίγο, όπως βλέπουμε και στις εικόνες μας, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, οι διαδηλωτές, και έχουμε κάποια επεισόδια, όχι μεγάλης κλίμακας, αλλά κάποιοι από τους διαδηλωτές συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Οι αστυνομικές δυνάμεις είναι ενισχυμένες, βρίσκονται εκεί και κάνουν ήδη συλλήψεις. Να πούμε ότι ο αριθμός των αστυνομικών είναι πολύ μεγαλύτερος από τις προηγούμενες μέρες, από τις προηγούμενες 5 φορές όπου οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε βία επεισόδια. Μάλιστα. Να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι γενική απεργία για την Γαλλία, 24-ωρη γενική απεργία, και οι γαλλικές εφημερίδες τη χαρακτηρίζουν ως μαύρη Τρίτη. Θα δούμε στη συνέχεια της ημέρας αν όντως αποδειχθεί τόσο μαύρη όσο τη λένε και οι γαλλικές εφημερίδες. Χαρούλα, σε ευχαριστούμε. Στο δρόμο όμως ξεχύθηκαν και δεκάδες χιλιάδες αλλοδαποί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιδρώντας στο νέο νόμο της κυβέρνησης Μπους για τη μετανάστευση. Το Κογκρέσο ψήφισε το νομοσχέδιο που μετατρέπει σε κακούργημα την παράνομη παρουσία αλλοδαπών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενώ τιμωρεί και όσους προσφέρουν δουλειά στους λαθρομετανάστες. Αυτή ήταν η εικόνα του Λος Άντζελες στη μεγαλύτερη διαδήλωση που έχει γίνει στην πόλη εδώ και χρόνια. Δεκάδες χιλιάδες μετανάστες στους δρόμους της πόλης των Αγγέλων διαμαρτύρονται για τη νέα νομοθεσία του Πρόεδρου Μπους για τη μετανάστευση. Ίδιο το σκηνικό και στην παραλία Χάτινγκτον. Από τη Ουάσιγκτον, ο Τζορτζ Μπους υπερασπίστηκε φυσικά τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησής του. To keep the promise of America, we must enforce the laws of America. We must also reform those laws. No one is served by an immigration system that allows large numbers of people to sneak across the border illegally. Nobody benefits when the illegal immigrants live in the shadows of society. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε μια τελετή για την απόκτηση αμερικανικής υπηκότητας από 30 μετανάστες και έγιναν ενώ η δημοτικότητά του πέφτει όλο και περισσότερο, λίγο καιρό πριν μπούμε στην προεκλογική περίοδο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το θέμα των μεταναστών είναι πολύ λεπτό, ιδιαίτερα σε μια χώρα που έχει πάνω από 12 εκατομμύρια λαθρομετανάστες. Το Κογκρέσο πάντως υπερψήφισε το νέο νομοσχέδιο έπειτα από μια 8-ωρη συνεδρίαση. Σύμφωνα με αυτό, το να βρίσκεται κάποιος παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρείται πλέον κακούργημα, ενώ θα καταδικάζονται και εκείνοι που προσφέρουν δουλειά στους λαθρομετανάστες. Ο νέος νόμος επιτρέπει και την οχύρωση των συνόρων των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό. Έτσι όμως δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα και στους νόμιμους μετανάστες που θέλουν να μπουν στη χώρα. Λοιπόν, φαίνεται από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει από τη μεγάλη έρευνα του Channel 9 ότι υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο περιφέρεται γύρω από τον ΟΔΗ. Είτε με πλοία, είτε με αυτοκίνητα, υπάρχουν μάντρες αυτοκινήτων, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ελέγχουν την κατάσταση σε αυτό το κύκλωμα. Τι προκύπτει? Έχουμε δεκάδες καταγγελίες καθημερινά, αναδεικνύεται από το ρεπορτάζ κάθε μέρα όλο και ένα νέο στοιχείο και η ουσία είναι ποιος αναλάβει την ευθύνη. Ο πρόεδρος του ΟΔΗ λέει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος. Τα λιμεναρχεία έχουν ένα μερίδιο ευθύνης, το Υπουργείο έχει ένα μερίδιο ευθύνης. Ένα μερίδιο ευθύνης υπάρχει παντού. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει σήμερα η Κοκό Μπιτάκου, να δούμε που βρισκόμαστε, γιατί η έρευνα του Channel 9 συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι. Έσπασε η σιωπή μετά την αποκαλυπτική έρευνα του Channel 9 για τις ατασταλίες του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού.
κατεσχεμένα πολυτελή αυτοκίνητα που δεν δημοπρατούνται και χαρίζονται σε ημετέρους και πλοία που βυθίζονται ή λαιλατούνται. Χαμένο χρήμα από τα δημόσια ταμεία, αυθαιρεσία κυβερνητικών παραγόντων και κρατικών φορέων που δεν ελέγχουν αλλά αντίθετα τροφοδοτούν και υποθάλπουν κυκλώματα που λιμένονται τη δημόσια περιουσία εις βάρος του ελληνικού λαού. Ή το λιμεναρχείο ή το τελωνείο θα πρέπει αυτά να τα ελέγχουν, διότι αυτοί έχουν το πλοίο στα πόδια τους. Ο οργανισμός έχει εισπράξει ελάχιστα ποσά μπροστά στην αξία των πλοίων που έχουν δημοπρατηθεί. Έτσι. Το αρμόδιο Υπουργείο για την κατάσταση να μην φτάνει πλήρως ενημερωμένος ο ΟΔΗ για το τι δημοπρατεί είναι το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Μετά τα όσα κατήγγειλε στο Channel 9 ο ίδιος ο πρόεδρος του ΟΔΗ, που προσπαθεί να βάλει τάξη σε έναν οργανισμό που βασιλεύει διαφθορά εδώ και δεκαετίες, βουλευτές της αντιπολίτευσης απαιτούν διεξοδική έρευνα και ανάληψη ευθυνών από τον Υπουργό Οικονομίας. Να μπουν κανόνες, να γίνει έρευνα, να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αυτά που επί σειράν ετών, από ό,τι ακούω, επαναλαμβάνω, χωρίς να έχω κάποια προσωπική γνώση, κινούνται μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας. Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Ο ΟΔΗ δεν είναι ένας οργανισμός υπό την ευθύνη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος σιωπά και κοφεύει. Από τα κατεσχεμένα σκάφη, ο ΟΔΗ έχει σχεδόν μηδενικά έσοδα. Δεν γίνεται σωστή καταγραφή και αγνοείται ακόμα και ο αριθμός ή η αξία του πλοίου. Κάποια από αυτά δημοπρατούνται σε εταιρείες φαντάσματα και κανείς δεν πάει να τα παραλάβει. Από το 2003, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού έχει εκποιήσει 4 κατασχεμένα σκάφη. Τα 2 από αυτά που βρίσκονται στη χερσαία ζώνη του λιμανιού του Λαβρίου είναι ο Ορίωνας, διακρίνεται εξάλλου με το πράσινο χρώμα, και ακριβώς από πίσω μπορείτε να δείτε την μπλε πλώρη της Αντζέλικα. Το Χιλμί Ντετέ και το Φόρσα βρίσκονται στην υδάτινη ζώνη του λιμανιού. 3 χρόνια μετά την πώλησή τους στην offshore εταιρεία Fame International δεν έχει εμφανιστεί κανείς για να τα παραλάβει. Δεν είναι 1,5 χρόνο, είναι πολύ καιρό το αμαλία εδώ πέρα, είναι πάνω από 2 χρόνια. Αλλά σας είπα ότι ήλπιζε ο ιδιοκτήτης ότι θα το έπαιρνε πίσω. Σε άλλες περιπτώσεις, κάποιοι συμπολίτες μας αναζητούν σκάφη και είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν στο να γεμίσουν τα ταμεία του ΟΔΗ, όμως γρήγορα εγκαταλείπουν τις προσπάθειες. Τιμή του ήταν 70 εκατομμύρια δραχμές. Το οδήγιο στα 50 και άλλα. Ο άλλος που το ρημούλησε ζήταγε όσο ήθελε, 70, δηλαδή τα βάρη του σκάφους ήταν άλλα 100 εκατομμύρια. Τα σκάφη σαπίζουν και χάνουν την αξία τους και μετά από 2-3 χρόνια προφανώς είναι για πέταμα. Δεν βάζουν δικούς τους ανθρώπους και καλά να τα φυλάνε, δεν τα φυλάει κανένας. Παγκόσμια πρωτοτυπία να πουλάς κάτι για το δημόσιο, να πουλάει κάτι σε πληστηριασμό, το οποίο χρωστάει δεκαπλάσια χρήματα. Τεράστια οικονομικά βάρη λοιπόν για μια φύλαξη που αποδεικνύεται ανύπαρκτη. Σε μένα νοτιά που το λιμάνι δέχεται πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, τα σκάφη τα κατασκευμένα ήταν αφύλακτα και χωρίς κανέναν έλεγχο και αναγκάστηκα εγώ με άτομα του οργανισμού λιμένος, είτε συνεργάτες είτε φίλους, να προσπαθήσουμε να τα δέσουμε γιατί θα πέφτανε πάνω στη γαλλική σκάλα που λέμε εδώ στο μνημείο του 1870. Χωρίς να υπάρχει ο μεσογείο ξενότητα να είναι καλέσει να έρθει να προφυλάξει τα σκάφη. Η έρευνα του Channel 9 θα συνεχίσει με περισσότερες αποκαλύψεις και με στοιχεία που αποδεικνύουν τη σύψη του κρατικού μηχανισμού και ότι τελικά αυτοί που διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα είναι διάφοροι επιτίδιοι, γνωστοί σε όσους διοικούν, αλλά για ευνόητους λόγους όσοι κρατούν προσπάθησαν ποτέ να τους σταματήσουν από το να πλουτίζουν εις βάρος μας. Λοιπόν, και το λέμε και το επαναλαμβάνουμε, κυρίες και κύριοι, η έρευνα του Channel 9 συνεχίζεται. Αύριο θα έχουμε και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, γιατί σήμερα ασχοληθήκαμε και θα ασχοληθούμε εκτενώς με την υπόθεση της 17χρονης, που ουσιαστικά με τη μετάγγιση αίματος έχει αλλάξει ολόκληρη ζωή της. Αύριο λοιπόν θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και νέα αποκαλυπτικά στοιχεία. Θα δείτε πώς τα κυκλώματα αυτά στους χώρους γύρω από τον ΟΔΗ έχουν στήσει τα δικά τους παραμάγαζα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Αλλάζουμε θέμα. 64 τόνους γάλακτος και κρέμας γάλακτος κατέσχεσε ο ΕΦΕΤ μετά από ελέγχους στη βιομηχανία Αγνώ στην Θεσσαλονίκη. Διαπιστώθηκε ότι οι υπεύθυνοι μεταχρονολογούσαν την ημερομηνία παστερίωσης κατά 2 ημέρες. Θα δούμε το βίντεο και στη συνέχεια θα το συζητήσουμε εδώ πέρα. Είναι κοντά μας και ο κύριος Σπύρος Κοντός, πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Τεχνολόγων Τροφίμων, να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Μανούσο Βολουδάκη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά και τον κύριο Θανάση Κορδά, Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πάμε να δούμε το θέμα και θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Τι να σας πω.
Αγνώ, η μεγαλύτερη εταιρεία. Να πω ντροπή τους. Τι άλλο να πω. Μόνο αγνώ τελικά δεν είναι το γάλα της βιομηχανίας αγνώ. 64 τόνοι γάλακτος και κρέμας γάλακτος κατασχέθηκαν από τον ΕΦΕΤ όσα κατάλληλα. Έγκλημα δύο το γάλα, αυτό το τρώνε και τα μικρά παιδιά να πω. Να παίρνουν, αλλάζουν ημερομηνίες. Φοβάμαι να πίνω από οποιαδήποτε μάρκα, φοβάμαι. Την προηγούμενη Παρασκευή, οι ελεγκτές του ΕΦΕΤ διαπίστωσαν πως η γαλακτοβιομηχανία άλλαζε τις ημερομηνίες παραγωγής και λήξης, τις μεταχρονολογούσε κατά δύο μέρες. Με απλά λόγια, βρέφοι, παιδιά, νέοι και ηλικιωμένοι πίνανε λιγμένο γάλα. Σίγουρα δεν ξέρουμε έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Καταρχάς αλλάζουν τις ημερομηνίες λήξεως πάνω στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Σίγουρο είναι αυτό. Τα πάντα αλλάζουν. Παντού αν θα πάτε αλλάζουν συνέχεια. Ο ΕΦΕΤ θα προτείνει στο Υπουργείο Ανάπτυξης την παραπομπή της γαλακτοβιομηχανίας Αγνώ στον εισαγγελέα. Βαριά ποινή επί Παθανασίου. Στο θέμα των προληπτικών ελέγχων και της προάσπισης των συμφερόντων των καταναλωτών έχουν γίνει σημαντικά βήματα πρόοδου. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Ελεύθερη αγορά δεν σημαίνει ασύνδετη αγορά. Κάτι πρέπει να γίνει για όλα αυτά, γιατί συνέχεια και οι εκπομπές και τα πάντα δείχνουν και λιγμένα και τα πάντα, κάτι πρέπει να γίνει ουσιαστικό. Και όπως φαίνεται, δεν είναι μόνο η γαλακτοβιομηχανία Αγνώ αυτή που παραβιάζει τους νόμους υγιεινής. Αρκεί να θυμηθείτε μόνο τι έχουμε δει στην εκπομπή Αποδείξεις, τόσο για τη βιομηχανία Τυράς, όσο και για τη Δοδόνη. Εταιρείες από τις οποίες τα περισσότερα νοικοκυριά προμηθεύονται γαλακτοκομικά προϊόντα. Λοιπόν, θα ρωτήσουμε τώρα τον κύριο Κοντό, πρώην πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Τεχνολόγων Τροφίμων, κατά πόσο αυτή η ιστορία μπορεί να βλάψει την υγεία μας, γιατί άμα φάμε λιγμένο, άμα πιούμε μάλλον λιγμένο γάλα δύο ημερών, μπορεί να πάθουμε και κάτι. Και βέβαια η ιστορία αυτή με την παστερίωση, τι άκρες έχει, δηλαδή μπορούν εύκολα να αλλάξουν την ημερομηνία, μπορούν να μας κοροϊδέψουν, τι κίνδυνοι ελοχεύουν από αυτήν την ιστορία. Ακούστε, η διαδικασία της παστηρίωσης είναι μια θερμική επεξεργασία του γάλακτος που το καθιστά ασφαλές προς κατανάλωση. Το ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια και να τοποθετήσουμε πάνω στη συσκευασία κάποιες άλλες ημερομηνίες, ναι, αλλά είναι σαφής ο νόμος ότι η ημερομηνία που καταγράφεται πάνω στη συσκευασία είναι αυτή της ημερομηνίας παστηρίωσης του προϊόντος. Υπάρχουν δύο ημερομηνίες, αν δεν κάνω λάθος. Η μία ημερομηνία είναι η ημέρα διάθεσης του προϊόντος και η δεύτερη είναι η ημερομηνία τελικής κατανάλωσης, δηλαδή μέχρι πότε μπορούμε να καταναλώσουμε το προϊόν, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, για να, σαν καταναλωτές, όταν πάμε και αγοράζουμε το προϊόν στο σούπερ μάρκετ, είναι η ημερομηνία παστηρίωσης. Κοιτάμε πάντα να είναι η πιο κοντινή ημερομηνία, η ημέρα που αγοράζουμε είναι στην πιο κοντινή ημερομηνία σε σχέση με την ημερομηνία παστηρίωσης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον κύριο Μανούσο Βολουδάκη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οπωσδήποτε δεν υποδεχτήκατε και με τις καλύτερες εντυπώσεις την είδηση αυτή, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε υποχρέωση να ελέγχουμε την αγορά. Από εκεί και πέρα, ασφαλώς και δεν μας αρέσει να πέφτουμε πάνω σε τέτοια περιστατικά. Νομίζω ότι έχουμε καταστήσει σαφές ότι ο νόμος εφαρμόζεται, ότι η έλεγχη είναι συστηματική και μάλιστα ότι σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα των ελέγχων ανακοινώνονται, τα ονοματεπώνυμα των παρανομούντων ανακοινώνονται, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει πού βρίσκεται και πώς κινείται η αγορά. Πάντως μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ποσότητα. Μιλάμε για 64 τόνους γάλακτος, έτσι? Πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη ποσότητα αυτή. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία του ΕΦΕΤ. Το ανακοίνωσε ο ΕΦΕΤ. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης χαρακτήριζε πολύ μεγάλη επιτυχία την συγκεκριμένη ανακάλυψη. Θα ελπίζαμε και θα ευχόμαστε τέτοια φαινόμενα στην αγορά να μην υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, όποτε υπάρχουν, η αντιμετώπιση θα είναι αυτή την οποία είδατε και σε αυτήν την περίπτωση. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής γάλακτος, μία από τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες στην χώρα μας και με προϊόντα τα οποία εξάγονται. Και φυσικά νομίζω ότι δεν χαροποιεί κανέναν μας να μαθαίνουμε τέτοιου είδους ειδήσεις. Δηλαδή ότι υπάρχει μια απάτη, μια κοροϊδία. Είναι κοροϊδία το να ξέρεις ότι η παστερίωση έχει γίνει την πρώτη του μηνός, για παράδειγμα, και να βάζεις εσύ σφραγίδα τρεις του μηνός. Έτσι δεν είναι, κύριε Βολουδάκη? Υπήρχε μια διαφορά δύο ημερών στην ημερομηνία της παστερίωσης. Δηλαδή, ανακάλυψαν οι ελεγκτές ποσότητα γάλακτος την 24η Μαρτίου, η οποία έφερε ημερομηνία παστερίωσης 26η Μαρτίου, δύο μέρες μπροστά δηλαδή. Αυτό προφανώς θα διοχετεύονταν στην αγορά αργότερα και θα έδειχνε μια διαφορετική εικόνα για το προϊόν από αυτό το οποίο είναι υποχρέωση από τον νόμο. Τώρα, οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν στην εταιρεία για αυτή την παράβαση, τη μεγάλη παράβαση, ποιες είναι?
Κοιτάξτε, θα ανακοινωθούν αυτά. Σε κάθε περίπτωση έχουμε δείξει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ολιγορούμε και ότι οι ποινές είναι σοβαρές και ανάλογες με το συγκεκριμένο παράπτωμα. Πρέπει να σας πω βεβαίως ότι είναι γεγονός, για να μην δίνουμε και υπερβολικές διαστάσεις σε ορισμένα πράγματα και να μην δαιμονοποιούμε και καταστάσεις. Είναι γεγονός ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης η διάρκεια ζωής του παστεριωμένου γάλακτος είναι μεγαλύτερη από ό,τι στην Ελλάδα. Αυτή η οποία είναι νομίμως αποδεκτή, θέλω να πω. Πόσο είναι εδώ στην Ελλάδα, μάλιστα, κύριε Βολουδάκη? Και μάλιστα εδώ στην Ελλάδα είναι 5 μέρες. 5 μέρες. Και στο εξωτερικό μάλιστα, είναι 7-8. Υπάρχουν χώρες που έχουν 7, χώρες που έχουν 8, χώρες που έχουν 10 ακόμα. Ναι, αλλά αν μας λέτε ότι είναι 5 ημέρες και οι δύο είναι προϊόν κομπίνας. Δεν το συζητάμε, ασφαλώς. Σε κάθε περίπτωση το μισό εφαρμόζεται το ο νόμος, θα πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος όπως ισχύει. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιες οι γαλακτοκομικές βιομηχανίες ενδιαφέρονται να είναι σχετικά περιορισμένος ο χρόνος της διάρκειας ζωής του γάλακτος. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει κατά καιρούς δηλώσει και ο Υφυπουργός ο ίδιος ότι θα μπορούσαμε και να το παρατείνουμε κατά μια, δύο, τρεις μέρες και αυτό για να διευκολύνουμε τον ανταγωνισμό. Συμφέρει όμως τις εταιρείες, λέτε, γιατί μπορούν να αποσύρουν τα αλυγμένα προϊόντα, να τροφοδοτήσουν την αγορά με νέα προϊόντα και μεγάλη, να πωλήσουν. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο, είναι ότι οι νόμοι και οι αγρονομικές διατάξεις όπως ισχύουν εφαρμόζονται και εφαρμόζονται με θρησκευτική πραγματικά ευλάβεια. Κάνουμε ελέγχους όσο γίνεται πιο συστηματικούς, ζητάμε γι' αυτό και την συνδρομή και την κατανόηση και της κοινωνίας ολόκληρης των ομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Σκιούφας, έχει κάνει επανειλημμένως συγκεκριμένες συνεννοήσεις και με την ΕΝΑΕ, την Ένωση των Ομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, και πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που γίνεται αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι ενός επίπεδου που δεν γίνονταν ποτέ. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία δύο χρόνια εμφανίζονται πολύ περισσότερα, έρχονται πολύ περισσότερα περιστατικά παραβίασης της αγορανομικής νομοθεσίας στην δημοσιότητα. Αυτό δεν συμβαίνει γιατί τώρα έχουμε περισσότερα προβλήματα. Συμβαίνει γιατί τώρα τα προβλήματα τα εμφανίζουμε και γιατί κάνουμε και συστηματικούς ελέγχους για να επισημαίνουμε τα προβλήματα. Λέτε και ότι πιστεύω... εμφανίζουμε τα προβλήματα, κύριε Γενικέ. Εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό, ούτε καν μήνα δεν κλείσαμε, στην εκπομπή του ο Νίκος Ευαγγελάτος στις Αποδείξεις είχε μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται γάλατα, μεταφέρονται στο εξωτερικό, γίνονται βούτυρα, ξαναγυρίζουν εδώ. Ένα ολόκληρο σκάνδαλο που υπήρχε στη βιομηχανία. Θέλω να δούμε μαζί το βίντεο από την εκπομπή εκείνη του Νίκου Ευαγγελάτου και στη συνέχεια. Βουλγαρία να βαφτίζονται ελληνικά. Να μεταφέρονται σε άθλιες συνθήκες με μικρά φορτηγάκια εκτός ψήξης. Είδαμε να αλλάζουν την ημερομηνία λήξης και να ξύνουν τη μούχλα από τα τυριά. Και όλα αυτά τα είδαμε με αποδείξεις. Οι μεγάλες βιομηχανίες γάλακτος, αυτές δηλαδή που μέχρι πριν από λίγο καιρό εμπιστευόμασταν, συνεχίζουν να παίζουν με την υγεία τη δική μας αλλά και των παιδιών μας. 64 τόνοι γάλακτος αλλά και κρέμες της βιομηχανίας Αγνό κατασχέθηκαν από τον ΕΦΕΤ γιατί κρίθηκαν ακατάλληλες. Η βιομηχανία δεν τηρούσε τους κανόνες υγιεινής. Βρώμικα καζάνια, σκόνες σε γιαούρτια και λιγμένα τυριά. Εικόνες που σοκάρουν τον καταναλωτή. Η βιομηχανία Αγνό είναι μονάχα η κορυφή του παγόβουνου της απάτης. Θυμηθείτε, η γαλακτοβιομηχανία Δοδόνη έφερνε γάλατα εκτός ψήξης, ενώ τη φέτα την έφτιαχναν με τη βοήθεια εντόμων. Όλοι θυμόμαστε τη μύγα μέσα στο γάλα. Και η γαλακτοβιομηχανία όμως των τρικάλων Τυράς μπαίνει στο παιχνίδι του κέρδους. Λαθρέα μεταφέρει γάλατα από τη Βουλγαρία. Τα βαφτίζει ελληνικά και αφήνει στο έλεος του Θεού τον ανυποψίαστο καταναλωτή. Οι αποδείξεις της απάτης και της ασχροκέρδειας πολλές. Το θέμα βέβαια δεν είναι τι κομπίνες μπορεί να κάνουν οι γαλακτοβιομηχανίες, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ από τις αποδείξεις του Νίκου Ευαγγελάτου. Το θέμα είναι τι μπορεί να υποστεί ο καταναλωτής. Η ασφάλεια του καταναλωτή είναι το μείζον ζήτημα και αυτό που μας ενδιαφέρει. Κύριε Κοντέ. Ακριβώς έτσι όπως το αναφέρετε, το θέμα που προέκυψε δεν είναι μόνο νομικής φύσης, αλλά και έχει σχέση με την ασφάλεια του προϊόντος για χρήση από τους καταναλωτές. Η παράταση ζωής ενός προϊόντος
Εάν δεν υπολογίζεται μέσα από κάποιες τεχνικές επεξεργασίας, έτσι όπως γίνεται εδώ, εγκυμονεί κινδύνους, γιατί το προϊόν αυτό μπορεί να το καταναλώσει και ένα μικρό παιδί και δίνοντάς το εμείς παράταση 2 μέρες, να έχουν αναπτυχθεί μικροοργανισμοί οι οποίοι να καθιστούν το προϊόν ακατάλληλο για κατανάλωση. Μάλιστα, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε λεπτομερώς. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε μία πολύ σύντομη παρέμβαση ακόμα, παρότι δεν είδα το συγκεκριμένο βίντεο, όπως ξέρετε είναι τηλεφωνική η σύνδεσή μας. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πράγματι οι έλεγχοι πρέπει να είναι αυστηροί και είναι αυστηροί και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα. Και το ευχόμαστε να παραμείνουν έτσι αυστηροί. Και είναι σημαντικός και ο ρόλος του ΕΦΕ. Πολύ σημαντικός. Ασφαλώς. Θα ήθελα παρόλα αυτά να επισημάνω και το εξής. Δεν πρέπει να μεταδώσουμε την εντύπωση στον Έλληνα καταναλωτή ότι αυτή είναι η συνολική κατάσταση της αγοράς. Οι περιπτώσεις αυτές δεν πάβουν να είναι εξαιρέσεις. Δεν το κάναμε και ούτε πρόκειται να το κάνουμε. Το λέω προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Έτσι πρέπει να είναι. Οι περιπτώσεις αυτές είναι εξαιρέσεις. Ελπίζουμε να είναι όλο και λιγότερες. Ωστόσο, μια μεγάλη γαλακτοβιομηχανία που το έκανε αυτό, είχαμε χρέος και εμείς να αναδείξουμε το ρεπορτάζ και να πούμε ποια είναι αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία. Ασφαλώς. Απλώς, ξέρετε, επειδή τα δυσάρεστα βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα στις ειδήσεις. Άριστα δεν βγαίνουν και εσείς οι ίδιοι δεν θα βγάζατε μια εικόνα μια βιομηχανία στην οποία όλα πάνε ρολόι. Έτσι. Άρα είναι πάρα πολύ εύκολο στον καταναλωτή να δημιουργηθεί ένα κλίμα και μια ανησυχία η οποία να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έτσι, κύριε Πολουδάκη, θα ήθελα να επισημάνω. Καλό είναι βέβαια και ο καταναλωτής από την πλευρά του να προσέχει και να γνωρίζει τι εμπόδια στείλεται μπροστά του. Κύριε Πολουδάκη και κύριε Κοντέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η απίστευτη είδηση που είδαμε και χθες με την εμπορία βρεφών. Δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους ειδήσεις. Όμως, φαίνεται ότι εμπλέκεται εδώ και ένας νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Απασχόλησης. Αποσπασμένος μας είπαν, θα δούμε λεπτομέρειες. Έχουμε και την Τασούλα Ζήγου να μας δώσει λεπτομέρειες για την ιστορία αυτή και για το ποιος εμπλέκεται και πώς εμπλέκεται στην ιστορία. Πριν περάσουμε βέβαια, Νίκο, στην πολιτική διάσταση, γιατί έχει πολιτική διάσταση το θέμα, να δώσουμε μια τελευταία πληροφορία σε επικοινωνία που είχε το Channel 9 με μια φαρμακοποιό από την Βόρεια Ελλάδα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες μετείχε στην αγοροπολισία βρεφών. Η ίδια η φαρμακοποιός αρνήθηκε ότι έχει οποιαδήποτε σχέση και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, έμαθε για το θέμα, για την υπόθεση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή είναι η γυναίκα για την οποία λέγεται ότι θα έπαιρνε το παιδί από τον δικηγόρο, τον Χατζηλελούδα. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, ανοίγει λοιπόν η ιστορία. Βέβαια αυτό απομένει να αξιολογηθεί. Τώρα να περάσουμε στην πολιτική διάσταση, η οποία ανακύπτει και μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Ρουσόπουλου. Και γιατί το λέμε αυτό? Ναι, μεν ο κύριος Παπαλιλούδης ήταν αποσπασμένος στο Υπουργείο Απασχόλησης ως νομικός σύμβουλος στον έναν εκ των δύο γενικών γραμματέων του Υπουργείου. Ωστόσο, η οργανική του θέση είναι στο Υπουργείο, Τύπου, στο παλαιό Υπουργείο Τύπου. Τι σημαίνει όμως αυτό? Από τη στιγμή που βγαίνει ο κύριος Ρουσόπουλος και ουσιαστικά για το περιστατικό παραπέμπει στο Υπουργείο Απασχόλησης, σημαίνει το εξής περίεργο, ότι τιμωρείται ο κύριος Παπαλελούδης, που μάλιστα ασκήθηκε και ποινική δίωξη σε βάρος του σε βαθμό κακουργήματος, με το να επιστρέψει στην οργανική του θέση. Όταν ο προϊστάμενος ο πολιτικός του, για το μόνο πράγμα που λέει είναι ότι παραπέμπει στο Υπουργείο Απασχόλησης. Θα πρέπει δηλαδή ο κύριος Ρουσόπουλος ή ενδεχομένως ένας ανώτατος υπηρεσιακός τέλεχος του Υπουργείου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, θα πρέπει με βάση τουλάχιστον τα όσα ισχύουν στον δημόσιο τομέα, θα πρέπει να κινήσει και πειθαρχικές διαδικασίες για την αποπομπή του κυρίου Παπαλελούδη. Τασούλα, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι δήλωσε το πρωί στο πρωινό μαγκαζίνο του Channel 9 και τον Κώστα Σιωμόπουλο ο κύριος Γιακουμάτος όταν ερωτήθηκε για τον κύριο Παπαλελούδα. Να το δούμε και να το σχολιάσουμε, γιατί χρήζει σχολιασμού. Πρόκειται για τον κύριο Λελούδη, Παπαλελούδη Παναγιώτη, ο οποίος είναι νομικός επιστήμονας του Υπουργείου Απασχόλησης. Ήταν αποσπασμένος από το Υπουργείο Τύπου στο Υπουργείο Απασχόλησης και εργαζόταν στο γραφείο του κυρίου Κοντού. Συνελήφθη λοιπόν ο κύριος Παπαλελούδης, εμπλέκεται σε εμπόριο βρεφών, αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές, από τη Βουλγαρία. Και έτσι ο κύριος Τσιτουρίδης διέκοψε τη σύμβαση απόσπασής του με το Υπουργείο και το Υπουργείο Τύπου
Κύριε Γιακουμά, το γνωρίζετε για το έργο και την πολιτεία του συγκεκριμένου δικηγόρου. Εγώ τον κύριο Παπαλαιολούδη δεν τον ξέρω ούτε κατόψιν, ούτε εγώ ούτε ο υπουργό. Ο κ. Κοντό που ενημερώθηκα προηγουμένω από ό,τι το έμαθα, και εγώ και ο κ. Τσιτουρίδη, πράγματι είχε ένα καλό βιογραφικό από ό,τι μου είπε, ότι άμεσα κατήγγειλε τη σύμβαση και δεν υπάρχει και, ξέρετε, η φιλική, η κομματική, η οικογενειακή συνευθύνη, μόνο στο Χίτλερ υπήρχε. Πάντως δεν είναι καλό σε γραφεία υπουργών, γενικών γραμματέων να λειτουργούν, να εργάζονται άτομα με αυτό το βιογραφικό, όπως είπατε. Το καλό βιογραφικό. Θα είχατε δίκιο αν άμεσα αυτή τη στιγμή, την ίδια ώρα, δεν καταγγέλλω τη σύμβασή του. Πάντως έχει ενδιαφέρον να μάθουμε πότε μαθεύτηκε στο Υπουργείο Απασχόλησης ότι εμπλέκεται στην ιστορία ο κύριος Παπαλαιλούδης και πότε λήφθη αυτή η απόφαση απομάκρυνσής του. Γιατί εμείς σήμερα μάθαμε για τον Παπαλαιλούδη, τον νομικό σύμβουλο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην ιστορία αγοραπολισίας βρέφους από την Βουλγαρία. Εάν το έμαθαν σήμερα και τον απομάκρυναν σήμερα από το Υπουργείο Απασχόλησης, έχει καλώσει. Αν το γνώριζαν, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Παναγκής Γαλιατσάτος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει την πολιτική προέκταση της ιστορίας αυτής. Γιατί σίγουρα ήταν ένας αποσπασμένος υπάλληλος από το Υπουργείο τύπου, όπως μας είπε και η Τασούλα Ζήγου, στο Υπουργείο Απασχόλησης. Λέγονται πολύ. Ένας υπάλληλος ο οποίος προσελήφθη στο Υπουργείο Τύπου το 1992 με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου για επιστημονικό προσωπικό και ο οποίος απευθύνθηκε στο Υπουργείο Απασχόλησης στις 18 Ιουνίου του 2004, δηλαδή λίγο μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, με υπουργό τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Με υπουργό τον κύριο Παναγιωτόπουλο, παρόλα αυτά οι υποψίες δεν πρέπει να πέφτουν στον κύριο Παναγιωτόπουλο, γιατί ο κύριος αυτός επεσπάστη στο γραφείο τύπου του Δημήτρη Κοντού, του Γενικού Γραμματέα Απασχόλησης. Ο Δημήτρης Κοντός δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Δημήτρης Κοντός είναι ιδρυτικό μέλος της ΝΕΔ. Υπήρξε επί σειρά γραμματέα συνδικαλιστικού της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας από τους ανθρώπους του στενού κύκλου των κυρίων Αγγέλου και Σταϊκούρα και ήταν παρόν στα περίφημα γεύματα που έχουν κάνει και αποσπάστηκε στο γραφείο του. Συμπληρώσουμε λίγο στα όσα λέει ο Παναγκής Γαλιατσάτος. Δεν είναι τόσο έξω από τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας και ο Παναγιώτης Παπαλαιλούδης. Αν δεν κάνω λάθος, είναι γιος του Βασίλη Παπαλαιλούδη που ήταν επί σειρά ετών στον κοινωνικό στον τομέα υγείας και πρόνοιας. Ήταν σύμβουλος του κ. Κακλαμάνη ο κ. Παπαλαιλούδης, ο πατέρας Παπαλαιλούδης, έτσι δεν είναι? Ο κύριος Παπαλαιλούδης, από όσο ξέρω εγώ, ήταν για τη σειρά ετών, ο Βασίλης Παπαλαιλούδης, ο πατέρας Παπαλαιλούδης, ήταν επί σειρά ετών υπεύθυνος υγείας πρόνοιας στα κομματικά όργανα. Άρα ο άνθρωπος έχει κομματική εμπλοκή, έχει σπουδάσει στη Σορβόνη, έχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο ζωής από ό,τι μου είπαν άνθρωποι που τον ξέρουν. Και, εν πάση περιπτώσει, προκαλεί και μια αλφαπορία όλη αυτή η εμπλοκή του. Έτσι δεν είναι? Η κυβέρνηση, πάντως, θα πρέπει να σας πω ότι προσπαθεί να αποφύγει το θέμα, τα έχει λίγο χαμένα. Τι άλλο θα τη τύχει της κυβέρνησης? Τέλος πάντων, ακριβώς. Φαίνεται όμως, Παναγκή Γαλιατσάτο και Τασούλα Ζήγου, ότι τουλάχιστον οι κατηγορίες αυτό λένε ότι εκτός από ένα πολύ υψηλό βιωτικό επίπεδο, ο κύριος Παπαλαιλούδης, όπως λένε οι κατηγορίες, φαίνεται είχε και υψηλές αναζητήσεις. Πάμε να δούμε πώς έγινε η σύλληψη. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έγινε χτες στο Παγκράτη, σε κεντρικό δρόμο του Παγκρατίου. Το γραφικό που έχουμε ετοιμάσει νομίζω τα λέει όλα. Εδώ στο αυτοκίνητο που βλέπετε, στο τζιπ, είναι τα δύο άτομα που ήθελαν να απολύσουν το βρέφος. Πίσω τους ακολουθεί ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας και μία μοτοσικλέτα. Θα δούμε, εδώ βγαίνει ένας άνθρωπος για να πάει στο τζιπ της των δύο ατόμων να πάρει το βρέφος, βλέπουμε και το μωρό εδώ, το παίρνει και βέβαια εδώ έρχεται το αστυνομικό με μία μοτοσυκλέτα και ένα αυτοκίνητο και συλλαμβάνει τον, αυτός είναι ο δικηγόρος, ο Παπαλαιλούδης, όπως είπαμε, ο οποίος πήρε το βρέφος για να το μεταφέρει, όπως λένε οι πληροφορίες, σε μία γυναίκα η οποία σήμερα, όταν είναι πλάκι το όνομά της, είπε ότι για πρώτη φορά, εγώ κυρίες και κύριοι, άνοιξα τις τηλεοράσεις και είδα τι ακριβώς συμβαίνει. Και ο κύριος Παπαλαιλούδης, με συγχωρείς που σε διακόπτω Νίκο, αλλά και ο κύριος Παπαλαιλούδης το ίδιο είπε, ότι εγώ απλά κανόνιζα τις νομικές λεπτομέρειες της υιοθεσίας. Αυτή ήταν η δικαιολογία του. Μάλιστα, θα τα δούμε όλα αυτά. Βέβαια, η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αποφαθεί τι ακριβώς έχει γίνει. Φαίνεται όμως ότι ο κύριος Παπαλαιλούδης, τουλάχιστον όπως βλέπουμε και εδώ στο γραφικό, ήταν σε ένα σημείο
διαμεσολάβησης. Θα τα δούμε όλα αυτά δικαστικά. Θα αποφασιστεί και θα υπάρχει μια τελική ετοιμιγορία. Φαίνεται όμως, κατηγορείται ότι πήρε από τα χέρια ένα βρέφος, το οποίο θα παρέδιδε σε μια κυρία που του είχε παραγγείλει το παιδί. Μέσα στο αυτοκίνητο που βλέπουμε βρίσκονταν δύο Βούλγαροι, οι οποίοι και έδωσαν το βρέφος στον κύριο Παπαλελούδη για να το μεταφέρει κάπου αλλού. Η αστυνομία παρακολουθούσε την ιστορία. Μία αστυνομικός είχε εμφανιστεί ως ενδιαφερόμενη για την αγορά του βρέφους. Έτσι λοιπόν ήταν στημένη ιστορία από την αστυνομία. Είδαμε και τα οχήματα πώς ακολούθησαν το συγκεκριμένο τζιπ. Ήταν δύο μοτοσυκλέτες και δύο οχήματα της αστυνομίας, χωρίς να έχουν τα διακριτικά. Ακολούθησαν, έστησαν ένα μπλόκο, θα λέγαμε, εκεί, σε κεντρικό σημείο του Παγκρατίου και έγινε η σύλληψη μέρα μεσημέρι μπροστά στα μάτια των ευρώτητων, γιατί δεν γνώριζαν τι ακριβώς συνέβαινε, κατοίκων της περιοχής. Κάποιο άλλο στοιχείο που να προκύπτει, Τασούλα, από το ρεπορτάζ? Δεν έχουμε την Τασούλα, έχουμε τον Παναγή Γαλιατσάτο, κάτι άλλο που να προκύπτει από το ρεπορτάζ? Το μόνο στοιχείο που προκύπτει είναι ότι στο Υπουργείο Τύπου πλέον περιμένουν την ολοκλήρωση της υπηρεσιακής αναφοράς από το Υπουργείο Απασχόλησης για να προχωρήσουν και αυτοί σε σύνταξη της δικιάς τους αναφοράς και να προχωρήσουν στα μέτρα τα οποία λαμβάνονται εναντίον δημοσίων υπαλλήλων σε τέτοιες περιπτώσεις. Παναγή Γαλιατσάτο, να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστήσουμε και την Τασούλα Ζήγου. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε λίγο περιεχόμενο. Να πάμε στην διεθνή επικαιρότητα. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η προβολή της ταινίας Πτήση 93 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 28 Απριλίου θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στους κινηματογράφους η ταινία. Πρόκειται για την πρώτη κινηματογραφική παραγωγή που έχει βασικό θέμα τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Θα μπορούσε να είναι ένα ακόμη θρίλερ για γερά νεύρα. Τρόμο στον αέρα. Μόνο που όλοι γνωρίζουν το τέλος του. Η ταινία Flight 93 αναφέρεται στη μοιραία πτήση της United Airlines, του τέταρτου αεροσκάφους που είχαν καταλάβει τρομοκράτες στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 και το οποίο ήταν το μόνο που δεν βρήκε το στόχο του. Το αεροπλάνο συνετρίβει σε ένα οικόπεδο στην Πενσιλβάνια ύστερα από συμπλοκή των επιβατών με τους αεροπειρατές. We have a plane headed toward the capital. Το φιλμ επικονίζει τα γεγονότα σε πραγματικό χρόνο, από την απογείωση έως την αεροπειρατεία. Οι θεατές παρακολουθούν τους επιβάτες να συνειδητοποιούν σιγά σιγά ότι το αεροσκάφος τους αποτελεί στόχο μιας συντονισμένης επίθεσης και από ένα συνηθισμένο πλήθος αγνώστων να μετατρέπονται σε μια δεμένη ομάδα που πρέπει να αντιμετωπίσει έναν αδιανόητο κίνδυνο. Ο φακός στρέφεται και στους συγγενείς των θυμάτων και τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, οι οποίοι παρακολουθούν με τρόμο από το έδαφος την πορεία του αεροσκάφους. Την ταινία έχει σκηνοθετήσει ο Βρετανός Πολ Γκρίνγκρας, την υπογραφή του οποίου φέρει το αξιόλογο ντοκιμαντέρ «Ματωμένη Κυριακή», αλλά και η περιπέτεια στη σκιά των κατασκόπων με τον Ματ Ντέιμον. Λοιπόν, μαύρη Τρίτη είναι για τους Γάλλους σήμερα. Είναι γενική απεργιακή κινητοποίηση. Όλος ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους και θα το δούμε εδώ. Θα συναντήσουμε τον Μανώλη Κωστίδη. Θα έχουμε ταυτόχρονα και ζωντανή εικόνα από το Παρίσι και τις άλλες μεγάλες γαλλικές πόλεις, όπου η Γαλλία σήμερα έχει κυριολεκτικά παραλύσει, Μανώλη. Έχει παραλύσει για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα λόγω των απεργιών και τώρα πριν από λίγες ώρες ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις. Περίπου 180 διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία. Και όπως μπορούμε να δούμε και στις εικόνες μας από όλα τα διεθνή δίκτυα ενημέρωσης, τα μεγάλα δίκτυα ενημέρωσης, το BBC, το Sky News και το Reuters, δείχνουν εικόνες από τη Γαλλία. Πρώτα απ' όλα βέβαια έχουν εικόνες από τη γαλλική πρωτεύουσα, όπου υπάρχουν συγκρούσεις, μικρές βέβαια μέχρι στιγμής, με τους αστυνομικές δυνάμεις. Έχουν ληφθεί 300 μέτρα ασφαλείας στη γαλλική πρωτεύουσα, στο Παρίσι, και κυρίως οι διαδηλωτές που είναι νεαροί. Βλέπουμε και τη ζωντανή εικόνα τώρα, Μανώλη Κωστίδη, από το Sky News. Ακριβώς, βλέπουμε τις αστυνομικές δυνάμεις που μας περιγράφεις. Του Sky News, όπου βλέπετε ότι οι αστυνομικοί προωθούνται σιγά σιγά και προσπαθούν να απομακρύνουν τους νέους σε ηλικία διαδηλωτές που προσπαθούν να περάσουν βέβαια τα φράγματα που έχει δημιουργήσει η αστυνομία στη γαλλική πρωτεύουσα. Πάντως, Μανώλη, να πούμε κάτι και να το σχολιάσουμε. Εδώ είδαμε δύο πολίτες διαδηλωτές που απλά κάθονταν εκεί και η αστυνομία πήγε με ένα προκλητικό ύφος, θα έλεγα, και τους απομάκρυνε. Για ποιο λόγο, δεν υπήρχαν επεισόδια. Γι' αυτό και μετά μαζεύονται 100 νεαροί και αρχίζουν και τους πετάνε αντικείμενα τους αστυνομικούς.
Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα μιας κυβέρνησης, της γαλλικής κυβέρνησης που επιμένει στην απόφαση. Οι Γαλλικοί ονομάζονται, αποκαλούνται σε ΕΡΕΣ και είναι από τους πιο γνωστούς ως σκληροί σε όλη την Ευρώπη. Να δούμε, Μανώλη, μαζί τα στοιχεία αυτής της κινητοποίησης. Γιατί βρίσκονται στον δρόμο οι Γάλλοι? Οι Γάλλοι βρίσκονται, και τις εικόνες που βλέπουμε, βρίσκονται στους δρόμους διότι αυτή τη στιγμή 2 εκατομμύρια Γάλλοι βρίσκονται στους δρόμους. Έτσι, κάνανε διαδηλώσεις και βέβαια απεργούν. 135 διαδηλώσεις λέει εδώ η κάρτα μας, άρα πριν από λίγο ήρθε η εικόνα, 180 αυξήθηκαν οι διαδηλώσεις και περίπου 400.000 αστυνομικοί σε όλη τη Γαλλία έχουν λάβει μέτρα. Διότι η γαλλική κυβέρνηση επιμένει εδώ και περίπου ένα μήνα σε ένα νομοσχέδιο που κάποιος ιδιώτης μπορεί να προσλάβει νέους μέχρι 25 ετών και να τους απολύσει μέσα σε 2 χρόνια χωρίς καμία αποζημίωση. Απεργούν στους σιδηροδρόμους, στο εθνικό δίκτυο μεταφορών, στις αστικές γειτονίες, σε όλο το Παρίσι, λεωφορεία, μετρό, τραμ, τα ταχυδρομεία και τράπεζες. Ουσιαστικά σήμερα η γαλλική οικονομία έχει παραλύσει. Βλέπουμε λοιπόν και είδαμε νωρίτερα και στην κάρτα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι απεργούν. Έχουμε ετοιμάσει και άλλη μια κάρτα. Είναι η τελευταία. Στις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια βλάβη αυτή η μεγάλη, δεν μπορούν να απευθυνθούν κάπου. Εδώ οι εικόνες που βλέπουμε είναι ζωντανές. Τώρα στο Παρίσι η ώρα είναι 6 το απόγευμα, 6 παρά 2 λεπτά για την ακρίβεια. Και βλέπετε ότι οι εικόνες που μας έρχονται ζωντανά από τη Γαλλία είναι χαρακτηριστικές. Βλέπουμε και στις εικόνες μας πάρα πολλούς νέους, οι μεγαλύτεροι διαδηλωτές. Ζητούν την απόσυρση του νόμου για την πρώτη απασχόληση των νέων κάτω των 26 ετών. Αυτό είναι το αίτημα και σε αυτό το αίτημα δίνουν υποστήριξη και οι Γάλλοι συνδικαλιστές που βγαίνουν στους δρόμους μαζί με τους διαδηλωτές. Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι σήμερα στη Γαλλία βρίσκονται στους δρόμους. Βλέπετε εδώ εικόνες όπως εδώ γίνεται κάτι, Μανώλη, είναι ζωντανές, μικροκυνηγητά. Μια σύλληψη. Μικροκυνηγητά στην γαλλική πρωτεύουσα, αλλά βλέπετε εδώ οι νεαροί, όπως είδαμε και πριν από λίγο, πετούν αντικείμενα στους αστυνομικούς και οι αστυνομικοί υποχρεώνονται να οπισθοχωρήσουν. Είναι χαρακτηριστικές εικόνες αυτές. Αυτό συνεχίζεται εδώ και πολλές ώρες. Το παρακολουθούμε εδώ στο εξωτερικό δελτίο συνέχεια όλα τα δικτυακά. Εδώ βλέπουμε και κάποια δακρυγόνα που πιθανότατα να έχουν πέσει. Έχουν πέσει κάποια δακρυγόνα, προσπαθούν να μην τους προκαλέσουν όσο δυνατόν. Αυτή είναι η εντολή που έχουν λάβει από τις δυνάμεις. Όμως βέβαια κάποιοι αστυνομικοί δεν εκτελούν τις εντολές και βέβαια γι' αυτό λόγο προκαλούνται αυτά τα επεισόδια. Μανώλη Κωστίδη, θα είμαστε σε συνεχή σύνδεση. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα το μεταδώσουμε εδώ στο Channel 9. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, να κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Σάντι Πρωτοψάλτη. Είναι το δελτίο των 7. Για τον πόνο στην πλάτη, στη μέση, στον αφιένα, Ροϊπλών. Ισχυρό τοπικό αναλγητικό γαλάκτωμα Ροϊπλών. Δρά γρήγορα και σε βάθος. Ροϊπλών κάνει τον πόνο παρελθόν. Βάλε Ροϊπλών και θα δεις. Με 30% χαμηλότερες χρεώσεις στην Κοσμοκάρτα, δεν θα βγαίνεις και παντού κερδισμένος. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλο τον κόσμο τέλειο. Μπορούμε όμως σίγουρα να προσφέρουμε σε όλους πιο οικονομική επικοινωνία. Έτσι είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα να είσαι μπροστά. Κοσμοτέ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οργή προκαλεί η ασύλλητη τραγωδία 2 οικογενειών. Μία 17χρονη μαθήτρια από τη Θεσσαλονίκη και ένας 76χρονος από τα Τρίκαλα μολύνθηκαν με τον ιό του AIDS. Και οι δυο τους πήραν αίμα από έναν δότη που με εγκληματική καθυστέρηση αποδείχθηκε πως είχε κολλήσει την θανατηφόρο ασθένεια. Ένα τραγικό ιατρικό λάθος, μια απίστευτη ιατρική αμέλεια και ένας νέος άνθρωπος με τον ιό του AIDS στο αίμα του. Μια 17χρονη μαθήτρια που πάσχει από μεσογειακή αναιμία πηγαίνει στις 18 Αυγούστου του 2005 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την καθιερωμένη μετάγγιση αίματος. Μετά από 6 μήνες σε τακτικό προγραμματισμένο έλεγχο, οι γιατροί διαπιστώνουν ότι η κοπέλα έχει μολυνθεί. Καλούν ψυχολόγο και ενημερώνουν τους γονείς της πως το παιδί τους είναι φορέας του θανατηφόρου ιού.
Ως τότε, κανείς, ούτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ούτε από το Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου, ούτε από οποιαδήποτε άλλη εμπλεκόμενη υπηρεσία δεν έχει διαπιστώσει τίποτα. Σε απλά ελληνικά, οι πάντες κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Η διαπίστωση είχε γίνει στο τέλος Ιανουαρίου με την απλή ανοσοενζυμική μέθοδο. Χρειάστηκαν κάποιες μέρες έως ότου γίνουν οι επιβεβαιωτικές δοκιμασίες από το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Βορείου Ελλάδος. Έπρεπε να περάσει τόσος πολύτιμος χρόνος μέχρι να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός. Από τα τέλη Ιανουαρίου φτάνουμε στις 23 Μαρτίου όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και μόλις στις 27 Μαρτίου για να ταυτοποιηθεί ο τύπος του ιού τόσο στην ασθενή όσο και στον αιμοδότη. Μόλις αυτό βγήκε και έγινε, γιατί δεν μπορεί να ξέρει ο Υπουργός, δεν είναι γιατρός, μας έστειλε ένα φάξ και μας είπε ότι αυτή τη μέθοδο στις 5 μέρες στο παράθυρο πανελλαδικά, έστω και αν είναι 10 φορές πιο ακριβό από αυτό που δουλεύουμε τώρα, θα μπουν σε όλες τις αιμοδοσίες. Το μολυσμένο με τον τρομερό ιό αίμα προήλθε από 38χρονο άνδρα, ο οποίος είχε δώσει αίμα για να βοηθήσει γνωστό του που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο της Χαλκιδικής. Δεν ήξερε, λένε τώρα, και ο ίδιος ότι έπασχε από τον ιό. Η σύζυγός του, μάλιστα, είναι έγκυος. Τι συνέβη όμως με τον 38χρονο, έγιναν έλεγχοι στο αίμα του και δεν έδειξαν τη μόλυνση ή δεν έγιναν επαρκείς έλεγχοι? Υπάρχει η περίπτωση αυτή που λέμε του παράθυρου. Δηλαδή, να έχω μολυνθεί, οι εξετάσεις μου να μην το δείχνουν και εγώ σε αυτό το διάστημα, μέχρι να θετικοποιηθούν οι εξετάσεις που θα λέει ότι πλέον έχω μολυνθεί, σε αυτό το διάστημα να έχω δώσει και αίμα. Όποιο και από τα δύο και αν ισχύει, είναι τουλάχιστον τραγικό, αν όχι εγκληματικό, αφού γεννιούνται δεκάδες ερωτήματα για την ασφάλεια της αιμοδοσίας στην Ελλάδα. Οι εθελοντές αιμοδότες, αλλά και οι λήπτες, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε. Ήδη από φέτος άρχισε και στη χώρα μας να εφαρμόζεται ο νέος νόμος για την αναδιοργάνωση της αιμοδοσίας στη χώρα μας. Δηλαδή, μέχρι σήμερα οι αιμολήπτες και οι αιμοδότες ήταν απροστάτευτοι και εκτεθειμένοι μπροστά στον κίνδυνο. Από το ίδιο αίμα μολύνθηκε και 76χρονος καρδιοπαθής που έκανε εγχείρηση καρδιάς στο Διαβαλκανικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης την 1η Σεπτεμβρίου του 2005. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν ότι ο εν λόγω ασθενής πράγματι προσευλήθη από τον ιό HIV, AIDS δηλαδή. Στο συγκεκριμένο τώρα ασθενή έγινε μετάγγιση πλάσματος από τον ίδιο αιμοδότη που μόλυνε την πρώτη περίπτωση του ατόμου με τη μεσογειακή αναιμία. Τα ερωτηματικά πολλά και οι απαντήσεις λίγες. Έκτακτη συνέντευξη τύπου έδωσαν το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και οι αρμόδιοι για την αιμοδοσία στην Ελλάδα. Όμως, αντί να δώσουν απαντήσεις, δημιούργησαν νέα ερωτήματα για την υπόθεση που συγκλονίζει όλη τη χώρα. Επιπλέον, κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το γεγονός ότι δύο πολίτες που χρειάστηκε να κάνουν μετάγγιση αίματος έχουν πλέον στις φλέβες τους τον φωνικό ιό. Η πολιτεία και η επιστημονική κοινότητα συνεργάστηκαν, συνεργάζονται και θα συνεχίσουν να το πράττουν με σκοπό να μην συμβεί ποτέ στο μέλλον παρόμοιο δραματικό περιστατικό. Αυτή η συνεργασία όμως άργησε. Έπρεπε να μολυνθεί ένα 17χρονο κορίτσι από τον ιό του AIDS για να συνεργαστεί η πολιτεία με την επιστήμη? Προφανώς. Μόνο όταν η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας από την εφημερίδα Το Βήμα, προκαλώντας σοκ στους πολίτες, ήρθε η ώρα να πάρει μπρος ο μηχανισμός. Επεκτείνεται σε όλα τα νοσοκομιακά κέντρα αιμοδοσίας της χώρας ο μοριακός έλεγχος του αίματος με το σύστημα NAT. Γιατί όμως, αφού με το μοριακό έλεγχο εντοπίζεται πολύ πιο εύκολα το μολυσμένο αίμα, δεν εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα σε όλα τα νοσοκομεία? Γιατί για να γίνει το αυτονόητο εν έτη 2006, να γίνονται δηλαδή ασφαλείς μεταγγίσεις, οι πολίτες πρέπει να παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα? Όχι, ασφάλεια δεν υπάρχει, ιερή είναι ζωή και θα πρέπει κανείς να την εκτιμάει σε υπερβολικό βαθμό και να προσέχει πάρα πολύ. Τελικά, ποιος ευθύνεται για την ασφάλεια των πολιτών, είναι το ερώτημα που ξεπηδά από τα χείλη όλων. Και βεβαίως ένας υπουργός δεν μπορεί να φέρει καμία ευθύνη αν δεν μπορούν να λειτουργούν υπεύθυνα αυτοί που θα έπρεπε να λειτουργούν. Ο κύριος Αβραμόπουλος θα καλύψει το θέμα και το θέμα των νομικών ευθυνών, όπως ρωτήσατε κύριε Βλάχο. Απλώς να σας πω, έχει ήδη κινηθεί
και στις νομικές διαδικασίες. Και δεν γνωρίζουμε αν και πώς θα καλυφθεί το θέμα των νομικών ευθυνών. Το θέμα της συνεννόησης πάντως μεταξύ του Υπουργείου και των αρμόδιων υπηρεσιών θέλει πολλή δουλειά για να λειτουργήσει. Στις 23 Μαρτίου του 2006 ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες με τη σειρά τους ενημέρωσαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ο κύριος Αβραμόπουλος, ξεκινώντας τη συνέντευξη τύπου, είπε πως τόσο ο ίδιος όσο και οι άλλοι αρμόδιοι ενημερώθηκαν στις 23 Μαρτίου. Θυμηθείτε, 23 Μαρτίου. Λίγα λεπτά αργότερα η ημερομηνία αλλάζει. Πότε ενημερώθηκε? Στις 17 του μηνός. Και 17 Μαρτίου. Αυτά λέει ο κύριος Χατζάκης, που κάθεται εκ δεξιών του Υπουργού. Η κυρία Πολίτη πάλι, που κάθεται στα αριστερά του, θυμάται άλλη ημερομηνία. Η δήλωση για την μόλυνση της Πάσχουσας στο Κελπνό έγινε στις 23 Δευτέρου του 2006. Τελικά, πότε ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι και το κυριότερο, γιατί τόση καθυστέρηση? Έπρεπε να γίνει μια εκτεταμένη διερεύνηση των αιμοδοτών. Κλήθησαν και εξετάστηκαν ένα πλήθος αιμοδοτών. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, της αναζήτησης δηλαδή του δότη που μόλυνε το 17χρονο κορίτσι, από τα 24 άτομα που έδωσαν αίμα τότε βρέθηκαν τα 21, ανάμεσά τους και ο φορέας του AIDS. Κανείς βέβαια δεν μίλησε για τους άλλους, αυτούς που δεν βρέθηκαν. Μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να έχουν και εκείνοι κάτι? Μέσα στα νοσοκομεία που έχουμε ζήσει, έχουμε ακούσει πολλοί ότι έχουν φύγει από αυτό το πράγμα. Και παιδάκια έχουν φύγει και μεγάλοι έχουν φύγει. Και βέβαια, κανείς δεν ξεχνά πως εκτός από την κοπέλα, ατύχως στάθηκε και ένας 76χρονος που κόλλησε και αυτός το φωνικό ιό από τον ίδιο φορέα. Οι αρμόδιοι πάντως φαίνεται να αντιμετωπίζουν αυτό το δεύτερο περιστατικό με πολλή επίοικια. Είναι μεγάλης ηλικίας, είπαν, λες και αυτό δικαιολογεί το δράμα του ίδιου και της οικογένειάς του. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για την οικογένειά του αυτή τη στιγμή. Και λόγω του γεγονότος ότι έχει κάποια ηλικία ο άνθρωπος. Νέα στοιχεία σοκ για την απίστευτη υπόθεση με τη μετάγγιση μολυσμένου αίματος συγκέντρωσε ο συνάδελφος Νίκος Κοντορούσης, ο οποίος βρίσκεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Σάντι. Τα ερωτήματα που ανέφερες πριν, τα οποία πληθαίνουν, επιβεβαιώνονται και από εδώ, από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του ρεπορτάζ που προκύπτουν από εδώ, από το νοσοκομείο, ο 38χρονος έδωσε αίμα στις 29 Αυγούστου και όχι την ημερομηνία που ανέφερε ο Υπουργός νωρίτερα. Έδωσε αίμα λοιπόν εκείνη την ημέρα εδώ στο Ιπποκράτειο και για έναν φίλο του, ένα συγγενή του, ο οποίος αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα υγείας στον πολύγυρο της Χαλκιδικής. Το αίμα αυτό πήγε, μεταγγίστηκε στην 16χρονη κοπέλα 1η Σεπτεμβρίου και εδώ έχουμε το πρώτο ερώτημα. Σύμφωνα με την απαιτούμενη διαδικασία, πρέπει ο κάθε ένας που δίνει αίμα πρέπει να υπάρξει μια επεξεργασία, μια ανάλυση για 20 με 22 μέρες. Όπως βλέπετε από τις ημερομηνίες όμως, το αίμα αυτό δόθηκε μόλις 3 μέρες μετά. Από εκεί και πέρα, 18 Ιανουαρίου 2006, η κοπέλα αυτή ήρθε εδώ στο Ιπποκράτειο για έναν τακτικό έλεγχο λόγω και της μεσογειακής ανεμίας. Εκεί το δείγμα αίματος που έδωσε, από αυτό προέκυψε ότι είναι φορείς του HIV, του HIV, και αμέσως το δείγμα αυτό εστάλει στο κέντρο αναφοράς AIDS Βορείου Ελλάδος. Περίπου μισό μήνα μετά, 14 Φεβρουαρίου 2006, το κέντρο αναφοράς βγάζει πόρισμα το οποίο επιβεβαιώνει ότι η 16χρονη κοπέλα έχει τον ιό του AIDS. Να επαναλάβουμε, Σάντι, είναι περίπου μισός μήνας μετά. 27 Δευτέρου ενημερώνεται το Ιπποκράτειο με καθυστέρηση περίπου 2 εβδομάδων. 3 Τρίτου 2006 εντοπίζεται ο 38χρονος, ο οποίος αμέσως πηγαίνει στο κέντρο αναφοράς AIDS Βορείου Ελλάδος και μετά από 10 μέρες βγαίνει πάλι πόρισμα που επιβεβαιώνει ότι ο 38χρονος είναι αυτός ο οποίος το αίμα του έχει το μέσα τον ιό του AIDS. Με αυτό μολύνθηκε εκεί η 16χρονη κοπέλα. 16 Τρίτου, τρεις μέρες μετά, ενημερώνεται το Κελπνό στην Αθήνα και περίπου 8 μέρες μετά, 24 Μαρτίου, ενημερώνεται ο Υπουργός. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει βέβαια και το γνωστό ερώτημα το οποίο ακούσαμε και πριν στο βίντεο, γιατί τόση καθυστέρηση στην ενημέρωση του Υπουργού, ενώ όσον αφορά το 38χρονο φορέα του AIDS δεν έχει αποκαλύψει, είπα να πάντα με τις προφορίες μας εδώ από το Ιπποκράτειο, δεν έχει αποκαλύψει από ποια πηγή μολύνθηκε. Όμως ένα στοιχείο που έχει προκύψει είναι ότι πριν μερικές μέρες πριν δώσει το αίμα είχε κάποια σεξουαλική επαφή με δύο αλλοδαπές. Αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά, σαν μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Αν όμως έχει μολυνθεί άνθρωπος αυτός από τις δύο αλλοδαπές, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και δύο άνθρωποι ακόμα που είναι φορείς του AIDS, κυκλοφορούν, όμως χωρίς ίσως καν να το ξέρουν.
Σάντι. Νίκο, σε ευχαριστούμε για το πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά εν ώψη του Πάσχα ζητά ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών. Μετά από ελέγχους, βρέθηκαν κρέατα εισαγωγής να πωλούνται με τιμές ελληνικών ως ντόπια. Όλα τα πιστήρια του εγκλήματος να εξαφανιστούν. Τα πιστήρια μπορεί, όπως ακούσατε, να εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς. Το έγκλημα όμως έγινε. Με θύμα, όπως πάντα, τον ανυποψίαστο καταναλωτή. Ποιο ήταν όμως αυτή τη φορά το έγκλημα? Οι ελεκτές της Νομαρχίας Πειραιά εντόπισαν και κατέσχεσαν χοιρινό κρέας, που ενώ πωλούνταν ως ελληνικό με την αντίστοιχη τιμή φυσικά, ήταν σύμφωνα με τα τιμολόγια Ολλανδικής προέλευσης. Μετά τους ελέγχους που πραγματοποίησε η Νομαρχία εδώ στη Δημοτική Αγορά Πειραιά, διαπιστώθηκαν 13,5 κιλά χοιρινού κρέατος που δεν έφεραν την απαιτούμενη σήμανση. Το αποτέλεσμα ήταν να διαταχθεί η κατάσχεσή τους. Τη σαπίλα τη φάγαμε. Τα έχουμε φάει. Τώρα θα τα φάμε. Τσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες και εντατικοποίηση των ελέγχων εν ώψη Πάσχα ζητά ο πρόεδρος των καταναλωτών. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι καθημερινοί, συστηματικοί και τα πρόστιμα πρέπει να είναι τσουχτερά και εν ώψη μάλιστα του Πάσχα θα πρέπει οι έλεγχοι να εντατικοποιηθούν προς κάθε κατεύθυνση. Για κύκλωμα που βαφτίζει ξένα κρέατα ελληνικά, μιλά πλέον αντινομάρχης Πειραιά. Αφού εκτός από τα χοιρινά, οι ελεκτές εντόπισαν και σε δύο κρεοπολία κρέας Ολλανδικής και Γαλλικής προέλευσης, που δεν ήταν και τόσο περήφανο για την καταγωγή του. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων στη χώρα. Και αυτό το κύκλωμα εμείς φαίνεται ότι θα το αντιμετωπίσουμε και στην. Μάλλον το αντιμετωπίζουμε και στην αγορά του Πειραιά. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά ένα μήνα πριν το Πάσχα, όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε τι θα συμβεί όσο πλησιάζουμε στην Ανάσταση του Θεανθρώπου, που τείνει να μετατραπεί σε γολγοθά του ανυποψίας του καταναλωτή. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτήν την ώρα έξω από την Βουλή οι τραπεζοϋπάλληλοι που αντιτίθενται στην κυβερνητική τροπολογία με την οποία ανατρέπονται τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Όμως, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, η συζήτηση της επίμαχης τροπολογίας θα γίνει αύριο. Να πούμε τώρα ότι νωρίτερα οι συναντήσεις του Προεδρείου της ΟΤΟΕ με τον Υπουργό Οικονομίας αλλά και με τον Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ήταν άκαρπες. Θα πάμε τώρα στην Βουλή, εκεί που βρίσκεται η Ναντίν Χαρδαλιά, για να μας ενημερώσει για το τι επικρατεί αυτήν την ώρα. Ναντίν. Καλό απόγευμα, Σάντι, κυρίες και κύριοι. 400 με 500 περίπου άτομα, τραπεζοϋπάλληλοι, αλλά και από τη Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο και την Εργατική Αλληλεγγύη, οι οποίοι συμπαρίσκονται στον αγώνα τους, βρίσκονται λίγο μετά, συγκεντρώθηκαν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα έξω από τη Βουλή, όπου σε λίγη ώρα πρόκειται να συζητηθεί η επίμαχη τροπολογία, όπως η οποία σύμφωνα με την ΟΤΟΕ έχει ως σκοπό να επέμβει στη δικαιοσύνη για να ακυρωθούν οι νομικές παρεμβάσεις αλλά και οι δυνατότητες των συλλόγων των τραπεζοϋπαλλήλων να υπερασπίσουν το ασφαλιστικό τους καθεστώς. Έχουν συγκεντρωθεί λοιπόν εδώ κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, πρέπει να πούμε, Σάντι. Με δύο κλούβες της αστυνομίας έχει κλείσει ο δρόμος προς τη Βουλή, είσοδος δηλαδή. Βλέπουμε να δίνει ήδη εικόνες. Έχουν φέρει βαρέλια και ξύλα, χτυπάντα ακριβώς βαρέλια. Αυτήν ακριβώς την εικόνα έχουμε να δίνει στις οθόνες μας. Δεν μας ακούει προφανώς να δίνει Χαρδαλιά. Κοντά στους νόμους των τραπεζιτών αλλά και κάτω από τα χέρια, κάτω τα χέρια από τα ταμεία εδώ θα γίνει της Γαλλίας, προσπαθούν να εισακουστούν στη Βουλή. Να σημειώσουμε επίσης ότι πριν από λίγο το Προεδρείο των Τραπεζοϋπαλλήλων συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, όπου επέδωσε ψήφισμα και ζήτησε να διαβλαστεί στα κόμματα. Ναντίν, σε ευχαριστούμε πολύ. Άγριο έγκλημα στο Γαλάτσι με θύμα 80χρονη. Το ίδιο της στο βαφτιστήρι ομολόγησε σήμερα ότι τη μαχαίρωσε. Ο 27χρονος υποστηρίζει ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Θύμα, μία 80χρονη που έμενε μόνη της σε διαμέρισμα στο Γαλάτσι. Δράστης, ο 27χρονος νεαρός που βάφτισε. Σκότωσε την πνευματική του μητέρα γιατί, όπως είπε, ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Την άτυχη γυναίκα βρήκε αιμόφυρτη η κόρη της το επόμενο πρωί που πήγε να τη δει. Τη μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, όπου υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. Η κόρη της ήταν απάνω, στον όροφο, και τη βρήκε κάτω, τη μάνα της πεθαμένη. Πεθαμένη, χτυπημένη. Χτυπημένη, ναι. Πού ήταν τραυματισμένη? Στο πρόσωπο. Γείτονες της άτυχης γυναίκας λένε πως ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε ζωντανή ήταν ο 27χρονος που πήγε για καφέ. Είχε έρθει, είχε πει καφέ μαζί. Βαφτιστήρα της ήταν. Ήπιανε καφέ και μετά ζήτησε να της, ένα μαχαίρι να κόψει ένα από τη μηλιά. Ένα κομμάτι για να το φυτέψει, λέει, στο εξωγικό. Και αυτός κατέβηκε κάτω και έκανε τη δουλειά. Το μεσημέρι άκουσε που φάναζε η κόρη της. Εδώ πέρα βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Αυτό ήταν, τίποτα άλλο.
Και βγήκαμε και πήγαμε και είδαμε την κοπέλα την έκατσε. Ο δράστης νωρίς το πρωί είχε πάει στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, προφασιζόμενος αδιαθεσία. Ίσως οι τύψεις να τον βασάνιζαν. Στο τέλος λύγησε και ομολόγησε το στιγερό έγκλημα. Με τη σύμφωνη γνώμη της Εκκλησίας, όπως όλα δείχνουν, η κυβέρνηση δια της Υπουργού Εξωτερικών προτείνει πλέον να λειτουργήσει το μουσουλμανικό τέμενο στο Μοναστηράκι και όχι στην Παιανία. Η πρόταση της Ντόρας Μπακογιάννη βρήκε σύμφωνο το ΠΑΣΟΚ. Δαμή, μέσω ΙΠΑ και Τουρκία στο Μοναστηράκι βλέπει η Ντόρα Μπακογιάννη. Η Υπουργός Εξωτερικών, λίγες ώρες μετά την επίσκεψή της στη ΣΥΠΑ, αλλά και τις δηλώσεις Ερντογάν, με τις οποίες επέκρινε τη χώρα μας για τη στάση της απέναντι στα θρησκευτικά δικαιώματα των μουσουλμάνων, φαίνεται να το σκέφτεται σοβαρά. Στο τζαμί, στα μοναστηράκι, τι θα γίνει? Δεν υπάρχουν, παιδιά, ελλειμμένες αποφάσεις. Όταν θα έχουμε κάτι να σας πούμε. Και αν η πρόταση, δηλαδή. Δεν υπάρχει πρόταση ακόμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Υπουργός Εξωτερικών είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, από τον οποίο ζήτησε τη συνεργασία του στο θέμα. Η Ελληνική Εκκλησία από την πλευρά της φαίνεται να μην προβάλλει αντιρρήσεις στην τοποθεσία που προτείνει η κυρία Μπακογιάννη. Αφού λοιπόν θέλουμε τόσο πολύ να εξυπηρετήσουμε τις θρησκευτικές ανάγκες των μουσουλμάνων, να γίνει το τζαμί. Την τελική γνώμη θα την έχουν οι υπεύθυνοι των Αθηνών. Η ιδιαιτερότητα του θέματος προκαλεί εθνική ομοψυχία. Έτσι το ΠΑΣΟΚ χαιρετίζει την πρωτοβουλία Μπακογιάννη. Για να ασκήσει τη λατρεία του, εφόσον δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη, πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλοι χώροι. Νομίζω είναι καλή πρόταση. Οι 250.000 μουσουλμάνοι που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας δεν μπορούν παρά να αισθάνονται ικανοποιημένοι. Χαιρούμαστε πάρα πολύ που είχαμε ακούσει από κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, έχει πει να ανοίξουμε τζαμέ. Δεν υπάρχει φόβος. Ισλάμ είναι μια θρησκεία που δείχνει ειρήνη, αγάπη και αδελφοσύνη. Με ένα σπάρο δύο τριγώνια, λένε πολιτικοί κύκλοι, αφού και το αίτημα των μουσουλμάνων ικανοποιείται με αυτόν τον τρόπο, αλλά και ένας επίσημος χώρος λατρείας ελέγχεται ευκολότερα από τους δεκάδες που αυτοσχεδιάζονταν μέχρι σήμερα. Βράζει σήμερα η Γαλλία, η οποία κινείται σε απεργιακούς ρυθμούς. Πάνω από 100 διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σε όλη τη χώρα κατά του νόμου Βιλπέν, που προβλέπει απολύσεις των νέων κάτω των 26 ετών, χωρίς όριο και αποζημιώσεις. Από την αίθουσα σύνταξης θα μας ενημερώσει η Χαρούλα Ζαχοπούλου. Χαρούλα. Επεισόδια εξελίσσονται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Οι διαδηλωτές συγκρούονται πλέον με την αστυνομία. Όπως θα δούμε και στα πλάνα μας, η συγκρούση είναι πλέον πραγματικότητα. Βρίσκονται σε παράταξη. Αν δούμε αυτή τη στιγμή στα πλάνα μας, οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν διαδηλωτές, προβαίνουν σε συλλήψεις. Σπρώχνουν τους διαδηλωτές, τους τραβάνε. Οι υπόλοιποι πηγαίνουν τριγύρω, δεν κάνουν κάτι, δεν το χτυπάνε, απλά τον τραβάνε στην άκρη. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί έχουν την διαταγή από τον Νικολά Σαρκοζή, τον Υπουργό Εσωτερικών, να κάνουν συλλήψεις, να συλλάβουν τους ταραξίες και όποιον δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά αν δεν τους προκαλέσουν να είναι και αυτοί ειρηνικοί, να μην προκαλέσουν οι ίδιοι ταραχές. Παρ' όλα αυτά, οι διαδηλωτές τους πετάνε αντικείμενα, τα οποία είναι αυτοσχέδια όπλα, ακόμα τους πετάνε μπογιές, μέχρι και ποδήλατα. Βλέπω αυτή τη στιγμή στα πλάνα μας ότι έχουν πιάσει έναν διαδηλωτή, ο οποίος προφανώς πέταξε κάποιο αντικείμενο και τον τραβάνε στην άκρη. Υπάρχουν, από ό,τι βλέπουμε, Χαρούλα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στους δρόμους. Ακριβώς. Είναι περίπου 4.000 αστυνομικοί. Περισσότεροι από τις προηγούμενες φορές, γιατί περίμεναν ότι αυτή η διαδήλωση θα είναι και πιο μαζική. Και είναι πιο μαζική. Όπως λένε τα εργατικά συνδικάτα, αναμένονται να κατέβουν περίπου 3 εκατομμύρια διαδηλωτές στους δρόμους. Να πούμε ότι η αστυνομία λέει πως δεν θα είναι τόσοι πολλοί διαδηλωτές, αλλά όπως βλέπουμε είναι μαζική η διαδήλωση, είναι πάρα πολύ. Εδώ στα πλάνα μας βλέπουμε ότι οι αστυνομικοί τους κοιτάνε, έχουν μπογιές στα πόδια, κόκκινη μπογιά, και κατά κάποιο τρόπο οι διαδηλωτές τους κοροϊδεύουν. Εδώ βλέπουμε ότι τους κάνουν την κίνηση. Το είδαμε ακριβώς. Ακριβώς. Τους κοροϊδεύουν, τους προκαλούν, αλλά εκείνοι στέκονται αμυνόμενοι με τις ασπίδες. Γιατί αν δεν τους προκαλέσουν, δεν μπορούν να επιτεθούν. Όλα αυτά να θυμίσουμε ότι γίνονται, γιατί σήμερα είναι γενική απεργία στη Γαλλία, 24ωρη. Οι νέοι είναι ενάντια στο νόμο που πρότεινε ο Ντομινίκ Ντεβιλπέν, ο οποίος λέει ότι οι εργοδότες θα μπορούν να απολύουν τους νέους κάτω από 26 ετών χωρίς καμία αποζημίωση. Χαρούλα Ζαχοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Το όνειρό μου πάντα ήταν να δημιουργήσω μια εκπληκτική οδοντόβουρτσα. Μια μέρα μου ήρθε η ιδέα. Ένα μαξιλαράκι αέρα. Μια έξυπνη οδοντόβουρτσα που καθαρίζει αποτελεσματικά και προσαρμόζεται στα πάντα. Την ονόμασα Air Precision. AIM Air Precision. Η λεπτομέρεια στο βούρτισμα. Αποστολή μας, καλύτερα χαμόγελα. Γίνεται να απολαμβάνω ό,τι αξίζει χωρίς να μου στοιχίζει.
Γίνεται να έχω την ποιότητα που χρειάζομαι χωρίς να συμβιβάζομαι? Με δύο γραμμές γίνεται να έχω όλα όσα θέλω στις τιμές που τα θέλω? Στα Καρφούρ γίνεται. Μπορεί το πιο δημοφιλές παιχνίδι να αλλάξει. Το ποδόσφαιρο όχι. Το προπό όμως ναι. Γι' αυτό ανανεώνεται και γίνεται προπό 14 και 7 με πολλές ευκαιρίες και πολλά λεφτά. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις πιο πολλά με 14 αγώνες. Μπορείς να κερδίζεις συχνά με τους 7 πρώτους αγώνες. Ή να τα κερδίσεις όλα παίζοντας και τους 14 και τους 7 αγώνες. Προπό 14 και 7. Καλή φάση. Με την Γνώρ οι ιδέες δεν τελειώνουν ποτέ. Για απόψε έχουμε μαριναρισμένες μπριζόλες. Στη μαρινάδα έχω ένα μυστικό. Βάζω μέλι, μουστάρδα, ελαιόλαδο και την έξτρα γεύση της Γνώρ. Γνώρ, μ' αρέσει. Μπάμπης. Για λέγε ρε. Μιχάλης. Πάει αυτό το παιδί το δικό μας ρε. Κώστας. Θα πρέπει η Μολότοφ να είναι και λίγο νηστίσιμο. Σκοράρουν στο γέλιο απόψε στις 10 το βράδυ. Μίλα μπάλα live. Εδώ στο Channel 9. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Επιστήμονες και απλοί τουρίστες έχουν κατακλείσει το Καστελόριζο, τη μοναδική περιοχή της Ευρώπης, από όπου θα μπορέσουν αύριο το μεσημέρι να παρακολουθήσουν την ολική έκλειψη του ηλίου. Όλα τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, ενώ οι πρώτες κρατήσεις είχαν γίνει ήδη από το 2003. Η απεσταλμένη μας στο Καστελόριζο, Μίνα Βάρσου, μας έστειλε το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Θα φωτογραφήσω τον ήλιο με τηλεφακό. Τα παιδιά θα κάνουν παρατήρηση με τηλεσκόπιο και τα υπόλοιπα κιάλια. Και αυτό, τι άλλο να πω, πιστεύω να πάνε όλα καλά. Αυτό, το τρυποδάκι μου για τη φωτογραφική μηχανή που έχω εδώ πέρα και τα διάφορα. Τηλεσκόπια, φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες. Έλληνες και ξένοι πήραν τον απαραίτητο εξοπλισμό τους και βάλαν πλώρη για Καστελόριζο. Μαζί τους ήταν και το Channel 9. Έχουμε ετοιμαστεί εδώ πέρα καιρό τώρα. Τα είχαμε βάλει σκοπό γιατί ασχολούμαστε με την αστρονομία. Και είναι ένα μοναδικό φαινόμενο για την Ελλάδα, δηλαδή μετά από 80 χρόνια και βάλε θα ξαναγίνει. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες θα δούμε μια ολική έκλειψη σε ελληνικό έδαφος. Και το μικρό ακριτικό νησί της Δωδεκανήσου, το Καστελόριζο, έχει την τιμητική του. Συνεχίζουν και έρχονται επισκέπτες, υπάρχουν πάρα πολλοί ερασιτέχνες που ήρθαν και αυτοί που θέλουν να παρατηρήσουν το φαινόμενο. Εμείς έχουμε ανοίξει το κατασκηνωτικό κέντρο. Έχουμε ανοίξει όλα τα δημοτικά χτίρια, έχουμε βάλει στήσαμε το στρατό βοήθεια και μας έδωσε κρεβάτια. Και είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να δούμε αυτό το φαινόμενο και κάνουμε διάφορες επιστημονικές μετρήσεις όσον αφορά αυτό καθ' αυτό το αστρονομικό φαινόμενο. Οι επιλογές για κάποιους λιγοστεύουν, όμως το θέαμα αξίζει τον κόπο. Θα μείνουμε σε σκηνές. Ελπίζουμε να μην μας πετάξει έξω το λιμενικό. Δυστυχώς δεν βρήκα το μάτι γιατί είχαν κλείσει ένα χρόνο πριν οι αστρονομικές εταιρείες. Για τρία ολόκληρα λεπτά ο ουρανός θα σκοτεινιάσει. Θα προβάλλουν τα πιο φωτεινά άστρα και πλανήτες και ο ορίζοντας θα γίνει κόκκινος. Αυτά εδώ τα γυαλιά θα πρέπει να φορέσουν όσοι θέλουν να προστατεύσουν τα μάτια τους τη στιγμή που ο ήλιος θα καλύπτεται από τη σελήνη. Και ενώ οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Καστελόριζου θα γίνονται αυτόπτες μάρτυρες ενός μοναδικού φαινομένου, στην Αθήνα ο ήλιος θα καλύπτεται κατά 84%. Και εκεί, όπως και στις υπόλοιπες περιοχές, η έκλειψη θα είναι μερική. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, ο Σωκράτης Κόκαλης πριν από λίγο στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού στο Ρέντι με μια διπλωματική του δήλωση προανήγγειλε την παραμονή του Ριβάλντο στο λιμάνι. Ο Ριβάλντο έχει προσφέρει πολλά και κανονικά θα πρέπει να μείνει, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Ερυθρολεύκων. Και από το ποδόσφαιρο και τον Ολυμπιακό να πάμε στο μπάσκετ. Να σφραγίσει την πρόκριση στον τελικό του Λεπ Καπ θέλει απόψε ο Άρης που φιλοξενεί την Χέμοφαν στις 9 το βράδυ στο κατάμεστο Αλεξάνδριο. Την νίκη με διαφορά άνω των τριών πόντων θέλει ο Άρης κόντρα στη Χέμοφαρμ ώστε να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό του ULEP Cup. Οι κίτρινοι θα προσπαθήσουν στον απόψινό ημιτελικό με τους Σέρβους να καλύψουν το εναντίον τους 74-71 στο πρώτο παιχνίδι του Βρσάτς. Ο Αντρέα Ματσόν θα έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες του καθώς τα προβλήματα τραυματισμών των Μπρούερ και Στακ δεν αποδείχτηκαν σοβαρά και θα δώσουν κανονικά το παρόν. Το Αλεξάνδριο αναμένεται να αποτελέσει τον έκτο παίκτη της ομάδας, αφού τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί από την περασμένη Πέμπτη. Μάλιστα, στις κερκίδες θα παρευρεθεί και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Νίκος Γκάλης για να συμπαρασταθεί στην αγαπημένη του ομάδα.
Στο μεταξύ, στο δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, η Δυναμό Μόσχας θα υποδεχτεί την Χάποελ Μιγντάλ με στόχο των Ρώσων να υπερασπιστούν το 83-84 του πρώτου αγώνα στο Ισραήλ. Τέλος, στο Παναθηναϊκό, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, επεσήμανε την κρισιμότητα του παιχνιδιού κόντρα στην Μπενετών και την Ευρωλίγκα, χαρακτηρίζοντάς το αγώνα δίχως αύριο. Παράλληλα, ο τεχνικός του Τριφυλιού είπε ότι θέλει την πρόκριση προκειμένου να ευχαριστήσει και τους 18.000 φίλους της ομάδας που θα βρεθούν στο ΆΚΑ. Τα εισιτήρια του αγώνα έχουν εξαντληθεί από χθες και για πρώτη φορά φέτος σε αγώνα των Πρασίνων σε Ελλάδα και Ευρώπη θα υπάρξει sold out. Θα περάσουμε τώρα στα νέα για τον καιρό με την Δήμητρα Μπάλτα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η θερμοκρασία σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία θα μας κάνει αύριο να νιώθουμε πιο έντονα τη ζέστη. Από την Πέμπτη όμως το θερμόμετρο θα πέσει 8 βαθμούς, με αποτέλεσμα να έρθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στο κέντρο της πόλης το θερμόμετρο αυτή την ώρα στους 18 βαθμούς, ενώ αύριο το μεσημέρι θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Να ρίξουμε μια ματιά στον Πειραιά, όπου αυτή την ώρα δείχνει το θερμόμετρο 20 βαθμούς. Αύριο το μεσημέρι όμως εκεί θα φτάσει και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ηλιόλουστη λοιπόν η μέρα αύριο, αλλά και πολύ ζεστή. Στα βόρεια προάστια της Αθήνας το θερμόμετρο δίνει 19 βαθμούς τώρα, ενώ τις μεσημεριανές ώρες αύριο θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Να αφήσουμε όμως για λίγο την Αττική και να κατέβουμε στην Πελοπόννησο και στη Σπάρτη, όπου και εκεί αύριο η μέρα θα είναι αρκετά ζεστή, όπως και σήμερα το θερμόμετρο τώρα βρίσκεται στους 19 βαθμούς, ενώ αύριο το μεσημέρι θα φτάσει τους 26, με λίγο περισσότερα σύννεφα στον ουρανό και σε όλη την Πελοπόννησο όμως γενικότερα. Στην Αλεξανδρούπολη τώρα, στη Θράκη δηλαδή, στους 14 το θερμόμετρο αυτή την ώρα, ενώ αύριο το μεσημέρι εκεί θα φτάσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Να ταξιδέψουμε στη Μακεδονία και πρώτη στάση μας θα είναι το Κιλκής. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο Κιλκής είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ και εκεί αύριο με πολύ καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η ημέρα και το θερμόμετρο στους 23 βαθμούς Κελσίου. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα στην ύφη του Θερμαϊκού έχουμε 16 βαθμούς, ενώ αύριο το μεσημέρι θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά ήταν τα νέα για τον καιρό μέχρι τώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο του Channel 9. Καλό σας απόγευμα. Εδώ κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Επιστρέφουμε και πάλι στο απογευματινό μαγκαζίνο και τον Νίκο Αγγελίδη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 με την Ευτυχία Πενταράκη. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Κωνσταντόπουλο, για να συζητήσουμε το σοβαρότατο αυτό θέμα που δημιουργήθηκε σήμερα, που μάθαμε γι' αυτό σήμερα. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Προκύπτει ένα νέο στοιχείο το οποίο μας έκανε και εμάς να απορρίσουμε. Στις 28 Αυγούστου λέγεται ότι δόθηκε το συγκεκριμένο αίμα. Στις 29 Αυγούστου. 29 Αυγούστου και η παραλήπτης το πήρε μετά από τρεις ημέρες. Δηλαδή δεν υπήρχε ούτε καν το χρονικό περιθώριο που χρειάζεται, που απαιτείται των 11-12 ημερών για να εξεταστεί αυτό το δείγμα, το αίμα και να δούμε άμα είναι καλό. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τις ημέρες, κύριε Υπουργέ. Κάθε άλλο, γίνεται έλεγχος. Το αίμα δόθηκε την 1η Σεπτεμβρίου. Έγινε ο λογικός έλεγχος με τη μέθοδο ELISA, που αυτό σημαίνει δηλαδή ότι πιάνει κάποιον ο οποίος μολύνθηκε, δηλαδή αν αυτός είχε μολυνθεί πριν από τις 7 Αυγούστου, θα τον έπιανε. Άρα μολύνθηκε, ο συγκεκριμένος ασθενής μολύνθηκε μεταξύ 7 Αυγούστου και 29 Αυγούστου. Δηλαδή δεν πιάνει αυτό που λέμε το σιωπηλό ορολογικό παράθυρο, 22 ημέρες. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα μας λέτε αυτός, ότι το χρονικό διάστημα ήταν επαρκές. Ο ασθενής μολύνθηκε στις 7, λοιπόν, από τις 7 Αυγούστου και μετά και έδωσε το αίμα στις 29 Αυγούστου. Άρα λοιπόν, ενώ αν γινόταν με την νέα μέθοδο που λέμε το μοριακό έλεγχο, το παράθυρο μειώνεται, κλείνει κατά 11 μέρες. Δηλαδή, γιατί δεν ακολουθήθηκε, κύριε Υπουργέ, αυτή η νέα μέθοδος? Η νέα μέθοδος γίνεται σε αυτή τη στιγμή σε 10 χώρες, σε 30 χώρες της Ευρώπης και στην Ελλάδα γίνεται σε 8 μεγάλα κέντρα. Αμέσως μόλις έγινε γνωστό το γεγονός αυτό, ήδη δόθηκε εγκύκλιος και δομολογήθηκαν όλες τις εξελίξεις αυτές, ώστε όλα τα υπόλοιπα 6 κέντρα της χώρας να κάνουν τη νέα μέθοδο.
Έπρεπε δηλαδή, κύριε Υπουργέ, να ζήσει η οικογένεια. Σας επαναλαμβάνω και πάλι ότι γίνονται σε 8 κέντρα. Σε 8 κέντρα σε όλη τη χώρα. Η πιθανότητα να πάθει κάποιος με τη μέθοδο την άλλη που σας είπα, να μας ξεφύγει δηλαδή στο λεγόμενο αυτό το αυλογικό παράθυρο, ήταν 1 στις 930.000. Δεν πρέπει να πανικοβάλλεται ο κόσμος. Με τη νέα μέθοδο γίνεται 1 στο 1.750.000 περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και με την προηγούμενη μέθοδο, τα τελευταία 7 χρόνια δεν είχαμε κανένα περιστατικό. Είναι 1 στο 1.000.000. Δεν είναι όμως αυτός λόγος εφησυχασμού, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να συμβεί αυτό το τραγικό συμβάν για να δοθεί εντολή και να έχουμε τη νέα εγκύκλιο. Όχι, σας επαναλαμβάνω και πάλι ότι επιταχύθηκαν οι διαδικασίες. Η χώρα μας είναι εξαιρετικά ασφαλής. Είναι από τις πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο στη μετάγγιση. Έχετε πιο πολλές πιθανότητες εσείς βγαίνοντας από το στούντιο να σας πατήσουν 10 αυτοκίνητα ταυτόχρονα. Χτυπήστε ξύλο, κύριε Υπουργέ. Ναι, σας λέω το εξής. 10 αυτοκίνητα ταυτόχρονα είναι μία πιθανότητα στο 1.000.000. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο και να μην λέμε ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν θέλουμε να πανικοβάλλουμε τον κόσμο, επουδενή το λέμε αυτό και προσπαθούμε. Κόσμος, επαναλαμβάνω ότι η χώρα μας είναι από τις πιο ασφαλείς στον κόσμο στα θέματα μεταγγίσεων και γίνεται ακόμη πιο ασφαλής αφού επεκτείνεται, τελευταία επεκτείνεται ο μοριακός έλεγχος και στα 14 κέντρα της χώρας. Αυτή τη στιγμή γίνεται σε 8 κέντρα της χώρας. Αλλά και με την προηγούμενη μέθοδο πάλι η πιθανότητα ήταν 1 στο 1.000.000, σε επαναλαμβάνω. Είναι εξαιρετικά σπάνια αυτή η περίπτωση. Λοιπόν, στην παρέα μας, κύριε Υπουργέ, έχουν προσθεθεί συνάδελφος Δήμητρα Ευθυμιάδου και ο Γιάννης Δάσκας. Τους καλησπέριζουμε και τους δύο. Και η κυρία Λίκη Μανιάτη, διευθύντρια του αιματολογικού εργαστηρίου του νοσοκομείου Ερίκος Δινάν. Καλησπέρα σας, κυρία Μανιάτη. Καλησπέρα σας. Μιλάμε σήμερα και είναι πολύ σημαντικό και θέλουμε να αναζητήσουμε τις πολιτικές ευθύνες, εάν υπάρχουν. Και θα τα δούμε, κύριε Υπουργέ, και χαίρομαι που είστε μαζί μας για να δούμε αν πράγματι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, αν θα πρέπει να τις αποδώσουμε και πώς θα τις αποδώσουμε. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα λοιπόν, είμαστε όλοι μαζί. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις για να μην δημιουργείται και μια λάθος εντύπωση στον κόσμο. Λοιπόν, δεν έχουμε μέθοδο ανίχνευσης μολυσμένου αίματος, δηλώνει ο διευθυντής αιμοδοσίας του Ιπποκράτου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ο κ. Λεωνίδας Παπαγιάννης. Έκανε αυτή τη δήλωση ότι δεν είναι καλή η μέθοδος με την οποία ανιχνεύουμε αν κάποιο αίμα είναι μολυσμένο. Ισχύει κάτι τέτοιο, κύριε Υπουργέ? Σας επαναλαμβάνω ότι με την μέθοδο ELISA που γινόταν μέχρι τώρα, που γίνεται μέχρι τώρα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, η πιθανότητα να μολυνθεί κάποιος με τον HIV ιό ήταν 1 στις 930.000 μεταγγίσεις. Άρα δεν λοιπόν, είναι σωστή η δήλωση αυτή. 1 στο 1.000.000. Δεν γίνεται λοιπόν, δεν γινόταν μοριακός έλεγχος, όπου η πιθανότητα θα πήγαινε 1 στο 1.750.000. Λοιπόν, με την μέθοδο αυτή, είναι ασφαλής μέθοδος επίσης, δεν είναι ασφαλέστατη. Και πάλι και με τον μοριακό έλεγχο, πάλι θα υπάρχει. Θα είναι ασφαλέστερη πάντως από ό,τι είναι σήμερα. Ορίστε. Θα είναι πιο ασφαλής από ό,τι είναι σήμερα. Πιο ασφαλής, αλλά καταλαβαίνετε ότι πάλι το παράθυρο απλώς που ήταν 22 ημέρες, πάει στις 11 ημέρες απλώς. Δεν βγαίνουμε τις τελευταίες 11 ημέρες. Δηλαδή, το λεγόμενο παράθυρο που είναι μια ημερομηνία νεκρή που δεν μπορεί να. Ακριβώς. Να δούμε τι δηλαδή ακριβώς είναι από τότε που κάποιος μολυνθεί με τον ιό μέχρι που να έχει τον ιό και θα εμφανιστούν τα συμπτώματα. Ωραία. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα που έχει να κάνει στην απόδοση των πολιτικών ευθυνών. Να δούμε παρακαλώ την κάρτα. Είναι μαζί μας και ο Υπουργός να μας απαντήσει στα ερωτήματα που θέτουμε. Και οι συνάδελφοι φυσικά και η κυρία Μανιάτη. Το νοσοκομείο είχε εντοπίσει το μολυσμένο αίμα από τον Ιανουάριο. Εδώ λοιπόν υπάρχει το θέμα κατά πόσο έγιναν σωστοί χειρισμοί σε ό,τι αφορά στις ημερομηνίες. Η ενημέρωση του Υπουργού έγινε μόλις στις 24 Μαρτίου και το ερώτημα είναι πού οφείλεται αυτή η αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Και σήμερα. Στη συνέντευξη τύπου. Δεν είναι διακόψω, Νίκο. Κύριε Υπουργέ, καταρχάς, καλησπέρα και από μένα, κύριε Υπουργέ. Επειδή τώρα ακούω τον Νίκο τον Αγγελίδη να λέει ότι η ενημέρωση του Υπουργού έγινε στις 23 Μαρτίου είναι το επίσημο χαρτί. Σήμερα είχαμε τρεις διαφορετικές εκδοχές για το πότε ακριβώς ενημερώθηκε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ακούσαμε άλλη εκδοχή από τον κύριο Βραμόπουλο τον ίδιο, ο οποίος είπε 23 Μαρτίου, άλλη εκδοχή από την κυρία Πολίτη, που είναι υπεύθυνη ομοδοσίας του Υπουργείου σας, και άλλη εκδοχή από τον πρόεδρο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων, του κυρίου Χατζάκη. Τελικώς τι ισχύει? Και επίσης, κύριε Υπουργέ, επειδή μας είπατε από ό,τι άκουσα πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ότι δεν είχαμε κανένα περιστατικό από μετάγγιση, μετάδοση του AIDS, δηλαδή από μετάγγιση τα τελευταία χρόνια, μόλις σήμερα στη συνέντευξη
Ακούσαμε ότι είχαμε 85 περιστατικά τα τελευταία χρόνια. Σας παρακαλώ, ήσταν εκεί, Δήμητρα, ήσουν εκεί. Από τον κύριο Χατζάκη. Από το 85 και μετά, από το 97 και μετά. Και είχαμε 85 ανθρώπους που μολύνθηκαν από το AIDS ακριβώς μετά από τη διαδικασία της μετάγγισης. Από το 85 μέχρι, μέχρι το 97. Από το 97 και μετά δεν έχουμε κανένα περιστατικό AIDS. Και ειδικά το 2004 που ήταν ένα, ήταν από μετάγγιση η οποία έγινε στις ΗΠΑ. Δηλαδή το περιστατικό του 2004. Είναι μετάγγιση το οποίο, η οποία έγινε στις ΗΠΑ. Λοιπόν... Και αν μου επιτρέπει, κύριε Υπουργέ, ο Νίκος Αγγελίδης, βεβαίως είμαι φιλοξενούμενη σήμερα εδώ. Σαφώς, επειδή υπάρχει, ευχαριστώ πολύ, Νίκο, επειδή υπάρχει ακριβώς ο νόμος, ο κ. Ρωμόπουλος μας το είπε σήμερα, υπάρχει νόμος που διάταξη, να την πω, που επιβάλλει από το Σεπτέμβριο του 2005 όλα τα αιμοδοτικά κέντρα να διαθέτουν αυτή την εξελιγμένη μέθοδο, NAT. Την ακούσαμε σήμερα, τη μάθαμε, να τη διαθέτουν λοιπόν. Γιατί εσείς είστε υφυπουργός από τότε. Γιατί λοιπόν δεν έγινε αυτή η προμήθεια τη συγκεκριμένη μεθόδου. Τη συγκεκριμένη μεθόδου που είναι εντάξει, ακριβή μέθοδο. Και τελικώς σήμερα ακούσαμε από τον κύριο Βραμόπουλο να λέει ότι θα την προμηθευτείτε σε 2 μήνες. Κοστίζει 30 εκατομμύρια το χρόνο αυτή η μέθοδο. Σας επαναλαμβάνω. Ναι, στοιχίζει 50 ευρώ, 22-50 ευρώ αναεξέταση. Αλλά σας επαναλαμβάνω και πάλι ότι τα 8 κέντρα, 8 μεγάλα κέντρα στη χώρα μας ήδη εφοδιάστηκαν και τα άλλα 6. Όπως σας είπε ο κύριος Αβραμόπουλος σήμερα, τους επόμενους 2 μήνες θα έχει γίνει και είναι θέμα τεχνογνωσίας κυρίως και όχι κόστους. Δηλαδή να εκπαιδευτούν οι γιατροί μας, να εκπαιδευτούν άριστα, ώστε να μπορούν να κάνουν τη συγκεκριμένη μέθοδο. Κύριε Υπουργέ, είμαστε κύριε σε πολύ καλό σημείο και πρέπει να ξέρετε, μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Η κύριε Υπουργέ, είναι εξαιρετικά να... ασφαλής. Είχε παγώσει πάντως, κύριε Υπουργέ, η διαδικασία και αυτό είναι το στενάχωρο. Δηλαδή τα τελευταία 2-3 χρόνια θα μπορούσαν αυτά τα 8 κέντρα να είχαν ήδη γίνει σήμερα 14. Είχε παγώσει επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, αυτό κατήγγειλε σήμερα και ο κύριος Βενιζέλος και να σήμερα μετά το περιστατικό αυτό, το πραγματικά ατυχές θα λέγαμε, αλλά και μοιραίο για μια οικογένεια, ότι τα 8 θα γίνουν 16. Και 14 τα επίσημα κέντρα. 8 λειτουργούν ήδη και δεν είναι πάντοτε με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Είναι θέματα εκπαίδευσης των ιατρών, είναι εσωτερικά θέματα των νοσοκομείων και των αιμοδοτικών μονάδων και τα οποία, σας επαναλαμβάνω και πάλι, όπως εξήγηλε και ο ίδιος ο Υπουργός, ο κ. Αβραμόπουλος, τους επόμενους 2 μήνες θα είναι και τα υπόλοιπα 6 κέντρα θα μπορούν να κάνουν τη νέα μέθοδο NAT, δηλαδή θα γίνει το νέο μοριακός έλεγχος, που και πάλι δεν είναι ασφαλέστατος. Πάλι θα υπάρχει το σιωπηλό παράθυρο των 11 ημερών. Κύριε Υπουργέ, ο κόσμος καταλαβαίνει που ακούει ότι λάθη μπορεί να γίνουν και δεν πανικοβάλλεται ποτέ από τα λάθη. Ακόμα και σε ένα τρομερό δυστύχημα που οφείλεται σε λάθος, δεν είναι χαρακτηριστικό εδώ δεν είναι ο πανικός. Εγώ όχι. Άλλο θέλω να πω. Πριν από πολλά χρόνια, ξέσπασε ένα τρομερό σκάνδαλο. Συγγνώμη, Γιάννη, βλέπουμε και τον κύριο Κρεμαστινό. Ξέσπασε ένα τρομερό σκάνδαλο το 1985. Το 1985 μια μικρή κοπέλα 9 χρονών μολύνθηκε από μετάγγιση αίματος στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία και η πολιτεία όταν το πληροφορήθηκε αντί να πει έγινε ένα λάθος, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες και δημιουργούμε αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες αναγνωρίζοντας το λάθος και διορθώνοντάς το, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να συγκαλύψει ημερομηνίες, το πότε τι έγινε κλπ. Αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ, ήταν για 16 ολόκληρα χρόνια. Και ενώ το κοριτσάκι πέθανε μετά 10 χρόνια ταλαιπωρίας από το AIDS το 1995, η οικογένειά του φτωχή από τη Λιβαδιά να ταλαιπωρούνται αφόρητα με δικαστήρια για να πάρουν μια στοιχειώδη αποζημίωση που ήταν 60 εκατομμύρια δραχμές. Εδώ εσείς, μισό λεπτό, το ερώτημά μου. Εσείς τώρα δημιουργείτε αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες με αυτό το θέμα των ημερομηνιών που άλλο λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος και φαίνεται. Στη συνέντευξη τύπου, κύριε Υπουργέ, δεν λέω ότι είναι έτσι, αλλά φαίνεται. Θύμιζε κουβέντα στο γήπεδο. Φαίνεται μετά από 21 χρόνια, κύριε Υπουργέ, να ακολουθείτε η ίδια τακτική τη συγκάλυψη ή τη αποφυγή τη ανάληψη των ευθυνών. Ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν σαφέστατο σήμερα. Σας είπε, έδωσε όλες τις ημερομηνίες στο γραπτό κείμενο το οποίο διανεμήθηκε στους δημοσιογράφους. Μπερδευτήκαμε λίγο. Αλλά δεν ήταν. Θέλω να αναφέρω πάλι τις ημερομηνίες. Εναρμονισμένοι με τις ημερομηνίες δεν ήταν ούτε η κυρία Χατζάκη, ούτε ο κύριος Χατζάκης, ούτε η κυρία Πολίτη. Μοιράσαμε γραπτό κείμενο στο οποίο έχουμε όλες τις ημερομηνίες μέσα. Θέλω να ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα, κύριε Υπουργέ. Έχω το γραπτό κείμενο το οποίο μοιράσαμε στους δημοσιογράφους. Εμένα μου θύμιζε κουβέντα που γίνεται στο γήπεδο το πότε παίζει η ομάδα μας. Σας κοίταζε ο ένας τις ημερομηνίες. Όχι, ήταν αστείο αυτό. Δώσαμε γραπτό κείμενο με όλες τις ημερομηνίες. Ακούστε τι έγινε στη συνέντευξη τύπου και αν αυτό εσείς το θεωρείτε σε ό,τι αφορά τις ημερομηνίες ότι ήταν σωστό,
Εμείς πάμε πάσο. Ήταν πολύ αστείο. Να σας πω κάτι άλλο. Δεν ήταν 23, ήταν 24. Α, όχι, ήταν 25. Έτσι, ακριβώς αυτή η κουβέντα γίνεται, κύριε Υπουργέ. Σας επαναλαμβάνω ότι μοιράστηκε γραπτό κείμενο. Ο κύριος Αβραμόπουλος, υπάρχουν οι δηλώσεις του και ισχύουν αυτές. Είπε ότι ενημερώθηκε η πολιτική ηγεσία στις 23 Μαρτίου. Να και μία παρακαλώ. Ώρα μετά δόθηκαν εντολές προς κάθε κατεύθυνση. Και σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλονίκη και στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Και προς κάθε κατεύθυνση δόθηκαν σαφείς εντολές. Να ακούσουμε παρακαλώ το απόσπασμα και θα το σχολιάσουμε. Παρακαλώ. Ισχύουν οι δηλώσεις που είπε ο κύριος Αβραμόπουλος. Παρακαλώ. Από διάφορους εργαστηριακούς ελέγχους για να επιβεβαιωθεί το περιστατικό στις 23 Μαρτίου του 2006. Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες με τη σειρά τους ενημέρωσαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων μόλις ενημερώθηκε και κινητοποίησε όλο το μηχανισμό. Πότε ενημερώθηκε? Στις 17 του μηνός. Και 17 Ιανουαρίου. Όχι, 17 Μαρτίου. Από τα στοιχεία τα οποία μου ήρθαν εμένα ως Συντονιστικό Κέντρο Επαγρύπνησης, αργά την Τετάρτη στις 22 Μαρτίου και ξεκινήσαμε τον πλήρη έλεγχο για όλα τα δεδομένα και τη συγκέντρωση των στοιχείων αφού κάναμε ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας. Κύριε Υπουργέ, σε 7 λεπτά... Μα έπρεπε να γίνει ομολογική ταυτοποίηση. Ο κύριος Κατζάκης ενημερώθηκε... Κύριε Υπουργέ, αν έχετε την καλοσύνη, μπορούσε ή όχι να ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σε 7 λεπτά από την ώρα που στο νοσοκομείο είπαν ότι το αίμα αυτό έχει AIDS, από το Γενάρη δηλαδή. Μιλάμε, θα κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Μα ήταν για, η δουλειά των επιστημόνων, κύριε Ντάσκα. Για το αν ενημερώθηκε τον Μάρτιο, μετά 2,5 μήνες, αντί είστε των χρόνια, 7 λεπτών. Είστε χρόνια στο ιατρικό ρεπορτάζ και γνωρίζετε ότι όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν, να γίνει ορολογική ταυτοποίηση. Κύριε Υπουργέ, είπαμε μισό λεπτό. Είπαμε, άλλαξαν τα πράγματα. Έστω και αν υπάρχει ανησυχία. Έστω και αν υπάρχει ανησυχία ότι κάτι δεν πάει καλά. Ένα τηλέφωνο και να πει, τότε εδώ μα σημειώθηκε αυτό. Περιμένουμε να τελειώσουμε. Κύριε Ντάσκα, γνωρίζετε πολύ καλά και είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε. Ότι έπρεπε να βρεθούν οι 24 αιμοδότες. Και τελικώς δεν βρέθηκαν. Βρέθηκαν οι 3 ακόμη. Ναι, βρέθηκαν 20. Ξέρετε ότι ποτέ κανένας δεν έπρεπε με τον πιστόλι στον κρόταφο να κάνει ταυτοποίηση. Εφόσον βρέθηκε λοιπόν. Μα δύο μήνες δεν μπορούσε να είχε ενημερωθεί η ηγεσία του Υπουργείου ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι σας τρέχει. Παρακαλώ, επαναλαμβάνω. Υπάρχει ότι, μια ανησυχία με ένα περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα γίνεται η επιστημονική δουλειά. Μιλάνε πρώτα οι επιστήμονες και οι επιστήμονες κάναν τη δουλειά τους πάρα πολύ καλά στο μεσοδιάστημα αυτό. Δύο μήνες, κύριε Υπουργέ, έπρεπε να έχει ενημερωθεί η διοίκηση. Εσείς είσαι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων και μερίδες. Μπορεί να λέτε, είμαι υπουργός αρμόδιος και περιμένουν οι επιστήμονες. Και να μην το ξέρω μέχρι να αποφανθούν οι επιστήμονες. Να το συζητάνε και να με πάρουν στο τηλέφωνο και να μου πούνε: ξέρετε, έχουμε ύποπτο κρούσμα AIDS από μετάγγιση. Πιθανόν, έστω. Προσπαθούμε να το επιβεβαιώσουμε. Το μαθαίνετε εσείς μετά δύο μήνες και δεν αισθάνεστε ότι πρέπει να τραβήξετε αυτιά επιστημόνων. Δεν είναι τίμιο και για την οικογένεια. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω σαν γιατρός, έτσι. Πάντως έχει σημασία, κύριε Κωνσταντόπουλε, ότι ούτε ο κύριος Αβραμόπουλος απέδωσε ευθύνη σήμερα. Κύριε Ντάσκα, σας μιλάω σαν γιατρός. Εάν δεν το επιβεβαιώσω επιστημονικά, δεν είμαι 100% βέβαιος. Ναι, εμείς ως δημοσιογράφοι όμως καλό είναι, κύριε Υπουργέ, να γίνεται μια ενημέρωση και στην ηγεσία τη δική σας ότι υπάρχει ένα περιστατικό επίφοβο, το ψάχνουμε, κάτι έχει γίνει, να είστε ενήμεροι ότι κάτι υπάρχει. Κοιτάξτε, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε, εμείς λέμε διαφορετικά πράγματα. Λέτε διαφορετικά από εμάς. Ο κύριος Κρεμαστινός που είναι μαζί μας θα πει και εκείνος για την προηγούμενη υπόθεση και την καχυποψία τη δική μας. Κύριε Κρεμαστινέ, έγιναν λάθος χειρισμοί. Και τότε ήταν η διαδρομή και όχι αποκαλυπτική. Εσείς λάθος χειρισμού. Κύριε Κρεμαστινέ, να βάλουμε στην κουβέντα και τον κύριο Κρεμαστινό και να ρωτήσουμε. Θεσσαλονίκης ή στην πολιτική ηγεσία τώρα. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες ή επιστημονικές ευθύνες. Προφανώς τους επιστήμονες που δεν σας ενημέρωσαν και κακοδιοίκηση από εσάς. Αναζητούμε να δούμε αν υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες. Γιάννη Ντάσκα, να ρωτήσουμε τον κύριο Κρεμαστινό σήμερα. Αυτό ψάχνουμε. Γιάννη Ντάσκα. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες κάπου. Από τη στιγμή που η πολιτική ευθύνη έκανε καλά τη δουλειά της, ναι ή όχι. Και επαναλαμβάνω πάλι το μήνυμα το οποίο βγάζει. Αν άργησε όμως η ηγεσία του Υπουργείου, δεν πρέπει να το αναζητήσουμε, κύριε Υπουργέ. Μετά δύο μήνες, κύριε Υπουργέ. Μετά δύο μήνες, χωρίς να υπάρχει κάποια απόδοση ευθύνης σε κάποιον, θα αισθάνεται ασφάλεια. Με αυτούς τους δύο μήνες δεν είναι επιστημονικά καλή δουλειά και ρωτάω και τον συνάδελφό μου, τον καθηγητή, τον κύριο Κρεμαστινό. Ξέρετε ότι έπρεπε να ελεγχθούν όλα τα αίματα τα οποία υπήρχαν επί ένα χρόνο φυλαγμένα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
Έγινε μια φοβερή δουλειά, ελέγχθηκαν όλα αυτά με τη μέθοδο ELISA. Εντοπίστηκε ο αιμοδότης. Μακριά όμως από την πολιτική ηγεσία. Όλα αυτά γίνονται, όλα αυτά δεν γίνονται με ένα μαγικό ραβδί, ούτε γίνονται μέσα σε λίγες ημέρες. Απαιτείται ένα χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οι επιστήμονες του Ιπποκρατίου δούλεψαν καλά. Ενημέρωσαν το κελπνό, όπως είδατε, τον κύριο Χατζάκη, και όταν όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν, έγινε και η ορολογική ταυτοποίηση του δείγματος, δηλαδή ήμασταν σίγουροι. Να ρωτήσω τον κύριο Κρεμαστινό, εάν κατά τη δική του άποψη, γιατί είναι επιστήμονας και γνωρίζει τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, εάν κατά τη δική του άποψη υπήρξε μια καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την ενημέρωση. Κοιτάξτε, κύριε Αγγελίδη, το πρόβλημα είναι καταρχήν να συζητήσουμε εάν αυτό το φαινόμενο είναι κάτι το οποίο μπορεί κανένας να το υποστεί. Ή δεν μπορεί να το υποστεί και θα μπορούσε και να αποφευχθεί. Λοιπόν, με οποιαδήποτε μέθοδο, πρακτικά, μπορεί να έχουμε δυστυχώς μετάδοση ιού κατά τη μετάγγιση. Όχι μόνο του AIDS, οποιονδήποτε ιών. Ειδικά δε στις περιπτώσεις των παιδιών με β' μεσογειακή αναιμία, έχουμε πολλές φορές ανακοινώσει όχι μόνο τον ιό του AIDS, αλλά και ιούς κοξάκι, οι οποίοι προκαλούν είτε υπατήτιδα, είτε μυοκαρδίτιδες ή οτιδήποτε άλλο. Η καλύτερη μετάγγιση είναι η αποφυγή της μεταγγίσεως. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να γίνεται μετάγγιση αίματος και να μην εκτίθεται ο μεταγγιζόμενος σε κίνδυνο. Τώρα, όσον αφορά τους ιούς του AIDS, εξαρτάται από τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να απαντήσουμε τι ασφάλεια παρέχουμε. Αν χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο ELISA, η ασφάλεια είναι μικρότερη. Αν χρησιμοποιήσουμε το PCR, η ασφάλεια είναι μεγαλύτερη. Αν χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο NAT, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά οποιαδήποτε μέθοδο να χρησιμοποιήσουμε, δεν υπάρχει ασφάλεια 100%. Αυτό το λέω γιατί ενδεχομένως να δημιουργείται η εντύπωση ότι εάν χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο NAT, η ασφάλεια πλησιάζει το 100%. Κύριε Κρεμαστινέ, εδώ βλέπω την κυρία Μανιάτη, είναι διευθύντρια του αιματολογικού εργαστηρίου και καθηγήτρια και έχει μια διαφορετική άποψη. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Όμως με ενημερώνουν, κύριε Κρεμαστινέ, συγγνώμη, η επικαιρότητα τρέχει, με ενημερώνουν μισό λεπτό ότι πρέπει να πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, γιατί υπήρχε ένα τηλεφώνημα στην Ελευθεροτυπία για τοποθέτηση βόμβα στη Βουλή. Παναγιώτη, σε ακούμε. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άνδρες των ΤΕΜ, το πυροτεχνουργοί, μαζί με ειδικά σκυλιά βρίσκονται εκεί, ύστερα από τηλεφώνημα γνώστου 7 και 18 στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, όπου προειδοποιούσε για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού με χρονικό περιθώριο 20 λεπτών. Αυτό φαίνεται βέβαια αυτή τη στιγμή να έχει περάσει. Ωστόσο, οι αξιωματικοί του Τμήματος Εξωτερικών Εκρηκτικών Μηχανισμών, μαζί, όπως είπαμε, με ειδικά σκυλιά και ειδικό εξοπλισμό, βρίσκονται στη Βουλή. Δεν φαίνεται να έχει εκκοινωθεί βέβαια το Κοινοβούλιο. Προσπαθούν και βρίσκουν καλάθια χρήστων, κάποια τέλος πάντων σημεία τα οποία πιθανότατα να έχει αφήσει κάποιος έναν εκρηκτικό μηχανισμό. Μέχρι στιγμής, βέβαια, οι έρευνες ευτυχώς έχουν απεβεί άκαρπες. Ωστόσο, συνεχίζονται. Παναγιώτη Σπυρόπουλε, συνεχίζει το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνει, θα συνδεθούμε ξανά και πάμε και πάλι στον κύριο Κρεμαστινό. Τον διακόψαμε λόγω της έκτακτης αυτής επικαιρότητας και είναι εδώ και η κυρία Μανιάτη, η οποία έχει να απαντήσει στα όσα μας λέτε, κύριε Κρεμαστινό. Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να κάνω διαλογική συζήτηση σε επιστημονικά θέματα. Δεν είναι θέμα διαλόγου. Απλά... τόσο προσβλητικό είναι να κάνουν οι Έλληνες όχι, όχι, διαλογική δεν είναι. Συζήτηση. Τα επιστημονικά θέματα νομίζω δεν, και επιστημονικά, δεν λύνονται. Επιστήμονας είναι και η κυρία Μανιάτη. Μα τους σέβομαι την κυρία Μανιάτη. Αλλά τόσο προσβλητικό δεν είναι αυτό που το λέτε αυτό. Τα επιστημονικά θέματα δεν λύνονται οι συζητήσεις από τηλεοράσεως. Δεν προάγουν τα επιστημονικά θέματα. Υπουργείο, να ρωτήσω, δεν ξέρω, Νίκο. Επειδή πάντως επιστήμονας είναι και η κυρία Μανιάτη και βλέπουμε να διαφωνεί με κάποια από αυτά που λέγατε, γι' αυτό θέλουμε να τις... Και Νίκο, μου επιτρέψει πολλά να μας πει η κυρία Μανιάτη για τις δεν νομίζω θα διαφωνεί η κυρία Μανιάτη. Αλλά δεν νομίζω ότι τα επιστημονικά θέματα λύνονται εκτός ναι, εγώ... Έτσι δεν κάνατε διάλογο και με εκείνη την κοπελίτσα επί 20 χρόνια και τρέχει στα δικαστήρια. Όχι. Ενώ πέθανε και η οικογένειά της δεν έπαιρνε ούτε ένα ευρώ. Αναγκάστηκε να κάνει κατάσχεση αναγκαστική στο Αγία Σοφία. Για ποιο επιστημονικό δεν... θέμα μιλάμε. Κοιτάξτε. Μιλάμε και για τις συνέπειές του οι οποίες σε ανθρώπινες καθαρά κοιτάξτε. Και στις ανθρώπινες ιστορίες η πολιτεία, οι υπουργοί πρέπει να έχουν ανθρώπινο πρόσωπο. Θα ήθελα να μιλήσω μαζί σας. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε αλλά... λίγο πίσω. Η αλήθεια είναι αυτή. Ευχαρίστως θα ξαναπώ αυτά τα οποία είπα. Αν χρησιμοποιήσουμε άλλες μεθόδους πλην της κοινής της ELISA, η πιθανότητα να έχουμε θετικότερα αποτελέσματα είναι σαφώς καλύτερη. Διπλασιάζεται, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς διπλασιάζεται. Ασφαλώς. Δεν υπάρχει όμως καμιά μέθοδος που να εξασφαλίζει 100%.
Αυτό το λέω. Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δεν θα υπάρξει κανένα που θα πει ότι να χρησιμοποιήσουμε πιο ευαίσθητη μέθοδο και άλλο να πει όχι, να μην χρησιμοποιήσουμε. Το αντιλαμβάνεστε. Αυτό ισχύει παγκόσμια. Δεν είναι προσωπική μου άποψη. Κατά συνέπεια, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα προς συζήτηση για αυτά τα θέματα. Γίνονται παγκοσμίως, λοιπόν, έτσι. Γιάννη Ντάσκα, συγγνώμη, έχουμε αδικήσει την κυρία Μανιάτη. Έχουμε αδικήσει την κυρία Μανιάτη, η οποία είναι επιστήμονας, τα γνωρίζει, τα βιώνει καθημερινά. Είναι η δουλειά της αυτή να μας πει τι συμβαίνει. Σας ακούμε. Καταρχήν, η μόνη μου διαφωνία δεν ήταν διαφωνία με τον κύριο Κρεμαστίνο. Απλά. Είπατε νωρίτερα, αλλά τ' άλλο λέει, μας λέει. Η μέθοδη είναι δύο. Είναι η ELISA και είναι και η μοριακή μέθοδος. Δεν υπάρχει NAT και PCR, NAT ίσον PCR. Επομένως, είναι οι δύο αυτές μέθοδοι. Τώρα, εγώ θέλω να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Καταρχήν, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει επιβληθεί ο έλεγχος του HIV με NAT. Η Αγγλία, που είναι η πιο προωθημένη χώρα, μέχρι το 2000 και το 2004 δεν είχε βάλει το NAT για HIV. Το έχουν βάλει οι χώρες της Ευρώπης. Το NAT είναι ο μοριακός έλεγχος που λέτε, έτσι. Για να καταλάβουμε και εμείς. Σε εμάς επιβάλλεται με τον νόμο, αν δεν κάνω λάθος. Για να καταλάβουμε και τηλεθεατές. Δεν υπάρχει νόμος. Όχι. Κύριε Μαγιάτη, νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό που μας λέει, κύριε Μαγιάτη. Νόμος δεν υπάρχει, διότι δεν υπάρχει ούτε στην ευρωπαϊκή οδηγία. Εδώ βλέπω η Ευρωπαϊκή Οδηγία επιβάλλει τον έλεγχο με ELISA. Υπάρχει, κύριε Κωνσταντόπουλε, τέτοιος νόμος? Κοιτάξτε, εμείς με τον τελευταίο νομοθέτημα, το 3504, με ένα σύγχρονο νομοθέτημα το οποίο κάναμε το καλοκαίρι, δώσαμε την οδηγία αυτή ώστε όλα τα κέντρα μας να έχουν και τον μοριακό έλεγχο. Επαναλαμβάνω πάλι όμως ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει επιβάλει νομοθετικά τον NAT, όπως λέει η κυρία Μανιάτη. Στον HIV, τον έχει βάλει στον HCV για την υπατήτηδα C, έχει καθιερωθεί στις ευρωπαϊκές χώρες. Και με την εγκύκλιο την διευκρινιστική που στείλαμε τώρα, την επιβάλλουμε. Είμαστε, ας πούμε. Επειδή στείλατε, γιατί μας λέγατε, κύριε Υπουργέ, για την εγκύκλιο που στείλατε νωρίτερα, χθες. Και σύμφωνα με τον νόμο, σε εφαρμογή του νόμου, όπως διαβάζω μπροστά μου, η εγκύκλιος αυτή επεκτείνεται σε όλα τα νοσοκομιακά κέντρα αιμοδοσίας της χώρας. Μα η εγκύκλιος δεν είναι νόμος. Ο μοριακός έλεγχος του αίματος με το σύστημα ΝΑΤ. Είναι η εγκύκλιος. Δεν είναι νόμος. Είναι η εγκύκλιος που υπέγραψε ο κύριος Αβραμόπουλος. Σε παρένθεση, σε εφαρμογή του νόμου, του σχετικού νόμου. Σε ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή. Ακούσαμε σήμερα και τον κύριο Βραμόπουλο. Ψηφίστηκε ο νόμος από τη Βουλή το καλοκαίρι και τέθηκε σε ισχύ χθες. Σας παρακαλώ. Δεν ισχύει αυτός ο νόμος. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Ποιος δεν καταλαβαίνει τι γίνεται? Η μέθοδος ΝΑΤ εφαρμόζεται ήδη στη χώρα μας και δεν έγινε τυχαία σε 8 κέντρα. Το είπαμε αυτό. Σε 8 μεγάλα κέντρα της χώρας, θέλετε να σας ονοματίσω ποια είναι, ισχύει η μέθοδος ΝΑΤ, η οποία πάλι δεν έχει και αυτή κινδύνους. Έτσι. Έχει τους μισούς κινδύνους από τη μέθοδο ELISA, αλλά έχει και αυτή τους κινδύνους. Να επαναλάβουμε αν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο για αυτό. Κέντρα. Κύριε Υπουργέ, να επαναλάβουμε ότι κανένα ουσιαστικά κράτος δεν έχει 100% μέθοδο ΝΑΤ. Μάλιστα. Ισχύει εν πάση περιπτώσει για να καταλάβουμε κι εμείς. Η νομοθεσία αυτή από το καλοκαίρι εδώ στην Ελλάδα. Ο νόμος ψηφίστηκε το καλοκαίρι, εφαρμόζεται ήδη και ξέρετε ότι κανένας νόμος δεν εφαρμόζεται μέσα σε μία ημέρα. Εφαρμόζεται σταδιακά. Και ήδη σε λίγους μήνες. Εφαρμόζεται με τη χθεσινή εγκύκλιο του κ. Αβραμόπουλου. Σε 8 νοσοκομεία εφαρμόστηκε, και εφαρμόστηκε σε 8 μεγάλα νοσοκομεία της χώρας. Και μένουν άλλα 6 κέντρα αιμοδοσίας, στα οποία θα εφαρμοστεί πλήρως τους επόμενους 2 μήνες. Μετά τη χθεσινή απόφαση την εγκύκλιο, έτσι. Ορίστε. Μετά τη χθεσινή εγκύκλιο που ανακοίνωσε ο κ. Αβραμόπουλος. Εφόσον βρεθούν και τα κονδύλια, βεβαίως, έτσι. Όχι, τα κονδύλια έχουν εξασφαλιστεί, κύριε Ευθυμιάδο, και τα γνωρίζετε. Είναι θέμα δημοσία. Κύριε Κωνσταντόπουλο, επειδή αναφέρεστε σε μένα, επειδή σήμερα πιέσαμε πάρα πολύ τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Αβραμόπουλο. Τον πολιτικό σα προϊστάμενο. Δεν είναι θέματα εγκύκλιων, πάντοτε ο κ. Αβραμόπουλο επιταχύνει αυτή τη στιγμή τι διαδικασίε. Θα μου επιτρέψετε, γιατί ήμουν εκεί, μετά από 2,5 ώρες ο κ. Αβραμόπουλο μας είπε ότι η μέθοδος αυτή, η πιο εξελιγμένη που υπάρχει, θα εφαρμοστεί σε 2 μήνες. Ακριβώς θα εφαρμοστεί σε 2 μήνες. Είναι ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο το εγγύηθηκε ο κ. Αβραμόπουλος προσωπικά. Και θα πει μετά από 2,5 ώρες, γιατί δεν παίρνουμε απάντηση. Αυτά όλα που τσακώνεστε για τον νόμο δεν είναι ενημερωτικά από μας, Νίκο. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Ο νέος Υπουργός Υγείας, για να μην απαντά σε μια ερώτηση δημοσιογράφων 2,5 ώρες, προφανώς δεν είναι ενήμερος για το τι γίνεται. Είτε ενήμερος και πολύ καλά ενήμερος, μάλιστα. Δήλωσε ο κύριος Αβραμόπουλος ότι 8 κέντρα αιμοδοσίας στη χώρα εφαρμόζουν τον μοριακό έλεγχο. Και να σας θυμίσω, κύριε Κωνσταντόπουλο, ότι θα έρχεται το 20% των κέντρων, που αντιστοιχεί σε 3 κέντρα και όχι σε 8. Η διευκρίνηση ήρθε αργότερα από την κύρια Πολίτη. Θα επισημαίνω όλα αυτά με λεπτομέρεια για να φανεί ότι δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ενημέρωση. Αν θα διαβάσετε και τις σημερινές εφημερίδες, κυρία Ευθυμιάδου, και το σημερινό Βήμα,
αναφέρει χαρακτηριστικά τα 8 κέντρα στα οποία εφαρμόζεται ήδη ο μοριακός έλεγχος. Επειδή υπάρχει το απόσπασμα, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, με όλο το σεβασμό, ο κύριος Αβραμόπουλος στην αρχή είπε ότι από τα 14 κέντρα μόνο στο 20% αυτών υπάρχει μέθοδος NAT. Αν υπολογίσει σωστά, το 20% είναι 3 κέντρα. Λίγο αργότερα διευκρινίστηκε, επειδή είναι πολύ ότι μιλάμε για 8 κέντρα. Να ακούσουμε και τον κύριο Κρεμαστίνο, παρακαλώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, επανέρχομαι στο ίδιο θέμα. Το 1995 και υπάρχουν στα μεγαλύτερα περιοδικά τα δικά μας δημοσιεύσεις όπου αποδεδειγμένα, με φωτογραφίες αν θέλετε, εννοώ του μυοκαρδίου, αποδεδειγμένα η οίκοξακή προκάλεσε μυοκαρδίτιδα σε παιδιά με β' μεσογειακή ανεμία και ένα ποσοστό αυτών των παιδιών βέβαια πήγε καλά και ένα άλλο ποσοστό δεν πήγε καλά. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούργια πράγματα. Βεβαίως, όταν αυτό το θέμα αναδειχθεί δημοσιογραφικά, αν δηλαδή αντί να πας κανένας στο μεγαλύτερο επιστημονικό περιοδικό της καρδιολογίας, που αυτά είναι γραμμένα, πηγαίναμε σε μια εφημερίδα ή σε μια τηλεόραση, αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο σας θέμα από το 1995. Δεν το δημιούργησε κανένας, γιατί έτσι πρέπει να κινούνται τα επιστημονικά θέματα. Σήμερα λοιπόν αυτό το θέμα πήρε μια άλλη διάσταση. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, πάμε να πούμε. Λόγω ότι... τη δημοσιογραφική κάλυψη, λέτε, κύριε Βεβαίως. Βεβαίως, σα λέω ότι αν αυτό το θέμα που σα λέω το 95, αντί να το δώσουμε στο Σιρκουλέσιο, το δίναμε. Τώρα μην συγκρίνουμε τον ιό με το ιό. Όχι, μα είναι παιδιά τα οποία χάθηκαν. Είναι από ιώσεις χάνονται αυτά τα παιδιά. Κύριε Κρεμαστίνε, να μην συγκρίνουμε τώρα τον ιό Κοξάκη με το HIV. Κοιτάξτε, δεν κάνω καμία σύγκριση. Αλλά θέλω να πω ότι τα επιστημονικά θέματα, όταν τα μπερδεύει κανένα με πολιτική. Είμαι δημοσιογραφία. Μα κύριε Υπουργέ, γιατροί προείσταται των πολιτικών. Είναι η πολιτική προϊστάτη. Μπορεί να γίνουν ανεξέλεγκτα. Δεν μπορεί δηλαδή ο κόσμος να πιστεύει. Γιατί γίνονται γιατροί πολιτικοί, υπουργοί, κύριε Υπουργέ. Όταν γίνεται μια μετάνθρωση. Γιατί γίνονται γιατροί υπουργοί τότε. Αν θέλουν να είναι επιστήμονες, μόνο επιστήμονες, μην αποδέχεστε πολιτικά αξιώματα και να άρχεστε να λέτε όχι πολιτικές ευθύνες. Εγώ σας ρωτάω, στην Ευρώπη γίνονται τα ίδια ακριβώς. Έχουμε τα ίδια ποσοστά μετάγγισης μολυσμένου με AIDS αίμα από όσα έχουμε στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, το 2004, μας ήρθε μεταγγισμένος από τις ομένες πολιτείες επιστημονικά με ιό του AIDS. Δεν ξέρουμε την ιστορία, κύριε Κωνσταντόπουλε, μισό λεπτό να ολοκληρώσει ο κύριος Κρεμαστίνος. Αλλά δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα σήμερα υπολοιπόμεθα ως προς την ασφάλεια των μεταγγίσεων από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Πρακτικά, κυρία Μανιάτη, τα ίδια είναι τα κρούσματα στην Ευρώπη. Πρακτικά, ναι. Η Ελλάδα, ναι. Αν θέλετε, όσον αφορά τον έλεγχο αυτών των μοριακών... Τα κρούσματα, τον αριθμό των κρούσματων. Αφήστε με να τελειώσω. Ναι. Είναι πιο μπροστά, διότι κάνει τον έλεγχο του HIV εδώ και 4-5 χρόνια... Αυτό είναι θετικό. ...σε ένα σημαντικό ποσοστό του αίματος. Το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι ότι δεν έχει εθελοντές αιμοδότες. Και προσωπικό δεν έχουν στα νοσοκομεία να χειριστεί. Ούτε αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη εθελοντικής αιμοδοσίας. Και αν το Υπουργείο πραγματικά θέλει να βοηθήσει στο θέμα της ασφάλειας του αίματος, πρέπει να ενισχύσει την καμπάνια για προσέλκυση εθελοντών αιμοδοτών. Ο συγκεκριμένος δότης αίματος δεν ήταν εθελοντής. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτοί οι δότες είναι οι επικίνδυνοι. Και όσα τεστ και αν βάλουμε και όσο προωθημένα να είναι, πάντα θα χάνουμε θετικά κρούσματα. Πάντως, κυρία Μανιάτη, εδώ ό,τι αφορά τους ελέγχους, λέγεται και το ψάχνουμε στο ρεπορτάζ ότι ο συγκεκριμένος, ο 38χρονος, εκεί που του πήραν αίμα και τον ρώτησαν, γιατί ρωτάτε, αν έχει κάποιον υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, άμα είναι ομοφυλόφιλος, άμα έχει αλλάζει σεξουαλικούς παρτενέρ. Ναι. Λέγεται ότι του είπε ότι είχε μια σεξουαλική επαφή 3 ημέρες νωρίτερα. Με 2 ιερόδουλες. Έπρεπε να τον έχουν απορρίψει. Άμα ισχύει αυτό, νομίζω ισχύει, ότι. Πού το ξέρετε αυτό, κύριε. Το ψάχνουμε αυτό και μα λέγεται. Σας παρακαλώ λιγάκι. Λέγεται, είπαμε, το ψάχνουμε το ρεπορτάζ. Σας παρακαλώ λίγο. Κύριε Υπουργέ, το επιβεβαιώσατε αυτό. Αυτά στην πορεία. Κύριε Υπουργέ, αυτό δεν είναι πολιτική ευθύνη. Εσείς γιατί το επιβεβαιώσατε αυτό. Κύριε Υπουργέ, βγάζουμε λαθασμένα συμπεράσματα από εδώ μέσα. Δεν βγάζει κανείς λάθος συμπεράσματα. Λέμε ότι το ρεπορτάζ λέει αυτό το στοιχείο και το ψάχνουμε. Δεν το παρουσιάζουμε. Μακάρι να είναι λάθος. Μακάρι να μην έχει συμβεί ποτέ. Γιατί είναι τότε λάθος οι χειρισμοί. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι η πρώτη ημέρα σοβαρής κρίσεως από τότε που ανέλαβε το Υπουργείο ο κύριος Αβραμόπουλος. Πιστεύετε ότι τα πήγε καλά? Κύριε Κωνσταντόπουλε, σε εσάς. Φυσικά και τα πήγε. Ο κύριος Αβραμόπουλος μέσα σε μία ώρα τότε που έγινε γνώστης του θέματος αυτού, αντέδρασε ακαριαία, έδωσε εντολές,
και δίνει το μήνυμα σε όλο τον ελληνικό λαό ότι η αιμοδοσία στη χώρα μας είναι εξαιρετικά ασφαλής, το ελληνικό αίμα είναι εξαιρετικά ασφαλές, υπάρχει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, υπάρχει ένα σύγχρονο εργοστάσιο για τα παράγωγα του αίματος, είμαστε από τις πιο ασφαλείς χώρες. Αν εσείς πιστεύετε ότι ένα περιστατικό, μια περίπτωση το 1.750.000 σημαίνει ανασφάλεια για τον ελληνικό πληθυσμό, πραγματικά και αυτά τα οποία δεν βγαίνουν... Είπαμε αυτό, δεν είπαμε για το περιστατικό, κύριε Κωνσταντόπουλε. Είπαμε για την κακή συνεννόηση που φαίνεται ότι υπήρξε στην ηγεσία για το θέμα των ημερομηνίων. Δεν υπήρξε καμία κακή συνεννόηση. Συνεννόηση μεταξύ του Υπουργείου και του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης που άλλα μας έλεγαν. Ο κ. Χατζάκης του Κελκνό είπε ότι ενημερώθηκε στις 17 Τρίτου, 17 Μαρτίου. Λοιπόν, αυτός έκανε μετά τη διασταύρωση, έκανε την ορολογική ταυτοποίηση στο Κελκνό και τα εργαστήριά του και έπρεπε να ενημερώσει τον Υπουργό ως όφιλε, μόλις ήταν 100% βέβαιος για το αποτέλεσμα των εξετάσεών του. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ο κύριος Κατζάκης μίλησε ως επιστήμονας και ο κύριος Υπουργός μίλησε ως πολιτική ηγεσία. Κανείς υπάλληλος δεν έχει καμία ευθύνη για όλη αυτή την ιστορία. Θα αναζητηθούν ευθύνες, γι' αυτό και ο Υπουργός παρέπεψε την υπόθεση στον εισαγγελέα της Θεσσαλονίκης. Τον αποδώσει όμως πολιτικές ευθύνες. Ευθύνες, κύριε Κωνσταντόπουλε, δεν είναι δουλειά του Υπουργού Υγείας. Δηλαδή να αποδώσει ευθύνες ενδεχομένως στον διοικητή του νοσοκομείου, στο Ιπποκράτου νοσοκομείο. Ο κ. Αβραμόπουλος παρέπεψε την υπόθεση μία ώρα μετά την ανακοίνωση κατευθείαν στην εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Η εισαγγελία Θεσσαλονίκης θα αναζητήσει ευθύνες και να είστε σίγουροι ότι θα καταλογιστούν οι ευθύνες εάν υπάρχουν. Πολιτικές ευθύνες δεν υπάρχουν. Αυτές είναι ποινικές ευθύνες που μας λέτε. Βλέπετε πολιτικές ευθύνες, κύριε Δημητριάδου. Βλέπετε πολιτικές ευθύνες. Κύριε Υπουργέ, όχι, δεν υπάρχουν ευθύνες στο διοικητή, για παράδειγμα, επειδή δεν ενημερώθηκε εγκαίρως η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Είναι ένα θέμα, διότι εάν είστε εισαγγελέας, κύριε Δημητριάδου, εάν εσείς βρήκατε επιστημονικές ευθύνες ή διοικητικές ευθύνες, έχει πραγματικά να τις πείτε και στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τον εισαγγελέα και να καταλογίσω διοικητικές ευθύνες ή επιστημονικές ευθύνες αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Ο διοικητής ενός νοσοκομείου είναι διορισμένος από τον εκάστοτε Υπουργό Υγείας. Άρα δεν μπορεί, δεν έχει ευθύνες. Δεν θα πρέπει ο Υπουργός Υγείας να αποδώσει κάποιες ευθύνες σε αυτόν τον άνθρωπο. Αν φταίει εκείνος, δεν λέμε ότι φταίει. Κοιτάξτε, ερώτημα θέτω. Καταλαβαίνω ότι γίνεται σήμερα ένα κυνήγι ευθυνών. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτό. Αλλά. Θα βρεθούμε να δείτε. Μπορείτε να το πείτε αυτό, κύριε Υπουργέ, όταν έχουμε, όταν έχουμε μια κοπέλα, ένα νέο άνθρωπο. Να πούμε στον Υπουργό ότι δεν θέλουμε να δείξουμε κανέναν εδώ. Τα επιστημονικά περιοδικά είναι γεμάτα, κύριε Ντάσκα. Τα επιστημονικά περιοδικά είναι γεμάτα από τέτοια περιστατικά. Και τα δικαστήρια επίσης είναι γεμάτα με αναζήτηση ευθυνών. Με αναζήτηση ευθυνών. Μισό λεπτό. Και τα δικαστήρια είναι γεμάτα. Οποιοδήποτε επιστημονικό περιοδικό θα δείτε γεμάτα. Είναι γεμάτα με αναζήτηση ευθυνών και σα ρωτάω. Απαντήσεις για τη χρονική καθυστέρηση δεν έχουμε πάρει. Θα την αποζημιώσει, θα έχουμε πάει τις ιστορίες της παλιάς 21 χρόνια δικαστήρια. Ο κύριος Υπουργός δήλωσε με κάθε υπευθυνότητα ότι η πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα σταθεί δίπλα στην κοπέλα αυτή και στην οικογένειά της. Και θα σταθεί και δεν το αμφισβητεί κανένα. Αν ελήφθησαν όλα τα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Δεν τίθεται πως αμφισβήτηση στο συγκεκριμένο. Εμείς λέμε και ούτε θέλουμε να δικάσουμε κανέναν εδώ πέρα, κύριε Κωνσταντόπουλε. Στην κοπέλα αυτή με την β' μεσογειακή ανεμία. Μακάρι να μην έχουμε το περιστατικό εκείνο. Να είστε σίγουροι για τα 21 χρόνια για την κατάσχεση σε κρατικό νοσοκομείο. Έδωσε τη διαβεβαίωσή του με την υπευθυνότητα από τον διακρίνει ο κ. Αβραμόπουλος. Κύριε Κρεμαστίνε, ένα σχόλιο από εσάς θα ζητήσω. Κοιτάξτε, παρακολουθείτε. Άλλο είναι το θέμα το επιστημονικό. Άλλο είναι το θέμα, αν θέλετε, το πολιτικό. Υπάρχει άλλο πολιτικό, έτσι. Είναι... Κοιτάξτε, είναι διαφορετικό. Εκείνο όμως το οποίο μπορώ να πω. Είναι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει μεγάλα προβλήματα. Αλλά δεν έχει προβλήματα το θέμα των μεταγγίσεων. Μας έκοψε. Σας ακούμε. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε μια χαρά. Λέω, άλλο το πολιτικό θέμα και άλλο είναι το θέμα των μεταγγίσεων. Το θέμα των μεταγγίσεων από επιστημονικής πλευράς βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και δεν πρέπει να καλλιεργούμε αυτή την ανασφάλεια στους μεταγγιζόμενους Έλληνες πολίτες σήμερα. Το θέμα όμως του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι τεράστιο και βεβαίως είναι και δυσεπίλητο. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα άλλης συζητήσεως. Πάντως, κύριε Κρεμαστίνε, που δεν είδε, προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε εδώ ότι υπάρχει πολιτικό ζήτημα λόγω της συγκεκριμένης μετάγγισης αίματος. Υπάρχει πολιτικό ζήτημα και το αναζητούμε αυτό να δούμε σε ποιο μέγεθος υπάρχει αυτό οι πολιτικές ευθύνες για την καθυστέρηση της ενημέρωσης. Όχι μόνο αυτό, γιατί το αν είναι ευθύνη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί κανένας να το λύσει από τηλεοράσεως. Αλλά είναι ένα θέμα βέβαια το οποίο οι δημοσιογράφοι το ερευνάτε και καλώς κάνετε και το ερευνάτε. Αλλά όταν μπερδεύουμε αυτά τα δύο θέματα, τότε το αποτέλεσμα που βγάζουμε είναι μια σύγχυση. Και η σύγχυση δεν κάνει καλό
ούτε για τους μεταγγιζόμενους, ούτε για τους Έλληνες πολίτες σήμερα. Κύριε Κρεμαστίνε, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ και την κυρία Μανιάτη και το Γιάννη Ντάσκα και την Δήμητρα Ευθυμιάδου που μας βοήθησε με τις γνώσεις της στο ρεπορτάζ υγείας. Πάμε να δούμε όμως για μεταγγίσεις αίματος τι είχε προαναγγείλει ουσιαστικά, σε εισαγωγικά μάλλον, τι είχε μαντέψει η εκπομπή αποδείξεις του Νίκου Ευαγγελάτου για σύρυγγες, για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται μεταγγίσεις αίματος, για κινδύνους που ελοχεύουν στην όλη διαδικασία. Ο νους σταματά. Ξεφρενικό, αλλά τι να πω. Τι να πω. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Άναυδη έμεινε η κοινή γνώμη με το απίστευτο ιατρικό λάθος να μεταγγίσουν τον ιό του AIDS σε ένα ανήλικο κορίτσι. Είναι εγκληματικό το λάθος. Πρέπει να ελέγχονται τα αίματα. Αυτή τη στιγμή εμένα η γυναίκα μου έχει πάρει 3 μπουκάλες αίματα. Από πού, ποιος το έδωσε. Αν θυμηθούμε τι είχε αποκαλύψει η εκπομπή αποδείξεις με τον Νίκο Ευαγγελάτο, ίσως τελικά να συνειδητοποιήσουμε τι πραγματικά επικρατεί στα νοσοκομεία της Αθήνας και της περιφέρειας. Δείτε τι είχε καταργάψει η κάμερα των αποδείξεων. Λιγμένα φάρμακα, εργαλεία μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται ξανά και ξανά. Εγώ φοβάμαι. Απολύτως νομίζω όχι. Γιατί έχουν ακουστεί πολλές φορές τέτοια. Είχε καταργάψει όμως και ανθρώπους, αλλοδαπούς, μη εξειδικευμένους γιατρούς που μετέφεραν όπως αίμα που προορίζεται για μεταγγίσεις. Είχε αποδείξει και λανθασμένα αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων. Αυτό φέρνει τα αίματα εδώ. Όχι, δεν είχε καμιά δουλειά. Τα αίματα όλοι του δίνουν οι αδελφές και προς τα μέρα από κάτω μεταφέρνει. Απλώς μεταφέρει. Τον είδα χωρίς το λίγο και λέω τι. Ναι, εντάξει, μεταφέρει πράγματα. Ό,τι δηλαδή σήμερα προκαλεί σάλλος σε όλη την Ελλάδα, είχε αποκαλυφθεί εδώ και μήνες. Μπορεί να χρειαστεί να πάρει, ας πούμε, μια μονάδα αίμα, μια φιάλη αίμα, ας πούμε. Από εκεί πέρα αυτό πρέπει να είναι ελεγμένο, δεν μπορεί να είναι έτσι. Αυτός ο άνθρωπος που μεταφέρει φιάλες με αίμα που προορίζονται για μεταγγίσεις είναι αλλοδαπός, όχι υπάλληλος του νοσοκομείου, ούτε συνεργάτης της εκπομπής. Θα ρωτήσω κάτι. Όχι, δεν μείνα, ρε, για πού είναι το γιατρό. Εγώ δεν είναι αργά, δεν ξέρω. Θα μεταφέρει σε ένα πρόχειρο ψυγιάκι από φελιζόλ χωρίς καπάκι. Μέσα στο κτίριο αλλά και έξω από αυτό, αδιαφορώντας για την απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας, εκτεθειμένο ακόμη και στη βροχή. Εγώ δεν είναι αργά, δεν ξέρω. Δεν έχει καμιά δουλειά, κύριε. Ναι, εντάξει, μεταφέρει πράγματα. Εγώ δεν είναι αργά, δεν ξέρω. Το φαινόμενο προς τα έξω βγαίνει ότι η εικόνα της υγείας δουλεύει πολύ σωστά. Αλλά εάν μπείτε μέσα και δείτε την έλλειψη προσωπικού που είναι 1:4, στα χειρουργεία είναι μια απάνθρωπη ζωή και είναι κάτι που δεν περιγράφεται δηλαδή. Μην απορούμε λοιπόν πως έδωσαν μολυσμένο αίμα στο 16χρονο κορίτσι. Η σοκαριστική εικόνα των περισσότερων νοσοκομείων της χώρας είναι αυτή που είδατε. Ας ελπίσουμε κάποτε να πάμε στο νοσοκομείο και να αισθανόμαστε ασφαλείς. Λοιπόν, και περνάμε τώρα στο θέμα της υγιεινής διατροφής, η στήλη η οποία είναι κοντά μας κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Εδώ με την φίλη μας τη Χριστίνα Τιβαμακίδου, σήμερα έχουμε... Ψωμί και πάλι Νίκο, την Παρασκευή είχαμε δει την διαδικασία της παραγωγής του ψωμιού στο φούρνο του Carrefour, του σούπερ μάρκετ Carrefour στον Γέρακα. Είδαμε βήμα-βήμα πώς γίνεται το ψωμί και βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να μην δούμε τα θρεπτικά συστατικά του ψωμιού, πόσο ψωμί πρέπει να τρώμε. Αν τελικά το ψωμί είναι ένοχο, είναι όλα πρωτεΐνες, βιταμίνες, βλέπω ότι τη συστατικά, ναι. Και να δούμε αν τελικά είναι όντως ένοχο για την παχυσαρκία. Πάμε να δούμε το βίντεο. Η κατανάλωση μεμονωμένα ενός τροφίμου προκαλεί παχυσαρκία. Τι γίνεται με το ψωμί. Αν το καταναλώνουμε σε μεγάλες ποσότητες και συνολικά ξεπερνάμε τις θερμίδες που θα πρέπει να παίρνουμε κατά τη διάρκεια μιας μέρας, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους και κατ' επέκταση σε παχυσαρκία. Αλλά δεν υπάρχει κάποια έρευνα που να έχει συσχετίσει άμεσα την κατανάλωση ψωμιού με την παχυσαρκία. Αυτό είναι ένας μύθος. Πόσες φέτες ψωμί μπορούμε να τρώμε καθημερινά? Αυτό εξαρτάται από το σύνολο των θερμίδων που χρειαζόμαστε κατά τη διάρκεια της μέρας.
Ένα, γιατί το λάδι περιέχει αρκετές θερμίδες. Έτσι μπορούμε, χωρίς να το καταλάβουμε, να πάρουμε μεγάλη ποσότητα ενέργειας, χωρίς να μας χορτάσει και παραπάνω. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Χριστίνα Βαμβακίδου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο μας. Σε πολύ λίγο θα δείτε τι ακριβώς γίνεται τώρα με τις διαδηλώσεις στη Γαλλία. Ο Μανώλης Κωστίδης θα είναι εδώ με την εκπομπή World Reports με όλες τις ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Και μην ξεχάσετε στις 9 να δείτε το δελτίο ειδήσεων με την Ευτυχία Μεταράκη. Καλό σας βράδυ.